Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, 5η 4 Αυγούστου σήμερα. Θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και για τις εξελίξεις που έχουμε. Να σου πω κάτι. Από όσα πλάνα είδαμε, ξέρεις τι μου έμεινε. Αυτά τα χταπόδια που είχαν κρεμαστεί. Και σκεφτόμουν να είμαι σε ένα από τα ελληνικά νησιά. Να πίνεις το ούζο, η παρέα, γιατί εγώ δεν πίνω τους ή άλλους, δεν πίνω αλκοόλ, αλλά τρώω όμως, τρώω τα υπόλοιπα, τρώω τα χταποδάκια και τους μεζέδες. Αυτό νομίζω ότι είναι το ελληνικό καλοκαίρι στο μυαλό όλων. Αυτό είναι στο μυαλό μας. Εμένα πάλι μου ήρθε από το «Μόνη στη γη». Ήθελα να σου πω «Μόνη στο κοροπή». Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, είναι αλήθεια γιατί είναι και έξερο το πρωί. Όσοι έχουν σηκωθεί τώρα, όσοι έχουν ξυπνήσει τώρα, ετοιμάζονται να πάνε στη δουλειά τους. Φυσικά υπάρχουν και οι τυχεροί, οι οποίοι είναι ήδη σε διακοπές. Άρα λοιπόν, τους καλημερίζουμε όλους. Σας ζηλεύουμε λίγο παραπάνω σας που είστε σε διακοπές. Εντάξει, θα ακολουθήσει και θα έρθει και η δικιά μας σειρά. Έτσι γίνεται, εντάξει. Μην είσαι ανυπόμονος. Θα ζηλεύουν γιατί το καλό και πράγμα αργεί να γίνει, να ξέρεις. Θα μας ζηλεύουν και μετά που θα φύγουμε εμείς διακοπές. Αυτό είναι ωραία ψυχολογία όταν εσύ φεύγεις και οι άλλοι γυρνάνε. Είναι μια ωραία ψυχολογία. Λες, να, έχω κάτι. Και εγώ φεύγω τώρα, οι άλλοι έχουν γυρίσει, δουλεύουν. Στη δουλειά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ εγώ είμαι θάλασσες. Λοιπόν, σκεφτείτε το έτσι, εσείς που έχετε αργήσει. Το κουράγιο μας είναι αυτό. Ναι, μα το πρέπει κάπως θετικά να βιώσουμε τώρα όλο αυτό που περνάμε. Και προς το παρόν έχουμε και ένα σχετικά εύκολο καλοκαίρι. Έτσι, να σου θυμίσω ότι πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαμε τέτοιο καλοκαίρι. Και στην ψυχολογία, αλλά και με όλο αυτό το οποίο ζήσαμε. Στις φωτιές αναφέρεσαι. Σε αυτό αναφέρομαι. Ναι. Ας μείνουμε στο γαράζιο της θάλασσας. Λοιπόν. Ας μείνουμε σε αυτό. Να πάμε έτσι σε άλλες εικόνες ωραίες, να ξεκινήσουμε χαλαρά την εκπομπή μας σήμερα, θαλασσινές και πάμε, ναι. Με πολύ γαλάζιο. Έτσι, να, λίγο αισιόδοξα, λίγο ωραία, λίγο με χαμόγελο να ξυπνήσουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μαγικές εικόνες στο Θεολόγο, που εκεί όπου θα δούμε το μεγαλύτερο κοπάδι δελφινιών που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Κοιτάξτε φανταστικές εικόνες. Λοιπόν, είναι χθεσινή καταγραφή. Είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Είναι στον κόλπο του Θεολόγου Φθιώτιδας. Είναι ένα γνωστό καταφύγιο δελφινιών στον Εβοϊκό. Και μάλιστα λένε ότι τα πολύ καθαρά και πολύ ζεστά του νερά, σε συνδυασμό με τα κοπάδια και τα ψάρια που εμφανίζονται συχνά στην περιοχή, δημιουργούν πολύ ιδανικές συνθήκες προκειμένου να κολυμπούν σε αυτόν αγέλες από δελφίνια σχεδόν όλο το χρόνο. Τα παιδιά από το App Store το κατέγραψαν αυτό με τον drone τους. Πραγματικά είναι η εικόνα πολύ όμορφη. Διαφορετική, δεν τη βλέπεις και πολύ συχνά. Όχι, είναι πανέμορφη. Είναι πανέμορφη. Και στην Ελλάδα κιόλας. Τα δελφίνια στο μυαλό μας τα έχουμε πολύ διαφορετικά. Πέρα από ότι έχουν ανεπτυγμένη νοημοσύνη, τα δελφίνια άρα ούτως ή άλλως είναι και πιο κοντά στο ανθρώπινο είδος αυτό το κομμάτι. Αλλά και πάλι, όταν βλέπεις ένα δελφίνι στη θάλασσα, δεν λες, να, ένα δελφίνι, κάθομαι και το παρατηρώ. Φαντάσου αυτό το θέαμα, λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχω δει ποτέ. Δεν έχεις δει ποτέ. Δεν ξέρω αν έχω δει ποτέ, όχι. Θα σου δείξω μετά το κινητό. Μόνο από τις εικόνες εδώ που βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, είναι μαγικά πάντως και στο Θεολόγο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το απολαύσουμε και εμείς αυτό από κοντά, να το δούμε. Να τύχει να το δούμε. Στο Θεολόγο. Στο Θεολόγο. Όπου να είναι. Όπου και να είναι. Όπου και να εμφανιστούν. Λοιπόν. Πάμε να δούμε ένα άλλο. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Για πες. Το προαναγγέλω από τώρα. Διότι θα δούμε μια αρκούδα. Η οποία αρκούδα ήταν πολύ ευγενική. Γιατί χτύπησε και κουδούνι. Βλέπουμε από το θηροτηλέφωνο. Τι πάει το κουδούνι, κανονικά. Να τις ανοίξουνε. Προφανώς πεινάει. Το θέμα είναι τι θα την τρατάρεις την αρκούδα όμως, άμα τις ανοίξεις. Πες, τις ανοίγεις. Τις ανοίγεις. Τι θα τις δώσεις. Μέλι, σωστά. Μέλι. Μέλι μας λένε από το κοντρόλ και δεν έχουν άδικο. Καθόλου άδικο δεν έχουν. Τις ανοίγεις όμως. Ναι, δεν ξέρω αν θα το πάρεις αυτό το ρίσκο. Βέβαια, φαίνεται όντως πολύ ευγενικούλα. Χτυπάει το κουδούνι. Είναι στη Νότια Καρολίνα, κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπετε. Είναι μια κάμερα, λοιπόν, η οποία έχει καταγράψει την αρκούδα στη βεράντα μιας κυρίας στις 3:30 το πρωί να σηκώνεται έτσι τα πίσω πόδια της και να πατάει πολύ ευγενικά το κουδούνι της πόρτας. Η ενικός δεν άκουσε γιατί κοιμότανε. Λογικό. Ναι. Γιατί ήταν και 3:30 το πρωί. Αλλά και να το άκουγε, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε. Μετά που είδα από την κάμερα, ναι, την εικόνα, φαντάζομαι ότι θα έπαθε ένα σοκ. Ναι.
Τώρα εντάξει, να έρθει και στην πολυκατοικία της Αθήνας λίγο δύσκολο. Τώρα βέβαια για να έχεις εκεί στη Νότια Καρολίνα, φαντάζομαι εντάξει, είναι πολύ. Και στην Ελλάδα πολλές αρκούδες, δεν ναι, είναι. Πλέον έχουν λέει κατέβει και σε πιο αστικές περιοχές οι αρκούδες λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Πάντως ήταν πάρα πολύ ευγενική. Σου χτυπάει το κουδούνι, ευγενικά, περιμένει, βλέπει ότι δεν ανοίγει και από εκεί πέρα μετά φεύγει. Και παίρνει τον δρόμο της, το δρόμο της επιστροφής. Λοιπόν, ωραία, έτσι ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά. Ούτως ή άλλως είπαμε είμαστε 4 Αυγούστου πια. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε όμως και την επικαιρότητα, πώς διαμορφώνεται έτσι με τους συναδέλφους που βρίσκονται ήδη στα σημεία του ρεπορτάζ, γιατί και σήμερα έχουμε διάφορες ειδήσεις εδώ εσωτερικής. Πάμε να συνδεθούμε, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε. Βλέπουμε την Ελευθερία της Σπυράκη, βλέπουμε τον Νίκο, τον Νίκο τον Γιαπρακά από την Πάτρα και στο δεξί κάτω μέρος οθόνης βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη και τη Μαρία Ζαφυρίου. Τη Μαρία δεν τη βλέπουμε και υπάρχει λόγος που μας δείχνει αυτή την εικόνα. Παιδιά, να ξεκινήσουμε λίγο από τη Μαρία της Ζαφυρίου. Καλημέρα, Μαρία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πες μας λίγο γιατί δεν βλέπουμε εσένα και βλέπουμε τον δρόμο. Λοιπόν, είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει αρκετά φώτα και διπλά, όπως μπορείτε να διακρίνετε. Αυτό όμως δεν θα γίνεται εφ' εξής. Θα πρέπει να σας πω ότι θα ξεκινήσει μια πρωτοβουλία του Δήμου Νεάπολης Σικαιών να σβήνει τα φώτα για εξοικονόμηση ρεύματος, ενέργειας. Μια πρόταση που συστήνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας και σε άλλους δήμους. Ανά 7 λάμπες, ανά 7 φώτα θα γίνεται αυτό. Θα σβήνει η μία, η διπλή, η μονή, ανάλογα την περιοχή και ανάλογα την οδό. Τη διαδικασία αυτή θα τη δούμε σε λίγο, αν μου επιτρέπετε να μου δώσετε λίγο χρόνο προκειμένου να έρθει το συνεργείο για να δείτε τι ακριβώς σημαίνει. Πάντως, Μαρία, μία στις 7 είπες, ανά 7 λάμπες θα κλείνει και μία. Διότι η σύσταση ήταν μία στις 10, κάθε 10 λάμπες να κλείνει μία. Για να έχουμε να μας πει την εξοικονόμηση 15%. Λόγια, ο δήμαρχος. Είναι μαζί ο δήμαρχος. Ελάτε, δήμαρχε, αφού είσαστε. Σημειών Δανιηλίδης. Να πούμε 2-3 κουβέντες. Ακριβώς, ακριβώς. Να τον καλημερίσουμε το Δήμαρχο Σικαιών. Και να μας πει, Μαρία, γιατί πήρε αυτή την απόφαση αρκετά νωρίς, θεωρητικά, έτσι. Καλημέρα, Δημαρχία, καλημέρα. Σωστά. Σας καλημερίζουμε, λοιπόν, καλημέρα και από το στούντιο της εκπομπής. Να είστε καλά. Λοιπόν, γιατί πήρατε τόσο νωρίς αυτή την πρωτοβουλία, η πρώτη ερώτηση. Βλέποντας την κατάσταση σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην πατρίδα μας, είπαμε να μην περιμένουμε, να συμβάλλουμε και εμείς, δίνοντας ίσως και το καλό παράδειγμα για να ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσα έκτακτη σύσκεψη την Κυριακή το πρωί με τους άμεσους συνεργάτες. Τη Δευτέρα το μεσημέρι κάναμε ευρύτερη σύσκεψη και με τους υπηρεσιακούς και αποφασίσαμε με βάση και τα επιστημονικά και τα τεχνικά δεδομένα να ξεκινήσουμε και ξεκινήσαμε από χθες, Τετάρτη, να σβήνουμε μία ανά 7 λάμπη, μάλλον την 7η λάμπα στο φωτισμό. Υπολογίζοντας όλα τα δεδομένα, είδαμε ότι από τις περίπου 11.000 και από την πρόχειρη μελέτη που κάναμε, από τις 11.000 λάμπες που έχουμε στον οδικό φωτισμό, θα σβήσουμε 1.571. Δεν είναι μόνο στον οδοφωτισμό, είναι και στα πάρκα και στις πλατείες. Με αυτή τη διαδικασία θα έχουμε περίπου εξοικονόμηση 15% και με κάποιες άλλες επιπλέον πρόσθετες πρωτοβουλίες, με την αντικατάσταση κάποιων λαμπών και με την τοποθέτηση καινούριων LED, ελπίζουμε άμεσα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουμε μία εξοικονόμηση 20%. Δήμαρχε, ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε και εμείς στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται σε όλη την Ευρώπη για την μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Δεν περιοριστήκαμε μόνο Μαρία στον οδοφωτισμό. Στη χθεσινή σύσκεψη. Δήμαρχε, σας παρακαλώ ένα λεπτάκι, γιατί δεν έχει ο Δήμαρχος. Γιατί δεν έχει επιστροφή, αντίληπτο, δεν έχει επιστροφή ο Δήμαρχος. Θέλω να ρωτήσω λίγο, τι ώρα θα κλείνουν τα φώτα, δεν θα ανοίγουν καθόλου ή θα κλείνουν από μια ώρα και μετά. Αυτό θα γίνει σε κεντρικούς δρόμους ή σε περιφερειακούς δρόμους που δεν υπάρχει πολλή κίνηση. Πώς το έχουν σκεφτεί, πώς το έχουν σχεδιάσει.
Ναι, βεβαίως. Αν θα σβήνουν όλες οι λάμπες σε όλο το Δήμο, δηλαδή και σε μικρότερους δρόμους και όχι μόνο κεντρικούς, και από ποια ώρα και μετά θα σβήνουν? Καταρχήν, η έβδομη, μετά την έκτη, η έβδομη λάμπα θα σβήνει... Δεν θα ανάβει ποτέ. Δεν θα ανάβει καθόλου. Δεν θα ανάβει ποτέ, δεν θα ανάβει καθόλου. Λοιπόν, σε μικρότερους δρόμους το εξετάσαμε και αυτό, εκεί που είναι λιγότερες από 7 οι λάμπες, δεν θα υπάρχει σβήσιμο για να μην υπάρξει σκοτάδι, να μην υπάρχει πρόβλημα φωτεινότητας. Γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, ο άπλετος φωτισμός έχει συνδεθεί άμεσα με το αίσθημα ασφάλειας και οι πολίτες θέλουν να είναι φωτεινή η περιοχή τους για λόγους ασφάλειας. Επίσης, αναλάβαμε πρωτοβουλίες και κάναμε και το σχέδιο από χθες, προετοιμαζόμενοι από τώρα για τη σχολική χρονιά, ναι, για την μείωση της σπατάλης, γιατί υπάρχει μεγάλη σπατάλη σε δημοτικά κτίρια, αλλά και σε δημόσια κτίρια και σε σχολεία, και στα θέματα των άλλων κτιρίων, και με τις πόρτες και τα παράθυρα που πρέπει να ενισχυθούν από άποψη μόνωσης, αλλά και την παρακολούθηση από ανθρώπους που θα βάλουμε σε κάθε κτίριο έναν υπεύθυνο ενεργειακής κατάστασης, για να μπορέσουμε να μειώσουμε και είναι αυτό το σχέδιο, την κατανάλωση της ενέργειας. Αυτά όλα έρχονται ως πρόσθεση στη μεγάλη πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει εδώ και 1,5 χρόνο για την ίδρυση και λειτουργία της πρώτης πανελληνίως διαδημοτικής ενεργειακής κοινότητας σε συνεργασία με το Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής, όπου οι δύο Δήμοι προχωράμε μια επένδυση μεγάλη για να γίνουμε ενεργειακά αυτάρκης, να μην χρειαζόμαστε καν το ρεύμα των παρόχων, να παράγουμε μόνοι μας με φωτοβολταϊκά το σύνολο του ρεύματος, το οποίο καταναλώνουμε καθημερινά και σε ετήσια βάση. Μαρία, ακούγεται πολύ σημαντική πρωτοβουλία, αλλά θέλω να ρωτήσω εγώ το Δήμαρχο, Μαρία, αν και ακούγεται πολύ σημαντική πρωτοβουλία, να τον ρωτήσουμε αν υπήρξαν αντιδράσεις, ίσως από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν κάποιοι διαφώνησαν, αν συμφωνούν οι πολίτες, πώς το βλέπουνε. Υπήρξαν αντιδράσεις? Όχι, ίσα-ίσα υπήρξε θετική... Θετική ανταπόκριση. Ίσα-ίσα υπήρξε θετική ανταπόκριση, γιατί έχουμε κάνει ταυτόχρονα κάλεσμα και στους πολίτες μας, και αυτό πρέπει να το κάνει και η πολιτεία, πρέπει να το κάνει και η κυβέρνηση. Κάναμε εμείς ταυτόχρονα κάλεσμα και θα συνεχίσουμε κάθε μέρα προς όλες τις οικογένειες και τα καταστήματα της περιοχής να συμβάλλουν και οι οικογένειες. Ο καθένας από εμάς μπορεί, σβήνοντας ένα φως, κλείνοντας μία πόρτα ή ένα παράθυρο για να μην μπαίνει ο ζεστός αέρας μέσα, άρα να μην χρειάζεται περισσότερο ρεύμα για το κλιματισμό, μπορεί να συμβάλλει θετικά. Μαρία, μην το υποτιμάμε. Επειδή δεν έχει επιστροφή ο Δήμαρχος, να βλέπουμε και το κλειστό φως εκεί, χαρακτηριστικά, το ένα στις έξι λάμπες. Έλατε Δήμαρχε από εδώ για να βλέπουν οι τηλεθεατές τη διαδικασία. Βλέπουμε λοιπόν και τα συνεργεία του Δήμου αυτή την ώρα. Ναι. Και μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε. Νομίζω πήραμε μια καλή εικόνα, Μαρία, της πρωτοβουλίας αυτής που έχει ξεκινήσει εκεί. Και ιδέες, και τους υπόλοιπους Δήμους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Δήμαρχο. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη τώρα όμως, να συνδεθούμε εδώ με την Αθήνα, με την Ελευθερία, να δούμε τι νεότερα έχουμε, Ελευθερία, από διάφορες ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε με το μαρτυρικό θάνατο της 17χρονης. Έτσι ακριβώς, Στέλλα, καλή σας ημέρα, Στέλλα και Βασίλη. Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της 17χρονης που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Να πούμε ότι μέχρι και αυτή την ώρα ο σύντροφος της κοπέλας δεν έχει εντοπιστεί. Έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία από τα ξημερώματα της Τρίτης, ούτως ώστε να εντοπίσει τον νεαρό Πακιστανό, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος, το τονίζουμε και το υπενθυμίζουμε, που είδε την 17χρονη εν ζωή την Δευτέρα το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά την ιατροδικαστική έκθεση, υπενθυμίζουμε ότι υπήρξε απόφραξη των αεροφόρων οδών σύμφωνα
με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής. Δηλαδή, εικάζεται ότι με το αριστερό του χέρι προσπάθησε και έκλεισε τη μύτη της κοπέλας και με το δεξί το στόμα, ενώ αναφέρεται μάλιστα ότι μπορεί και να χρησιμοποιήσε κάποιο ύφασμα ούτως ώστε να της κλείσει το στόμα ή το μαξιλάρι. Επίσης, αυτό το οποίο αναφέρεται από τον ιατροδικαστή είναι ότι ο εκτιμόμενος χρόνος θανάτου της κοπέλας είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, οπότε οι αστυνομικοί υπολογίζουν ότι μέχρι τις 11 παρά έστω που εντοπίστηκε η κοπέλα νεκρή, είχε το χρονικό περιθώριο ο Πακιστανός να φύγει, ο Πακιστανός σύντροφος της κοπέλας να φύγει από το σημείο και να καταφέρει να βρει κάποιο σημείο ούτως ώστε να κρυφτεί. Πάντως αυτό το οποίο προκύπτει από αστυνομικές πηγές είναι ότι τον αναζητούν σε περιοχές όπως είναι τα βόρεια προάστια και τα δυτικά, και αυτό διότι από τις καταθέσεις που δόθηκαν από φίλους και συγκατοίκους του συγκεκριμένου ανθρώπου, μάλλον εκεί έχει καταφέρει να βρει να κρυσφύγεται ως ότου αποφασίσει να εμφανιστεί στις αστυνομικές αρχές. Πάντως τραγικές φιγούρες παραμένουν οι γονείς και οι αδερφοί της νεαρής κοπέλας, οι οποίοι ζητούν δικαίωση για το θάνατο του παιδιού τους. Μάλιστα, ο πατέρας της νεαρής μας ελευθερία και μας ανέφερε... Επειδή σου μίλησε ο πατέρας της άτυχης 17χρονης, να τον ακούσουμε πρώτα και θα επανέλθουμε. 6:20 που είδα το συμβάν αυτό, γνώρισα μέσα στην πόρτα της πολυκατοικίας που μένανε. Μετά από 5 λεπτά τα είδα αυτά εδώ, με στέλνει μήνυμα η μικρή Αναστασία και μου λέει, μπαμπά πέθανε νεκρότα, τη σκότωσε ο Δεν άρεσε η σχέση, κρυά. Η τελευταία φορά που της είχατε μιλήσει πότε ήταν? Μια εβδομάδα επειδή μιλούσα με τη μικρή, γιατί με κάμερα, ήταν και αυτή από πίσω και μιλούσαμε έτσι μαζί. Δεν είχαν προβλήματα, μου λέει καλά περνάω. Όταν είσαι 600 χιλιόμετρα μακριά, πού να ξέρεις τι γίνεται με το σπίτι. Είχε δηλαδή εκμυστηρευτεί στη μητέρα της ότι ήθελε να χωρίσει? Ναι, κάπως έτσι. Τι να ζητήσω? Αυτό που ήταν να κάνει, το κάνει. Μην πήρε το φορά, μου φέρει τον άγγελο μου πίσω. Δεν μπορεί να το φέρει πίσω τον άγγελο. Τι να ζητήσω? Να το κρεμάσουν. Μένανε και όλοι μαζί. Σε ένα σπίτι μένανε. Και οι τέσσερις. Τον είχατε γνωρίσει από κοντά? Από κοντά μόνο μία μέρα, επειδή δουλεύω σε μια εταιρεία μεταλλικές κατασκευές, ήμασταν στον οροφό και τους έφερε τα κορίτσια και τη μάνα, τους έφερε αυτός με τα μάξι και με ένα φίλο του νομίζω. Η πρώην σύζυγός σας συνενούσε σε αυτή την σχέση της κόρης σας με τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Δεν νομίζω, γιατί και αυτή δεν θα ήθελε το παιδί να είναι με έναν ξένο. Λοιπόν, ακούσαμε τον πατέρα της άτυχης 17χρονης, ο οποίος επιβεβαιώνει ελευθερία ότι είχε προβλήματα το ζευγάρι στη σχέση του, η 17χρονη με το φίλο της. Και πάλι μένουμε, Βασίλη, σε αυτό που λέμε, ότι πολλές φορές οι γυναικοκτονίες μπορεί να γίνονται στο όνομα ενός εγκλήματος πάθους, μιας αγάπης η οποία είναι αρρωστημένη βέβαια, γιατί η αγάπη δεν μπορεί να λογίζεται και να λογαριάζεται έτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό, ελευθερία. Είναι πάντως και από τα σενάρια, σας το είπα και χθες, είναι ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζει η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή το ενδεχόμενο η κοπέλα να εξέφρασε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει αυτή τη σχέση, να το είπε στον σύντροφό της και να έφτασε στο σημείο εκείνος, εάν τελικά αποδειχθεί ότι είναι ο δράστης, να της αφαιρέσει τη ζωή. Πάντως όντως προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος πήγαινε αρκετά συχνά να μείνει στο διαμέρισμα της οδού Αραχώβης και μάλιστα διέθετε και κλειδιά για να εισέλθει σε αυτό. Πάντως σίγουρα με το που θα βρεθεί ο άνθρωπος αυτός θα δώσει απαντήσεις και πολλές θα διευκρινιστούν και τα ακριβή αίτια θανάτου. Έτσι, δηλαδή ποιο ήταν το κίνητρο ουσιαστικά που τον οδήγησε, εάν τελικά το τονίζουμε συνέχεια, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όντως για το αν τελικά είναι ο δράστης αυτός. Λοιπόν, ναι, έτσι ακριβώς. Τελικά να δούμε εάν είναι αυτός ο άνθρωπος και τι ήταν αυτό το οποίο τον οδήγησε στο να αφαιρέσει τη ζωή της 17χρονης. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Πάτρα. Πάμε στον Ελευθερία, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάμε και στον Νίκο το Γιαβρακά, διότι Νίκο, τις τελευταίες μέρες, όταν συνδεόμαστε με σένα, δυστυχώς, μας λες ή για κάποιο έγκλημα ή για κάποια φωτιά.
Και αυτή τη φορά πάλι θα μας πεις για κάποια πυρκαγιά. Ευτυχώς όμως νομίζω δεν έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Και η φωτιά πάντως έγκλημα είναι, έτσι, δεδομένου ότι καταστρέφονται τα δάση μας και πολλές φορές και περιουσίες ανθρώπων. Και χθες μάλιστα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος έτρεχαν κυριολεκτικά και δεν έφταναν, γιατί είχαμε πολλές και σημαντικές φωτιές σε διάφορα μέτωπα, από την Ετωλακαρνανία μέχρι την Μεσσηνία και τη Ζάκυνθο. Σκεφτείτε ότι μέχρι και τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ηλία, για παράδειγμα, έτρεχαν για να αντιμετωπίσουν συμβάντα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Θα σας πω ότι το πιο σημαντικό βέβαια ήταν αυτό το οποίο είχαμε στην περιοχή Μεσοχώρη Πύλου, στην περιοχή της Μεσσηνίας, όπου το μεσημέρι ξέσπασε μια φωτιά η οποία πήρε διαστάσεις εξαιτίας των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Ήταν πολύ γρήγορη όμως η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δεδομένου ότι ήταν πολύ δύσκολη φωτιά, με την έννοια ότι υπάρχουν αρκετές διάσπαρτες οικίες, παρατηρηστικές κατοικίες μάλλον καλύτερα, στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, και έπρεπε να προστατευτούν αυτές τις περιουσίες. Ταυτόχρονα, το μέτωπο της φωτιάς κινούταν απειλητικά προς το Μεσοχώρι, για το οποίο μάλιστα χρειάστηκε να δοθεί και εντολή εκένωσης μέσω του μηχανισμού του 112. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες κατάφεραν και έκοψαν το μέτωπο της φωτιάς στο συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε τελικά να μην απειληθεί ο συγκεκριμένος οικισμός, στο συγκεκριμένο χωριό. Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα, τα αεροσκάφη τα οποία είχαν ρηχθεί και αυτά στην μάχη της φωτιάς προσπαθούσαν να σώσουν τις παραθεριστικές κατοικίες, τις οποίες σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Ιδίως τα ελικόπτερα Ericsson ήταν δύο ελικόπτερα τα οποία έκαναν ρήψεις νερού, κυριολεκτικά με χειρουργικές βολές κατάφεραν να σώσουν τις περιουσίες, με τις φωτιές, με τις φλόγες να φτάνουν ακόμα και στις αυλές των συγκεκριμένων οικημάτων. Ευτυχώς οι πυροσβέστες τα κατάφεραν και έσβησαν την φωτιά αυτή σχετικά γρήγορα. Γύρω στις 2,5 ώρες χρειάστηκε προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο. Ταυτόχρονα όμως, όπως σας είπα, υπήρχαν και άλλα συμβάντα. Στην περιοχή του πύργου, στη γέφυρα του Αλφίου, είχαμε μια φωτιά η οποία επίσης δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις, αλλά ήταν αρκετά επικίνδυνη, γιατί ήταν μέσα σε καλάμια και είχε έτσι αρκετή εικόνα εντός εισαγωγικών. Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβουν και δύο καναντέρ τα οποία περιπολούσαν στην περιοχή προκειμένου να κατασβεστεί η φωτιά πλήρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Ηλίας. Ενώ ένα τρίτο μεγάλο μέτωπο φωτιάς είχαμε στην περιοχή Σταμνά Ετωλακαρνανίας, όπου και εκεί μια φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, αργά το απόγευμα χτες, και εκεί οι πυροσβέστες κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο πριν απειλήσει κάποια κατοικημένη περιοχή. Ταυτόχρονα, στο νησί της Ζακύνθου, στο πολύπαθο νησί της Ζακύνθου από τις φωτιές τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε μια φωτιά στην περιοχή Αργάση, κοντά επίσης σε κατοικίες, η οποία ευτυχώς και αυτή τέθηκε υπό έλεγχο πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις. Και όπως σας είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ηλία τα ξημερώματα έτρεχαν και στην περιοχή Κολυραϊκές Παράγκες, προκειμένου να κατασβήσουν φωτιά η οποία έκαιγε δίπλα από καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή. Ευτυχώς τέθηκαν όμως υπό έλεγχο όλες, όπως είπες, και έγκαιρα, και δεν είχαμε ζημιές και καταστροφές. Και σήμερα, βέβαια, Βασίλη, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Έχει πάλι ισχυρούς ανέμους και έχει εκδώσει και η πολιτική προστασία. Έχει και πολύ ζέστη έξω. Έχει και ζέστη, νομίζω αυτή που το νιώθει από όλες μας είναι Ελευθερία. Διότι εγώ όταν ερχόμουν κατά τις 5 παρά, έχει 26 βαθμούς έξω. Ελευθερία νομίζω θα είναι αρκετά αισθητή η ζέστη. Έχει αέρα. Ακόμα και εσύ είναι 6,5 ώρα. Έχει αέρα. Για πες, Νίκο. Έχει αέρα και έχει και ζέστη. Μια μισή ώρα που επιστρέφαμε από την περιοχή της Μεσσηνίας, και στην περιοχή της Ηλίας και στην περιοχή της Αχαΐας, το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου. Μία και μισή τη νύχτα. Μία και μισή τη νύχτα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε πάντως όλα να πάνε καλά. Υπομονή και στην Ελευθερία που είναι έξω τη ζέστη από τώρα. Γιατί δεν είναι εύκολες οι συνθήκες που είναι και οι συνάδελφοι. Θα ξανασυνδεθούμε με την Ελευθερία για ό,τι νεότερο βεβαίως υπάρχει και από το θέμα της 17χρονης, την αποτρόπαια αυτή εγκληματική ενέργεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν, Ελευθερία. Ευχαριστούμε και τον Νίκο για πρακά. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα, να ακούσουμε τα νεότερα που μας ενδιαφέρει όλους. Πάμε, Κλειάρχο Μαρουσάκη. Καλημέρα, Κλειάρχε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολύ δυνατούς βοριάδες στο Αιγαίο και τα Ανατολικά θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα στη χώρα μας, δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Πάμε να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη. Για σήμερα Πέμπτη, σε ολόκληρη τη χώρα θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια και μόνο τις απογευματινές ώρες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές συννεφιές.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με τοπικά μέτριες εντάσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μέσα στο Αιγαίο θα συναντήσουμε τοπικά πολύ ισχυρούς βοριάδες, κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του υδράργυρος. Θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Αττικής, για σήμερα Πέμπτη, αναμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στον ουράνιο θόλο. Παρ' όλα αυτά όμως, θα επικρατήσουν τοπικά πολύ ισχυροί βοριάδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα. Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο βόρεια τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και εδώ θα συναντήσουμε καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με τοπικά μέτριες εντάσεις, με τον υδράργυρο να φτάνει αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης τους 33 με 34 βαθμούς. Ακολουθεί η πρόγνωση και για άλλες περιοχές. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Λοιπόν, ζέστη. Ζέστη, και πάμε να δούμε και τις εφημερίδες μας τώρα λίγο σιγά σιγά, να δούμε πώς, αν είναι και η επικαιρότητα θερμή, που νομίζω ότι είναι. Αλλά... 4 Αυγούστου και είναι όντως. Είναι, πολύ είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα νέα, κυρίες και κύριοι, το πρωτοσέλιδό τους. Πολυκατοικίες με άφημη βόμβα. Όμοιροι διαχειριστές, πότε και γιατί μπλοκάρεται ακόμη και η συνταξιοδότησή τους, απειλούνται και με επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές, παρέμβαση της ΑΔΕ εντός των επομένων ωρών, έπειτα από έρευνα των νέων. Και επίσης, για την επίσκεψη Πελόζη στην Ταϊβάν, ναυτικός αποκλεισμός τώρα για την Ταϊβάν, το Πεκίνο σφίγγει το κλοιό γύρω από το νησί. Και φάκελος, γιατί το έγκλημα φουντώνει το καλοκαίρι, από το Φρατζί και το Σεχίδι ως τις γενεκοτονίες της διπλανής πόρτας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τι συνδέει το μαξί μου με το Predator? Αποκαλυπτική έρευνα Reporters United και εφημερίδα των συντακτών. Το γαϊτανάκι προσώπων και εταιριών που εμπλέκονται με την εταιρεία Intellexa, η οποία εμπορεύεται το κακόβουλο λογισμικό και οδηγεί στον ανεψίο και σύμβουλο του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, που δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της. Τρεις επιστολές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και αρμόδιους επιτρόπους, Γιουρόβα και Ρέντερς, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Συνεχίζουμε με την Καθημερινή. Χρηματοδότηση των ΑΕΗ για πτυχία που δίνουν δουλειά. Μπόνους στα τμήματα που θα προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, ο χάρτης της απονομής συντάξεων, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη εκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων. Αυτό που σας λέγαμε και προηγουμένως στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, όταν τα δελφίνια χορεύουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, για το θέμα των συντάξεων τους ή άλλους, γιατί βλέπω ότι οι εφημερίδες τον αδεικνύουν σήμερα, θα έχουμε αναλυτική συζήτηση μετά με τον εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ. Για να δούμε για αυτό το μεγάλο θέμα των συντάξεων πώς πάνε τα πράγματα, διότι απασχολεί πολλούς. Και από τις αρχές του 23 περιμένουμε σε κάποιους. Σε κάποιους περιμένουμε και αυξήσεις στις συντάξεις. Συντάξεις, και θα απαντήσουμε και σε πολλές απορίες που έχετε και μας έχετε στείλει για τις συντάξεις, Βασίλη, να το πούμε αυτό. Και να πούμε ότι μπορείτε και να μας στέλνετε μηνύματα στο Facebook, αναζητάτε τη σελίδα μας, Ώρα Ελλάδος 7. Εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Νέο πακέτο στήριξης 3 δις στο φθινόπωρο, τα 4 μέτρα που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο, αυξημένη επιταγή ακρίβειας με περισσότερους δικαιούχους, έρχεται Fuel Pass 3 για έκπτωση στη βενζίνη, ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης έως 450 ευρώ και συνεχίζεται η επιδότηση λογαριασμών ρεύματος. Επίσης, κατάργηση παρακράτησης 1% στους δημόσιους υπαλλήλους, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Ιδού πώς η Τουρκία παραβιάζει τη Λοζάνη. Η Δημοκρατία καταρρύπτει ένα προς ένα τα αισχρά ψέματα του Ερντογάν. Τι πραγματικά ισχύει για την κυριαρχία στα νησιά, την παρουσία ελληνικού στρατού και τις μειονότητες. Και το Ισραήλ ακυρώνει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το πολεμικό ναυτικό του ζήτησε και πήρε την άδεια της Ελλάδας να πραγματοποιήσει ασκήσεις νότια της Κρήτης, αγνοώντας παράνομη συμφωνία της Άγκυρας με την Τρίπολη. Θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα σήμερα με τους καλεσμένους μας. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Πεκίνο στηρίζει Αθήνα σε ΟΗΕ για την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, η οποία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε ότι το Πεκίνο προασπίζει την ακεραιότητα της Ελλάδος μετά από συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του. Ο Νίκος Δένδιας κατεδίκασε τον αναθεωρητισμό Πελόση στην Ταϊβάν από στάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει Εστία. Συνεχίζουμε με την Αυγή.
Στάχτες και αδιαφορία στο πρωτοσέλιδό της. 130.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν χαθεί μόνο τον Ιούλιο. Σε Δαδιά, Πεντέλη, Λέσβο και Ρέθυμνο οι μεγαλύτερες φωτιές. Και επίσης στην Αυγή καλπάζουν οι τιμές στα υγρά καύσιμα, σταθερά πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη τους τελευταίους 5 μήνες. Και μου έχει κάνει εντύπωση που λέμε ότι είναι λίγο πάνω από τα 2 ευρώ τώρα η βενζίνη και το θεωρούμε και λίγο το θεωρούμε πιο, πιο κανονικό, γιατί είχε φτάσει 2,5 και, ε. Ναι, αλλά σου θυμίζω ότι όταν πήγαινε 1,70, 1,80 λέγαμε δεν βγαίνω έξω. Ναι. Πριν από κάποια εποχή πιο παλιά. Εκεί αναφέρομαι. Λοιπόν, ο ριζοσπάστης. Έμφραγμα στα γονατισμένα νοσοκομεία από την έξαρση κρουσμάτων και νοσηλιών. Μαγική εικόνα από την κυβέρνηση για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, γράφει ο ριζοσπάστης. Επίσης, ημπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Περισσότερα βαρέα όπλα ζητάει το Κίεβο για αντεπιθέσεις στα νότια. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Ο εφιάλτης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έρχεται μαύρο φθινόπωρο για μισθωτούς και συνταξιούχους. Και χτυπούν καμπανάκι για 7ο κύμα. Οι επιστήμονες τρομάζουν για τον κορονοϊό και οι αρχές εφησυχάζουν. Πάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Ψάχνουν ασπίδα για τα χειρότερα. Δεύτερη αναθεώρηση προϋπολογισμού θα αναγγείλει έως τη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση μιλά ανοιχτά για πολύ ισχυρούς ανέμους και ακόμα πιο δύσκολες μέρες εντός εισαγωγικών όλα αυτά. Δομικό θέμα η ακρίβεια που συνεχίζει να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Συνεχίζουμε με την Εσπρέσο. Η βίλα του έρωτα για Βανδύ και Μπισμπίκη. Πού βρίσκονται κλεισμένοι, μακριά από φλάς και περίεργα βλέμματα. Πάμε στην εφημερίδα Star Press. Μετά το ξύλο πάνε για γάμο. Παρελθόν οι μαύρες μέρες του απρόβλεπτου ζευγαριού. Πώς η γονιπετή συγγνώμη του θέαμη και η ερωτική του εξάρτηση τη γύρισαν πίσω. Είναι τώρα αυτό. Ανάμεσα δύο ανθρώπους. Δεν το σχολιάσουμε. Και επίσης ποιος κρύβει τον Πακιστάνο για την υπόθεση 17χρονης. Ναι. Πάντως αυτό τώρα ανάμεσα ένα ζευγάρι, τώρα τι να σου πω. Τώρα τι να σου πω. Το ζευγάρι αν τα βρίσκει, το θέμα είναι να τα βρίσκει. Ναι. Όταν είναι ενήλικες πια, τι να λέμε εμείς. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική. Σενάρια θετικής αναθεώρησης των προβλέψεων για το ΑΕΠ. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι η πορεία των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Και βγάζει φλόγες ο Κινέζικος δράκος, Κίνα, ΗΠΑ, Ταϊβάν. Πάμε και στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Επαναστατική ανακάλυψη που μπορεί να σώσει ζωές. Οι επιστήμονες ανέπτυξαν μέθοδο που επαναφέρει τα όργανα μεταθάνατων. Θα αλλάξει τα πάντα όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις, νέα αντιμετώπιση σε εγκεφαλικά και εμφράγματα. Σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Προχωράει η τεχνολογία, προχωράει η επιστήμη προφανώς. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε για να πούμε τα δώρα μας. Για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα δώρα μας. Τι δίνουμε σήμερα για όσους τηλεφωνήσετε ή στείλετε SMS. Ένα τριήμερο στο Κοζαδίνος Art Suites, ένα μοναδικό συγκρότημα σουιτών στην Κύθνο. Χαρακτηριστικά την πέτρα, την ψάθα και το ξύλο. Ένα ξεχωριστό στούντιο αναζωογόνησης και ηρεμίας σε απόσταση αναπνοής από την πανέμορφη χώρα της Κύθνου. Όλα τα αντικείμενα έχουν την υπογραφή του ιδιοκτήτη Γιάννη Κοζαδίνου, ο οποίος είναι ξυλουργός και έχει φτιάξει τα πάντα με το χέρι του. Θα ταξιδέψετε με το πλοίο Διονύσιο Σολομός της Ζάντε Φέρης που αναχωρεί καθημερινά από τον Πειραιά. Για να το διεκδικήσετε, πολύ απλά, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας ή στέλνετε SMS open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Και μην ξεχνάτε, κληρώνουμε και το Peugeot 208, την έκδοση Like, 1200 κυβικά, 75 άλογα αξίας 15.700 ευρώ. Το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020. Από το πρόσφατο λανσάρισμα έχει αποσπάσει 24 διεθνή βραβεία. Με πολύ χαμηλή κατανάλωση είναι το Peugeot 208, 5,3 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Το διεκδικείτε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή παίρνετε τα τηλέφωνο από σταθερό κινητό στο 14999. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας ή εναλλακτικά με γραπτό μήνυμα γράφετε open κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 14999. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα, ώρα Ελλάδος. Εδώ είμαστε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 παρά. Σχολιάζουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και φυσικά, Βασίλη, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός το μείζον θέμα που έχει προκύψει με τα τιμολόγια, με τις χρεώσεις στο ρεύμα, στους παρόχους ενέργειας. Εντάξει, έχει καηγούνα μας γι' αυτό.
Και φοβόμαστε και τι μας περιμένει. Ναι. Γι' αυτό καλό θα είναι να, από εδώ και πέρα, να διαβάζουμε τα ψηλά γράμματα σε αυτές τις συμβάσεις. Παλιά διαβάζαμε τα ψηλά γράμματα στις συμβάσεις με την κινητή τηλεφωνία, αν θυμάσαι. Τώρα θα αρχίσουμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στα τιμολόγια του ρεύματος, έτσι, της ενέργειας. Να διαβάζουμε τα ψηλά γράμματα, γιατί υπάρχουν παγίδες, Βασίλη, πολλές παγίδες. Πρώτα απ' όλα μπορούν πλέον οι πάροχοι να αλλάζουν, οι καταναλωτές, συγγνώμη, να αλλάζουν πάροχο κάθε μήνα. Δηλαδή, κάθε μήνα που θα ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας τους τιμοκαταλόγους τους, γιατί θα αλλάζει κάθε μήνα η τιμή της κιλοβατόρας, θα λες ποιο είναι το πιο φθηνό, η Α εταιρεία. Θα πάω εκεί. Τον άλλο μήνα η Β' εταιρεία. Άρα πρέπει να κάνεις έρευνα αγοράς σχεδόν σε καθημερινή, σε μηνιαία βάση. Θα πρέπει να κάνεις έρευνα, να μπαίνεις στο μπλοκάκι, να παίρνεις το κομπιουτεράκι σου και να υπολογίζεις τι είναι πιο φθηνό για τη δική μου περίπτωση, τι με συμφέρει εμένα, αυτή η εταιρεία. Εκεί θα πάω χωρίς να πληρώσω κάποιο πρόστιμο φυσικά. Πλέον δεν υπάρχει πρόστιμο στην αλλαγή του παρόχου. Αλλά πάντως το Ινστιτούτο Καταναλωτών έχει πει κάποια. Έχει δώσει κάποια συστάσεις, τι να κοιτάμε περισσότερο, τι να προσέχουμε, διότι υπάρχουν τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες και δεν μπορούμε εύκολα να γίνουν αντιληπτά. Για παράδειγμα, οι χαμηλές ανταγωνιστικές χρεώσεις, αλλά με υψηλό πάγιο, είναι ένα από τις παγίδες. Πιθανόν ο καταναλωτής αυτό να μην το προσέξει και εν τέλει να μην έχει κανένα όφελος. Επιπλέον, οι πάροχοι συχνά ανακοινώνουν χαμηλό πάγιο, αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι για όλη τη διάρκεια που κάνουμε τη σύμβαση. Ναι, και υπάρχει και κάτι ακόμα. Αν υπάρχει κάποιο όριο το οποίο μπορεί να περάσουν οι καταναλωτές, και αυτό θα πρέπει να προσέξετε ένα εταιρεία, αν δηλαδή ξεπεράσετε το όριο που λέει ο πάροχος, υπάρχει περίπτωση να χρεωθείτε στο σύνολο της κατανάλωσης. Και εκεί να πάτε και μάλιστα και με την υψηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που έχετε υπερβεί αυτό το όριο. Χρειάζεται λοιπόν να δείτε αν υπάρχει κάποια αναγραφή και για αυτό το θέμα. Αν δηλαδή είναι 1.000-2.000 κιλοβατόρες, πόσο μπορεί να είναι, αν από εκεί και πάνω προβλέπετε ότι θα πάτε στο maximum της χρέωσης όταν το ξεπεράσετε. Ή κάποιοι πάροχοι συνδέουν τη χαμηλότερη τιμολόγηση με τη συνειδητή πληρωμή. Σου λέει, πληρώνεις την ώρα σου. Αν πληρώνεις την ώρα σου, θα έχεις άλλο τιμολόγιο. Άμα δεν πληρώνεις την ώρα σου, θα έχεις διαφορετική τιμή στο τιμολόγιο. Και αυτό να το προσέξουν όλοι. Ή, αν για παράδειγμα θα κάνεις ηλεκτρονική πληρωμή, αν θα κάνεις πάγια πληρωμή, δηλαδή στην τράπεζα κατευθείαν, όταν έχει το λογαριασμό να πληρώνεται κατευθείαν ο πάροχος. Και αυτά τα έχουν βάλει μέσα οι πάροχοι, κάποιοι πάροχοι, στο σχεδιασμό τους, που τα έχουν ανακοινώσει. Θα πρέπει να τα προσέξουν οι καταναλωτές όλα αυτά και είναι αρκετά ακόμα. Για τα ψηλά γράμματα είναι πολλά. Είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί λοιπόν, διότι οι εταιρείες κάνουν προσφορές, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τι κρύβεται πολλές φορές πίσω από αυτές τις προσφορές. Και φυσικά υπάρχει και ο κρατικός έλεγχος που πρέπει να γίνεται, έτσι, αν η διαφήμιση την οποία ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο τελικά ισχύει κτλ. Γενικώς, επειδή έχει καεί η γούνα μας, όπως είπες, Βασίλη, πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί φέτος το χειμώνα. Λοιπόν, φέτος το χειμώνα δεν έχουμε μόνο να αντιμετωπίσουμε τις υψηλές τιμές στην ενέργεια, έχουμε να αντιμετωπίσουμε για ακόμη μια χρονιά και το θέμα του κορονοϊού που είναι εδώ, είναι παρόν και αυτό το καλοκαίρι. Και θορυβηθήκαμε λίγο χτες με την αύξηση στα στοιχεία που είδαμε, ειδικά στους θανάτους τον τελευταίο μήνα. Και θέλουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά. Έχουμε κοντά μας τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι καθηγητής πνευμονολογίας, εντατικής θεραπείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε. Κύριε Βασιλακόπουλε. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, γνωρίζαμε ότι υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα σε αυτή τη φάση, σε αυτή την παραλλαγή όμικρον 5, δεν ξέρω πώς λέγεται. Βλέπουμε όμως ότι και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, τα επιπλέον στοιχεία. Οι νοσηλείες, οι θάνατοι. Τι συμβαίνει? Κύριε Παπαμιχαήλα, αυτό δεν είναι καινούριο. Και στην προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη είχαμε πάλι πάρα πολλά κρούσματα και δυστυχώς και αρκετούς θανάτους. Αυτή η εβδομάδα είναι και λίγο βελτιωμένη σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη. Να θυμίσω ότι μία εβδομάδα πριν είχαμε 400 εισαγωγές κατά μέσο όρο στα νοσοκομεία της χώρας. Τώρα έχουμε 365, που είναι τουλάχιστον ένα 10% μείωση. Και αντίστοιχη μείωση υπάρχει και στους θανάτους. Τα νούμερα είναι μεγάλα ακόμα, δυστυχώς. Είναι ψηλά, ναι. Αλλά... Γιατί, κύριε Βασιλακόπουλε, διαβάζω ότι για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 387 απώλειες συμπολιτών μας για τον Ιούνιο και 1.145 για τον Ιούλιο. Ναι, να θυμίσω ότι η επιδημιολογική εικόνα της χώρας τον Ιούνιο, που ήταν αμέσως μετά τον Μάιο, που είχαμε μια τεράστια αποκλιμάκωση, είχε δηλαδή ύφεση το προηγούμενο κύμα,
ήταν τελείως διαφορετική. Γι' αυτό ακριβώς τότε λήφθησαν και όποιες αποφάσεις λήφθησαν. Χαλάρωσαν τα μέτρα από παντού. Τότε. Χαλάρωσαν τα μέτρα, αν θυμάστε. Παντού σε όλο τον κόσμο υπήρχε αυτή, να σας το πω έτσι, η αισιοδοξία ότι τέλος πάντων πάμε σε ένα καλοκαίρι πολύ πιο ήρεμο. Ο ιός δυστυχώς με τις μεταλλάξεις του παρέμεινε κοντά μας. Βεβαίως, για να πούμε και κάτι ευχάριστο, με 400 εισαγωγές ή 350 κατά μέσο όρο έναν ολόκληρο μήνα, έχουμε 138 διασωληνωμένους. Να θυμίσω ότι με αντίστοιχα νούμερα παλαιότερες εποχές, ο αριθμός των διασωληνωμένων και αντίστοιχα μετέπειτα εν δυνάμει απολειών ήταν πολύ μεγαλύτερος. Άρα τώρα λοιπόν είμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, στην καρδιά του καλοκαιριού, ως ήθιστε το λέμε αυτό για τον Αύγουστο, διότι ο Αύγουστος είναι και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Οδεύουμε στο τέλος του δηλαδή, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Των διακοπών μας, ναι. Άρα, κύριε Βασιλακόπουλε, πάμε διακοπές. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανησυχία ότι την περίοδο των διακοπών μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη διασπορά ή αν περιμένουμε ένα πιο δύσκολο Σεπτέμβριο, διότι ανοίγουν και τα σχολεία, γυρνάνε οι περισσότεροι από τις διακοπές. Αν υπάρχει λοιπόν ανησυχία και σε αυτό. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος και θα είναι καλύτερος διότι έχει ήδη μπει αυτό το κύμα, το τρέχον κύμα σε φάση βραδίας αποκλιμάκωσης, άρα αρχές Σεπτέμβρη θα υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση. Καλό είναι αυτό. Προφανώς θα υπάρχει το επόμενο κύμα. Η ελπίδα μας είναι ότι τα επικαιροποιημένα εμβόλια θα έρθουν πιο νωρίς από ό,τι είχαν προγραμματιστεί. Έτσι, δηλαδή και η Moderna ανακοίνωσε ότι μάλλον μέσα στο τέλος Σεπτεμβρίου και η Pfizer μάλλον θα μπορέσουν να δώσουν εμβόλια, ενώ μιλάγανε για τέλος Οκτωβρίου και τέλος Νοεμβρίου. Τα επικαιροποιημένα είναι αυτά που πιάνουν όλες τις μεταλλάξεις, κύριε Βασιλακόπουλε. Η αλήθεια είναι ότι θα πιάνουν το κλασικό ιό και ταυτόχρονα το όμικρον 4 και το όμικρον 5. Ναι. Το αρχικό στέλεχος, αλλά ταυτόχρονα και το όμικρον 4 και το όμικρον 5 που ταλανίζει τώρα τις κοινωνίες. Ναι. Ακούμε πολλούς, κύριε Βασιλακόπουλε, που μετά, όταν περνούν δηλαδή τον ιό αυτό, τους έχει μείνει πολύ βήχας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό ανησυχεί, σας ανησυχεί, έχει χτυπάει το αναπνευστικό πλέον ή όχι ο κορονοϊός? Το περίφημο long COVID είναι αυτό, έτσι? Ναι. Ναι, εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι. Υπάρχουν δύο μορφές μακροχρόνιων συμπτωμάτων από το αναπνευστικό. Το ένα είναι να είναι όντως long COVID, όπως λέτε. Υπάρχει όμως και μια υποκατηγορία ανθρώπων, πολύ μεγάλη, οι οποίοι απλά έχουν ένα πάρα πολύ συχνό νόσημα του αναπνευστικού, που λέγεται βροχικό άσθημα, και απλά δεν το ξέρουν. Και μία ίωση, και ο κορονοϊός είναι μια σοβαρή ίωση, απλά τους αποκαλύπτει το πρόβλημα. Είναι οι άνθρωποι που πολύ συχνά, κάθε φορά που κρυώνουν, βάλτε το έτος εισαγωγικών, το κρυώνουν, αναπτύσσουν βήχα που τους κρατάει επί μακρόν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, το πιθανότερο είναι δεν έχουν long COVID, έτσι, απλά έχουν βροχικό άσθημα και πρέπει να πάνε στον πνευμονολόγο να εξεταστούν και να πάρουν την κατάλληλη αγωγή. Υπάρχει βεβαίως και η κατηγορία των ανθρώπων που όντως έχει long COVID από το αναπνευστικό και χρειάζεται ένας ενδελεχέστερος έλεγχος για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Σας ακούω καθησυχαστικό σχετικά, κύριε Βασιλακόπουλε. Να πω την αλήθεια, δεν σας έχω σύνθηση ιδιαίτερα έτσι, γιατί ήταν και δύσκολες οι συνθήκες, εκεί αναφέρομαι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι ενθαρρυντικό τουλάχιστον ότι προβλέπετε ότι ο Σεπτέμβριος δεν θα είναι πολύ δύσκολος μήνας. Αυτό όμως, σας προλαβαίνω, δεν θα πρέπει να μας κάνει να καθησυχάζουμε, έτσι? Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Απλά λέω ότι δεν θα είναι ο Σεπτέμβρης. Θα αρχίσει να υπάρχει δυσκολία τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη. Δεν θα είναι ο Σεπτέμβρης ο δύσκολος μήνας. Η πρόβλεψή μου δεν είναι ότι δεν θα υπάρχει επόμενο επιδημικό κύμα. Το αναφέρατε και πριν ότι θα υπάρχει κι άλλο κύμα, ναι. Απλά θα είναι λίγο πιο αργά. Διότι όταν πας σε μια αποκλιμάκωση, πάντα υπάρχει μια περίοδος, να το πω έτσι, χάριτος ή τέλος πάντων ηρεμίας μέχρι το επόμενο κύμα. Το επόμενο κύμα θα έρθει κάπου τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, άλλο στη χώρα μας. Ας μην γελιόμαστε. Ανοίγουν τα σχολεία στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά το καλοκαίρι κρατάει τουλάχιστον όλο το Σεπτέμβριο. Άρα αυτή πάλι την, θα δούμε, κύριε Βασιλακόπουλε, αυτή την, λίγο, να το πω έτσι, λίγο ακραία χαλάρωση, πώς τη σχολιάζετε? Δηλαδή, ας πούμε, πλέον ούτε στα πλοία φοράει κάποιος μάσκα, ούτε στους χώρους με πολύ συγχρονισμό βάζουμε μάσκα. Και σιγά σιγά θα μπει ο Σεπτέμβρης, και ο νόμος, θα μπει ο Οκτώβρης. Αυτή η ακραία χαλάρωση, η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει δώσει και η πολιτεία ένα σήμα ως προς αυτή τη διαδρομή.
Δεν πρέπει λιγάκι να τη φρενάρουμε με κάποιο τρόπο? Προφανώς. Έχω ταξιδέψει δύο φορές με πλοίο, μάλλον τρεις φορές με πλοίο φέτος. Υπήρχαν κάθε ένα τετάρτο ανακοινώσεις ότι πρέπει όλοι υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους να φοράνε τις μάσκες τους. Και οφείλω να ομολογήσω ότι σημαντικό ποσοστό συμπολιτών ή ταξιδιωτών την φόραγαν τη μάσκα. Πρέπει να μάθουμε όλοι να ζούμε με τον κορονοϊό. Δεν μπορεί μονίμως να υπάρχει αστυνόμευση για να μας προστατεύει την υγεία. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι όπου υπάρχει συνωστισμός, το να φοράμε τη μάσκα μας είναι χρήσιμο. Και όσο περισσότερο φοράμε τη μάσκα, τόσο μειώνουμε τις πιθανότητες να κολλήσουμε και άρα να μεταδώσουμε και την νόσο. Ακόμη όμως λέτε να είναι σε επίπεδο σύστασης, όχι να γίνει υποχρεωτικό το μέτρο κάποια στιγμή εκ νέου, τουλάχιστον στους κλειστούς χώρους. Αν μου επιτρέπετε, ας υποθέσουμε ότι είναι υποχρεωτικό. Ωραία. Καταρχήν, στα πλοία ή σε μερικά μέσα μαζικής μεταφοράς είναι υποχρεωτικό. Εκεί, ναι. Η υποχρεωτικότητα για να έχει νόημα πρέπει να επιτηρείται, να τιμωρείται η μη εφαρμογή της υποχρεωτικότητας. Πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να γίνουν σε τόσο μαζικά, να το πω έτσι, εν μέσω τουριστικής περίοδου. Δεν προβλέπω ότι θα γίνουν ξανά. Άρα, όλοι πρέπει να βάλουμε την κοινή λογική κάτω. Και η κοινή λογική λέει ότι όταν είμαι με πάρα πολλούς άλλους συνανθρώπους μου, προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους, γιατί και αυτοί μπορεί να με κολλήσουν και εγώ. Άρα εκτιμάτε, κύριε Βασιλακόπουλο, ότι δεν θα υπάρξουν ξανά περιοριστικά μέτρα, ακόμα και αν έχουμε επόμενα κύματα? Κοιτάξτε να δείτε, περιοριστικά μέτρα ή κάποια παραπάνω μέτρα, μάλλον θα υπάρχουν. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Για παράδειγμα, ποια μπορεί να είναι αυτά? Ναι, είναι υποχρεωτική η μάσκα σε όλους τους κλειστούς χώρους. Η μάσκα είναι ένα ήπιο μέτρο. Έτσι, το οποίο σε τελική ανάλυση δεν προκαλεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας υποθέσουμε ότι είναι πλέον υποχρεωτική μάσκα στα καταστήματα που πας και αγοράζεις ρούχα. Πόσοι άνθρωποι ταυτόχρονα σε ένα κατάστημα αγοράζουν ρούχα? Οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να φύγουν μετά και να πάνε σε ένα μπαράκι και να είναι όλοι μαζί αγκαλιά για να πίνουν το ποτό τους. Θέλω να πω ότι για να είναι πραγματικά αποτελεσματικά τα μέτρα, πρέπει να είναι κάθετα. Ναι. Αν είναι κάθετα όμως, επηρεάζουν πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας, και οικονομικά και από πλευράς διασκέδασης. Δεν είναι εύκολο να πάμε σε μέτρα πραγματικά αποτελεσματικά. Άρα λέτε ή παντού ή πουθενά, επί της ουσίας. Δεν είπα ή παντού ή πουθενά. Απλά προσπαθώ να εξηγήσω ότι για να είναι πραγματικά ένα μέτρο αποτελεσματικό, έτσι, θυμηθείτε πόσο αποτελεσματικό ήταν το πρώτο lockdown, που το εφήρμοσαν όλοι, και κάθε ένα lockdown μετά που γινόταν είχε και μικρότερη αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Είναι εκείνη η λογική. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να είστε σε διακοπές, να ξεκουράζεστε. Το αναφέρω σε όλους αυτό, διότι όλοι έχουμε ανάγκη να γεμίσουμε μπαταρίες. Νομίζω το φόντο μου τα λέει όλα. Πού είστε, θα μας αποκαλύψετε? Δεν είμαι και κατ' ουσίαν σε διακοπές. Είμαι στο Λουτράκι. Και σε λίγη ώρα θα είμαι στη δουλειά μου. Εντάξει. Έστω και αυτές οι λίγες ανάσες. Κάτι είναι, κύριε Βασιλακόπουλε. Κάτι είναι. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και στα οικονομικά μας τώρα. Πάμε στα άλλα βαριά της υπόθεσης. Καλημέρα. Πάντως για τον κορονοϊό ήταν καθησυχαστικός ο κ. Βασιλακόπουλος. Ναι. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Θα δούμε τώρα από Σεπτέμβρη τι θα γίνει. Σπύρο Φρεμεντίδη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλύτερα να έχεις κορονοϊό παρά να έχεις χρέη. Άμα το σκεφτείς. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο εμβολιασμένοι περνάνε, εντάξει. Να το πούμε και αυτό. Αν έχεις χρέη δεν περνάνε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, γιατί υπάρχουν πολλά είδη χρεών. Υπάρχουν σε τράπεζες, υπάρχουν σε εφορία, υπάρχει και στον ΕΦΚΑ. Να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, τον Όμηρο Τσάπαλο. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Καλημέρα. Και εμείς. Και θα δούμε και συνέχεια και την Αρία Νούκα, τη δικηγόρο. Α, τη δούμε και την κυρία Νούκα. Καλημέρα σας, κυρία Νούκα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από το Σπύρο, έτσι να μας δώσεις λίγο το οικονομικό πλαίσιο της ημέρας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η παρουσία του Όμηρου του Τσάπαλου, του εκπροσώπου του ΕΦΚΑ, σήμερα στην εκπομπή, διότι θα απαντήσουμε σε κέρια ερωτήματα, και καλό είναι να έρθουν και ερωτήματα από τους τηλεθεατές, να τους κινητοποιήσουμε, να στείλουν ερωτήματα εδώ στην εκπομπή, διότι έχουμε το ζήτημα των συντάξεων, των κύριων συντάξεων, που φαίνεται ότι αυτό προχωράει. Και έχουμε καλά μηνύματα εδώ, είμαστε τώρα για να τα αναλύσουμε, κύριε Τσάπαλε. Έχουμε τις επικουρικές που μάλλον δεν προχωράνε και κάτι πρέπει να μας απαντήσετε σε αυτό. Τα εφάπαξ που εκεί υπάρχει ζήτημα. Γενικό λογιστήριο του κράτους, τι συμβαίνει με τους δημοσίους υπαλλήλους που κάτι μπλοκάρισμα έχει γίνει και εκεί μέσα. Και αυτό που βλέπαμε στις οθόνες μας μέχρι τώρα για τα χρέη των αγροτών και των υπολείπων,
πώς θα ρυθμιστούν και τι περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβρη να έρθει. Mm-hmm. Αυτό είναι το περίγραμμα για τον κύριο Τσάπαλο. Για την κυρία Νούκα τώρα το μεγάλο ζήτημα είναι οι πληστριασμοί. Εδώ δηλαδή που από Σεπτέμβριο ξεκινάει ένα τσουνάμι πληστριασμών και κυριολεκτικά μας πνίγουν τα χρέη, διότι ξανακοκκινίζουν, λέει, ρυθμίζουμε τα δάνεια, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε και τα ξανακοκκινίζουμε τα δάνεια αυτά. Άρα εδώ υπάρχει ένα αδιέξοδο. Πολλά ρυθμισμένα κιόλας κοκκινίζουν ξανά. Ακριβώς, τα ρυθμισμένα δάνεια, υπάρχει ένα μεγάλο αδιέξοδο, η κυβέρνηση το έχει ή δεν το έχει αντιληφθεί. Θα μας το περιγράψει η κυρία Νούκα τι συμβαίνει στην πράξη. Λοιπόν, αυτό είναι η ατζέντα της εκπομπής σήμερα. Και αν θέλετε, επειδή τώρα μόλις διάβαζα από διαστροφή της εφημερίδες, ναι, μια φοβερή ανάλυση τριών οικονομολόγων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Καθημερινή, οι επιδοτήσεις ρεύματος δεν βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Και αναφέρεται σε οριζόντια μέτρα που έχουν πάρει και στην Ελλάδα και σε άλλες πόλεις. Εκεί, επειδή το διάβασα κι εγώ, επόμενος εδώ, ναι, πρόλαβα. Λέει, ας περάσει το κόστος των αυξημένων τιμολογίων στους καταναλωτές, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα πάρουν να κάνουν εξοικονόμηση ίδιοι ρεύματος. Θα φοβηθούν δηλαδή. Δεν λέει αυτό, αν μιλάμε για το ίδιο. Είναι ο υποδιευθυντής, η υποδιευθυντήρια του ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑΦ στην Ευρώπη. Εγώ διάβασα μια δήλωση που έκανε. Αυτό αναφέρεται κυρίως στο ότι οι φόρο απαλλαγές και επιδοτήσεις πρέπει να πάνε στα φτωχά νοικοκυριά. Και ναι, και τα ευάλωτα το είπε και ο. Στα ευάλωτα νοικοκυριά και ότι όταν θα πάει εκεί και οι πλούσιοι, πραγματικά αυτοί που έχουν, θα πληρώνουν το ρεύμα και γίνει και ένα ενεργειακό σοκ, τέλος πάντων, ξαναδιαμοιραστεί αυτή η ιστορία και καταλάβουμε τι σημαίνει αυξήσεις τώρα, θα μπορέσει κάπως να ισορροπήσει το πράγμα. Είναι ένα δύσκολο πράγμα. Είναι ένα δύσκολο θα το πράγμα. Δούμε. Ένα να πάμε λίγο στις συντάξεις, γιατί ρωτάει και πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, να σας μεταφέρω μια ερώτηση ενός τηλεθεατή μας. Η γυναίκα του, λέει, έκανε αίτηση σύνταξης γύρατος στις 6 Δεκάτου του 2020 με 19 χρόνια ασφάλιση στον ΤΕΒΕ και στο ΝΟΓΑ. Όχι μόνο δεν έχει πάρει ακόμη τη σύνταξή της, αλλά είναι και ανασφάλιστη και δεν μπορούμε να πάρουμε τα φάρμακά της. Έχει και 12 χρόνια από Γερμανία, όπου εδώ και 4 χρόνια εκεί παίρνει τη σύνταξή της κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, νομίζω, και από τις κύριες συντάξεις, γιατί αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα του ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία που έχουμε τα τελευταία δείχνουν ότι το πρόβλημα λύνεται στην ουσία μέσα στον επόμενο. Εντός του μήνα, εντός Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου. Και πώς το λέμε αυτό, γιατί το λέμε αυτό. Αν δούμε τα στοιχεία, περίπου το 93% των συντάξεων έχουν δοθεί ήδη. Υπάρχει ένα στόκ περίπου 60.000 ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων, mm-hmm, όπου αυτές πρόκειται να καθαριστούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, σήμερα στην Καθημερινή υπάρχει ένα πολύ χρηστικό δημοσίευμα. Έχουμε ετοιμάσει ένα πίνακα και ένα χάρτη που, αν μπορούμε να τους δείξουμε. Είναι ο χάρτης της Ελλάδος. Και τι έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Και τι έχει ολοκληρωθεί αναπεριφέρεια στην ουσία. Και εδώ βλέπουμε πραγματικά τα νούμερα να είναι όντως εντυπωσιακά. Για παράδειγμα, στη στερεά Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί το 95% των ετοιμάτων. Έχουν δοθεί δηλαδή το 95% των συντάξεων. Σε δύσκολες περιφέρειες. Οι συντάξεις μέχρι 36. Μέχρι 36 δηλαδή, έχει αυξηθεί κι άλλα. Όσοι υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότηση μέχρι 36. Εκεί φαίνεται ότι είχε καθαριστεί το 95% των συντάξεων. Έχει καθαριστεί περίπου το 95% των συντάξεων, των κύριων συντάξεων. Υπάρχουν δύσκολες περιφέρειες, όπως για παράδειγμα η Θεσσαλία, που ήταν πάρα πολύ πίσω όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τώρα αγγίζει το 92%. Η Αττική είναι πάνω από 90%, κοντά στο 90%, 89,65%, έχει ξεπεράσει τώρα το 90%. Γενικά βλέπουμε ότι το πρόβλημα λύνεται με μια σειρά από δράσεις που έχουν υλοποιηθεί το τελευταίο χρονικό το διάστημα. Το Βόρειο Αιγαίο είναι στο 87% το πρόβλημα και η Αττική είναι πάλι στο 80%. Είναι μια δύσκολη περιφέρεια το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και αυτό θα τελειώσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Από τι εξαρτάται αυτή η δυσκολία? Δεν είχε τρέξει πολύ διαδικασία εκεί? Το Βόρειο Αιγαίο και για λόγους το ότι ήταν τα αρχεία διάσπαρτα σε πολλά νησιά, δεν τα είχαμε συγκεντρώσει σε ένα σημείο, καθυστέρησε αρκετά στο να πάρει μπρος, όμως και αυτή η περιφέρεια βαίνει καλώς και μέσα στις επόμενες μέρες θα δείξει και αυτή βλέπουμε εδώ καλύτερα αποτελέσματα. Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος και Κέρκυρα είναι πάνω από το 90% στην εκαθάριση των συντάξεων. Να ρωτήσω, αυτοί οι οποίοι υπέβαλαν τον Ιούλιο αίτηση συνταξιοδότησης. Τώρα, αυτόν τον Ιούλιο. Αυτό το μήνα, ναι, που τελειώνει. Τον περασμένο μήνα. Έχουμε 4, ναι, πλέον Αυγούστου. Αυτοί πότε θα δούνε? Αυτοί θα βγει η σύνταξή τους με τη διαδικασία του fast track, οπότε μέσα σε 3 με 4 μήνες θα δουν τη σύνταξή τους. Απλά να συγκρίνουμε είτε σε σχέση έχουν με. Έχουν ένα ταμείο διαδοχική. Ακριβώς. Απλά να συγκρίνουμε σε σχέση με 1,5-2 χρόνια πριν. Άρα ο στόχος ήθελες είναι πάνω από 8 με 10 μήνες για να δει τη σύνταξή σου. Ο στόχος είναι μέχρι αυτοί που έχουν και 36 υποβάλει αίτημα. Αυτός ο στόχος είναι
αυτές οι αιτήσεις που έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμες. Και αυτές οι αιτήσεις που έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμες, ουσιαστικά τέλος Αυγούστου, θα είναι όσες έχουν υποβληθεί μέχρι και τον Απρίλιο στην ουσία. Και τον Απρίλιο. Θα έχουμε καθαρίσει όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Άρα η του Απριλίου είναι εδώ, η του Απριλίου κυρίως, και τον Απρίλιο. Σόγκος. Και αυτοί μέχρι 36 που έχουν υποβάλει 37, τι γίνεται? Αυτοί σε 3-4 μήνες μέσω της διαδικασίας της Fast Track θα δουν και αυτή τη σύνταξή τους. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 1.060.000 αιτήματα συνταξιοδότησης. Από αυτά το 1.060.000 έχει δοθεί το 1.000.000. Ναι. Αυτό νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό νούμερο για να δείξουμε την πρόοδο που έχει συμβεί. Πάντως, ο κόσμος 60.000 φοβάται, θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Ο κόσμος φοβάται, και το παίρνουμε εδώ από μηνύματα και τώρα θα πει και η Στέλλα αυτά, ότι μήπως όλο αυτό το επικοινωνιακό πράγμα που ζούμε και πάμε τον Αύγουστο να τα καθαρίσουμε τα πάντα, να πιάσουμε το στόχο να τις δώσουμε τις συντάξεις. Μήπως μόλις έρθει ο φθινόπωρος, η βάρκα μπας στη νερά. Εγώ θα σας πω τα στοιχεία που έχουμε κάθε μήνα. Τον Μάιο είχαμε 30.000 απονομές. Ήταν ρεκόρ για τον ΕΦΚΑ. Το πρώτο εξάμηνο του 2022 έχουμε ρεκόρ εξαμήνου για τον ΕΦΚΑ. Το 2021 ήταν ρεκόρ έτους για τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, κάθε μήνα που περνάει, ο ΕΦΚΑ βελτιώνει ακόμα περισσότερα τους αριθμούς του. Που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ξαναδημιουργηθεί στόκ από εκκρεμείς συντάξεις στο μέλλον, γιατί έχουμε βρει τον τρόπο πλέον να εκδίδουμε τις συντάξεις και στην ώρα τους και παράλληλα να τελειώνουμε και τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, έτσι. Σημαντικό αυτό. Τώρα, δεν ξέρω αν Στέλλα... Έρχονται μηνύματα, βέβαια έχουν να κάνουν και με το Fuel Pass και τα λοιπά. Νομίζω τώρα δεν είναι αρμόδιο εδώ να... Επειδή ρωτήσατε πριν για τις επικουρικές... Λοιπόν, για τις επικουρικές, αν θέλετε να μας πείτε. Βεβαίως. Γιατί είναι αυτή η κυρία η οποία έχει κάνει αίτηση σύνταξης γύρατος στις 6 Δεκάτου του 20 με 19 χρόνια ασφάλιση σε ΤΕΒΕ και ΟΓΑ και δεν έχει πάρει ακόμη τη σύνταξή της. Λοιπόν, όσον αφορά τις επικουρικές, για να βγει μια επικουρική προϋπόθεση είναι να βγει κύρια. Έτσι. Οπότε, όσο καιρό είχαμε αυτό το πρόβλημα με τις κύριες, δεν μπορούσαμε να τρέξουμε εγκαίρως και τις επικουρικές. Τώρα λοιπόν που τελειώσαμε το πρόβλημα των κύριων, από Σεπτέμβριο ξεκινάμε ουσιαστικά την άμεση έκδοση και των επικουρικών. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα μεταφέρουμε υπαλλήλους από εκεί που εξέδιδαν κύριες συντάξεις, τώρα να εκδίδουν μόνο επικουρικές. Θα ενεργοποιήσουμε και τη διαδικασία της Fast Track σύνταξης και για τις επικουρικές και υπάρχουν ήδη. Έχουν ήδη υλοποιηθεί και κάποια ψηφιακά συστήματα στον ΕΦΚΑ για να τρέχει γρηγορότερα η αίτηση αλλά και η απονομή της επικουρικής. Οπότε, εκεί που έχουμε τώρα περίπου 95.000 ληξιπρόθεσμες επικουρικές, ναι, στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε καθαρίσει ένα περίπου 25-30% και αρχές του 2023 ουσιαστικά το πρόβλημα αυτό να έχει δρομολογηθεί. Τώρα, κύριε Τσάπαλη, υπάρχει ένα θέμα με αυτούς που χρωστούν. Διότι όποιος έχει χρέος. Τεράστιο. Δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη. Και νομίζω, κυρία, εδώ με το ερώτημα που μας έκανε, έχει και ΟΓΑ μέσα. ΤΕΒΕ και ΟΓΑ. Είναι διεθνή σύνταξη και γι' αυτό καθυστερεί. Είναι και διεθνή σύνταξη. Η διεθνή σύνταξη είναι άλλη κατηγορία συντάξεων. Και έχει να κάνει και με το ασφαλιστικό ταμείο της άλλης χώρας, κατά πόσον θα είναι. Και αυτό συνεπές στο να στείλει τον ασφαλιστικό βίο και να βγει γρηγορότερα σύνταξη. Συνεπέστατη στο να στείλει το υλικό. Όχι όλα τα ταμεία. Ανάλογα για ποια χώρα. Εξαρτάται τη χώρα. Γερμανία ήταν η κυρία. Και πάλι και η Γερμανία δεν είναι γρήγορη χώρα σε αυτά. Καθυστερεί να μας δώσει τα στοιχεία. Τώρα για τους αγρότες, είναι ένας φίλος τηλεθεατής που λέει με 36 χρόνια ασφάλισης θα πάρω 340 ευρώ, δηλαδή λιγότερα και από έναν ανασφάλιστο. Και επικαλείται τον νόμο Κατρούγκαλου. Κοιτάξτε, ο νόμος Κατρούγκαλου είναι συγκεκριμένος, προβλέπει συγκεκριμένες αμοιβές για συγκεκριμένα χρόνια ασφάλισης. Ό,τι μπορούμε κάνουμε από άποψη δημοσιονομικής πολιτικής, να θυμίσω απλά ότι επ' αυτής της κυβέρνησης έχουν δοθεί 4 τουλάχιστον αυξήσεις στους συνταξιούχους. Μιλάμε για αυξήσεις σε συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται μέσω της μείωσης του πέναλτι. Μιλάμε για αυξήσεις σε όσους έχουν 30 χρόνια ασφάλισης και άνω με τον νόμο Βρούτσι. Ωφελήθηκαν πάνω από 250.000 ασφαλισμένοι και είδαν για πρώτη φορά αυξήσεις στις συντάξεις τους. Μιλάμε για αυξήσεις μέσω της κατάργησης του πλαφών των 1.300 ευρώ που είχαν άνθρωποι που παίρναν κύρια και επικουρική σύνταξη. Και μιλάμε και για αυξήσεις που θα δοθούν από 1η-1η του 2023. Δηλαδή σε λίγους μήνες από σήμερα, για όλους τους συνταξιούχους, μέσω του ξεπαγώματος των τακτικών αυξήσεων στις συντάξεις, αλλά και μέσω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης. Όλα αυτά είναι μια δέσμη. Δεν θα πάρουν όλοι, κύριε Τσάπα, δεν θα πάρουν όλοι. Δεν θα πάρουν όλοι στην τσέπη, αλλά θα δουν οι περισσότεροι. Λογιστικά θα δουν αρκετοί. Και κάποιοι θα πάρουν και στην τσέπη. Ναι, προφανώς. Και κάποιοι μείωση στην προσωπική διαφορά. Έχετε δίκιο. Όμως όλα αυτά που σας περιέγραψα είναι μια δέσμη πολιτικών που έχουν άμεσο όφελος στην τσέπη των εργαζομένων. Για να πάμε και στην κυρία Νούκα. Δεν είχαμε να μειώσουμε, αντιθέτως αυξάνουμε. Για να πάμε και στην κυρία Νούκα, η οποία περιμένει και αυτή να μας πει τα θέματα με τα δάνεια. Πείτε μας λίγο για το όταν έχει κάποιος χρέος στον ΕΦΚΑ που δεν μπορεί να βγει σύνταξη. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, διότι είναι αρκετοί και μαθαίνουμε και μας λένε πολλοί τηλεθεατές
έχουν ξεπεράσει ακόμα και το όριο που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να βγουν στη σύνταξη. Και λέει ότι δεν μπορώ εγώ, πρέπει να έχω χρέος στον ΕΦΚΑ και δεν μου βγάζουν τη σύνταξή μου. Ενώ έχω κατοχυρώσει και τα χρόνια μου, έχω ξεπεράσει ακόμα και τα 67 έτη σε πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο θα έρθει ένα μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή και μέσα θα περιλαμβάνει και δύο σημαντικές διατάξεις που αφορά άμεσα τις κατηγορίες που αναφέρατε. Η μία διάταξη έχει να κάνει με την παραγραφή των χρεών πέραν της δεκαετίας. Συμμορφώνεται δηλαδή ο ΕΦΚΑ με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ό,τι χρέος υπάρχει πέραν της δεκαετίας αυτό θα διαγραφεί. Αυτό θα απεγκλωβίσει δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν χρέη πρώτου 2011, να μπορούν να τρέξουν εφόσον έχουν τα συντάξιμα έτη και να πάρουν και αυτή η σύνταξη. Ναι. Αυτή είναι μία διευκόλυνση. Η δεύτερη έχει να κάνει με την αύξηση των δόσεων στο ΚΕΑΟ. Τώρα, όπως γνωρίζετε, είναι 12 οι δόσεις στο ΚΕΑΟ. Θα εναρμονιστούμε με τη φορολογική διοίκηση που είναι στις 24 δόσεις και με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν με τις 12 δόσεις να αποπληρώσουν τα χρέη τους να μπουν και να μπορέσουν και ασφαλιστική ενημερότητα να έχουν και ασφαλιστική ικανότητα να έχουν και να μπουν στις 48 δόσεις. Θα προβληθεί, θα φτάσουμε στις 48. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα από ό,τι γνωρίζω. Άρα μένουμε αλλά στις 24. Υποδιαμόρφωση. Είναι 12 τώρα. Για να πάμε στις 24. Για να πάμε στις 24. Τώρα το αν θα γίνει και 48 μένει να το δούμε γιατί είναι αρκετά νωρίς. Τώρα είναι υποδιαμόρφωση το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Και πέραν αυτού υπάρχει και κατάργηση των εισφορών του 1% για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι, αυτό αφορά τους ασφαλισμένους, τους εν ενεργεία. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε αυτό λίγο. Αυτό θα είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που θα έρθουν όταν ανοίξει η κλίμα. Μια ερώτηση στον ίσως κύριο Τσάπαλο, παρακαλώ. Ναι, κύριε Ανούκα, φυσικά. Κάτι πολύ σημαντικό για τις διαγραφές. Θα έρθει η διάταξη αυτή για την παραγραφή πέραν της δεκαετίας. Ακριβώς εναρμονίζεστε με την απόφαση του ΣΤΕ. Αλλά θέλω να κάνω κάτι, ένα σημαντικό ερώτημα. Εάν σε αυτή τη δεκαετία, μάλλον πρώτης δεκαετίας αυτής, ο ΕΦΚΑ έχει προχωρήσει σε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης μόνο και μόνο για να διακόψει την παραγραφή και δεν έχει προχωρήσει. Αυτές οι περιπτώσεις θα είναι μέσα γιατί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν άφησε αστεράκια και ήδη έχουμε και τις πρώτες αποφάσεις από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών που λέει ότι ακόμη και ρύθμιση να έχεις κάνει, ακόμη και αν σου έχει επιβληθεί ένα μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης που δεν έχει προχωρήσει βεβαίως. Και σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνονται. Και σας το λέω αυτό γιατί είδα κάποια ρεπορτάζ δημοσιογράφων που είναι ειδικευμένοι στα θέματά σας και λένε ότι αυτά θα είναι απ' έξω. Γνωρίζετε αν έχετε πάρει μάλλον μια απόφαση πάνω σε αυτό. Τα ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ. Εμείς ως ΕΦΚΑ και περισσότερο ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το χρέος μας είναι να συμμορφωθούμε πλήρως με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα το τι γράφεται και το τι λέγεται σε επίπεδο ρεπορτάζ. Άρα χωρίς αστεράκια λοιπόν, ακόμη και αυτοί που έχουν ρυθμίσει προ-δεκαετίας ή τους έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης χωρίς όμως αποτέλεσμα, δηλαδή όχι αποτέλεσμα, χωρίς να προχωρήσει η διαδικασία, λέτε ότι θα είναι μέσα σε αυτούς. Εφόσον αυτό προβλέπεται από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτό θα συμβεί. Ωραία, λοιπόν. Διότι είναι πολλές κατηγορίες. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη σήμερα και ζητάνε εναγωνίως να βρεθεί λύση και για τα χρέη προκειμένου να διαγραφούν ή να αριθμιστούν ή κυρίως τουλάχιστον για το χρόνο που είναι καθαρός, ασφαλιστικά πληρωμένος, τακτοποιημένη ενήμερη ασφαλιστικά, τουλάχιστον να πάρουν ό,τι τους απομένει. Ναι. Διότι υπάρχει κόσμος με 40 χρόνια, υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχουν αγρότες. Που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη γιατί χρωστάνε μια δεκαετία. Μια δεκαετία, άμα μόλις χρωστάς, έχεις φύγει πάνω από τις 20.000, πάνω από 25.000-40.000. Έχει ξεφτύνει μαζί με τους στόκους, τα πανωτόκια κλπ. Έχεις τελειώσει. Και σου λέει τουλάχιστον να πάρω για τα 30 χρόνια, για τα 25 χρόνια, για τα 20 χρόνια. Πάμε λίγο και στο άλλο μεγάλο θέμα που καίει τους Έλληνες πολίτες, κύριε Ανούκα, και είναι το θέμα των δανείων. Το προανήγγειλε και ο Σπύρος ο Φρεμεντίτης, ότι δηλαδή πολλά δάνεια τα οποία έχουν ρυθμιστεί αρχίζουν και ξανακοκκινίζουν. Μας έλεγαν οι τράπεζες και η Τράπεζα Ελλάδος με τις προβλέψεις που είχε κάνει ότι υπάρχει ένα τέτοιος φόβος και οι ξενίκοι το λέγανε αυτό να ξανακοκκινήσουν δάνεια λόγω και του πληθωρισμού, λόγω αυτής της κρίσης που περνάμε και επειδή βγήκαμε και από την πανδημία ήταν ένας ακόμα λόγος. Βλέπουμε λοιπόν πλέον να συμβαίνει αυτό. Ακριβώς όπως το λέτε κύριε Τσεκούρα, ένα στα τρία δάνεια πλέον που ρυθμίστηκαν, προσέξτε, το τελευταίο δεκάμηνο αρχίζουν πάλι να κοκκινίζουν. Μέγα ζήτημα, γιατί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων μπορεί να μεταφέρθηκε από την πλάτη των τραπεζών στις εταιρείες διαχείρισης, αλλά δεν έχει λυθεί. Δηλαδή,
Αυτή τη στιγμή περίπου τα κόκκινα δάνεια που δεν έχει λυθεί το πρόβλημα είναι γύρω στα 90 με 100 δις. Αν λοιπόν έχουμε και άλλα κόκκινα δάνεια, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον αυτό γίνεται ένα τεράστιο βουνό. Και δεν ξέρω και πραγματικά... βουνό πληστηριασμών επίσης. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν σκεφτείτε ότι μόνο μέσα στο Σεπτέμβριο έχουμε 1.792 πληστηριασμούς, όχι ακινήτων, γενικά κατοικιών. Και, και πρώτης κατοικίας, κυρία Νούκα, και πρώτης κατοικίας. Αυτό δεν μπορεί δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί μέσα από την πλατφόρμα φαίνεται αν είναι κατοικία και τίποτε άλλο. Δεν δείχνει αν είναι η πρώτη κατοικία. Αλλά συνήθως ο κόσμος δανειοδοτούνταν για την πρώτη του κατοικία. Σωστά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι και οι 792 πληστηριασμοί είναι πρώτη κατοικία, γιατί δεν έχω τέτοια στοιχεία επισήμως. Στο... Ναι, 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 προφανώς. Πάντως πολλά, αν δεν είναι όλα, πολλά θα είναι εννοείται πρώτη κατοικία. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τον εξοδικαστικό μηθανισμό, τεράστιο ζήτημα. Γνωρίζω ότι και πριν από 10 μέρες ο κύριος Ταϊκούρας ήταν δυσαρεστημένος με την πορεία του εξοδικαστικού, γιατί με τις εταιρείες διαχείρισης και όσα δάνεια τέλος πάντων μείναν στις τράπεζες, δεν ρυθμίζονται τα δάνεια, γιατί πέρα από τα προβλήματα τεχνικής φύσεως που υπήρχαν στην πλατφόρμα και λύθηκαν στην πορεία, η αλήθεια, από εκεί και πέρα βλέπουμε τις εταιρείες διαχείρισης και τις τράπεζες να μην προχωρούν σε αποδοχή, προσέξτε, της δίκαιης πρότασης που έχει βγάλει το σύστημα, γιατί το σύστημα τι κάνει. Μέσω αλγορίθμου βγάζει μια δίκαιη πρόταση. Αυτά είναι τα περιουσιακά. Τους είχε πει, κυρία Νούκα, ο κύριος Ταϊκούρας, τους είχε πει σε μια συνάντηση που είχαν ότι προτιμάται τους πληστηριασμούς παρά τις ρυθμίσεις δανείων. Εννοείται. Μα αυτό είναι. Ξέρετε γιατί, κύριε Τσεκούρα. Το παρατηρείτε και εσείς αυτό από την εμπειρία σας και τις υποθέσεις που έχετε. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα σας πω γιατί. Γιατί κάποιος που πάει να ρυθμίσει, καταρχήν, σας είπα ότι μπλοκάρουν τον εξοδικαστικό. Δεν κάνουν δεκτές τις ρυθμίσεις. Γιατί προτιμούν τους πληστηριασμούς για το γρήγορο κέρδος. Γιατί τα 70 δις από τα δάνεια, τα κόκκινα, είναι στα funds. Τα funds δεν ήρθαν ούτε να επενδύσουν ούτε τίποτα. Τα funds ήρθαν να βγάλουν ένα γρήγορο κέρδος. Και τεράστιο κέρδος. Και γρήγορο. Πώς θα βγάλεις γρήγορα κέρδος? Βγάζοντας το ακίνητο στον πληστηριασμό, παίρνεις όλα τα λεφτά σου. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Να γιατί πούμε κάτι. Η Ελλάδα πέρασε 10 χρόνια μνημονιακών ετών. Να προσθέσουμε κάτι, κυρία Νούκα. Ότι αυτοί που παίρνουν τελικά τα σπίτια του κόσμου στον πληστηριασμό, ποιοι είναι? Το μεγαλύτερο ποσοστό, οι ίδιες τράπεζες. Τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχω εγώ στα χέρια μου. Ναι. Δηλαδή στον πληστηριασμό. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ ποιος είναι ο παρτιμανιστής σε κάθε πληστηριασμό που γίνεται, αλλά από αυτά που έρχονται στα χέρια μου, βλέπω υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες που χτυπούν στους πληστηριασμούς και μάλιστα τώρα τελευταία. Αλλά τα περισσότερα τα παίρνουν οι ίδιοι. Και θα σας πω γιατί τα παίρνουν οι ίδιοι. Είναι πολύ απλό. Βγάζουν το ακίνητο σε μια τιμή πολύ μικρή. Βεβαίως, ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να πάει την τιμή αυτή και την αυξήσει. Ναι. Πολλοί όμως δεν έχουν τα χρήματα να το κάνουν αυτό. Παίρνουν το ακίνητο σε μια μικρή τιμή και όταν έρχονται να το εγγράψουν στους ισολογισμούς τους, το γράφουν στην πραγματική τιμή. Άλλο κέρδος από εκεί. Λοιπόν, κάποια πράγματα λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουν και να σταματήσουν οι αρμόδιοι να κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Βέβαια, να πω και κάτι σημαντικό και ελπιδοφόρο από τη δικαιοσύνη. Σε σχέση με τις εταιρείες διαχείρισης που ανέλαβαν, αυτό να το τονίσω να μην γίνει καμία, να μην διαστρεβλωθεί και να μην γίνει παρεξήγηση, που ανέλαβαν τη διαχείριση των δανείων με τον νόμο 3156 του 2003, γιατί και η μεταβίβαση των δανείων έχει γίνει με αυτόν με αυτόν τον νόμο στα funds, με τις διαδικασίες του στα funds. Λοιπόν, η δικαιοσύνη λοιπόν είπε σε μία τέλος πάντων ανακοπή που είχαμε κάνει εμείς και απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό, την πήγαμε σε δεύτερο βαθμό και κάναμε έτσι ασφαλιστικό για να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Έγινε δεκτή η αναστολή, δεν έγινε ο πληστηριασμός. Και τι απόφαση υπήρξε δηλαδή? Λέγοντας, τώρα θα σας πω, ότι οι εταιρείες διαχείρισης που ανέλαβαν τα δάνεια με τον νόμο που μόλις σας είπα δεν μπορούν, δεν νομιμοποιούνται δηλαδή. Δεν μπορούν λοιπόν να κάνουν ούτε κατάσχεση, ούτε πληστηριασμό, ούτε να εκδώσουν διαταγή πληρωμής. Αυτή η απόφαση, η πρώτη που καταφέραμε και εκδόθηκε τον Απρίλιο και πριν από λίγες μέρες είχαμε τη δεύτερη απόφαση πάλι εφετίου
και επίσης αρκετές πλέον πρωτόδικες που ακυρώνουν τους πληστηριασμούς βάσει αυτού του σκεπτικού. Χρειάζεται... Έτσι λοιπόν, αυτό δεν πάει να πει ότι ο δανειολήπτης δεν χρωστά. Εννοείται χρωστά. Αλλά πλέον θα πρέπει και αυτοί να μπουν σε μια σοβαρή διαπραγμάτευση, χωρίς να ζητάνε προκαταβολές απίστευτες. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Σε δάνειο 100.000 ευρώ ζητάνε προκαταβολή cash 30.000 ευρώ για να μπουν στη διαδικασία να συζητήσουν. Αν ο άλλος είχε 30.000 ευρώ μετρητά κινητό σε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Δεν θα είχε όλο αυτό το πρόβλημα, τέλος πάντων. Θα το είχε λύσει. Ζητάνε προκαταβολές. Ο κ. Σταϊκούρας φυσικά τα ξέρει αυτά και ήταν δυσαρεστημένος και έκανε τις δηλώσεις που έκανε πριν από 10 μέρες και καλά έκανε και τις έκανε. Και πλέον και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει κάποια στιγμή να σκίσει μια εποπτεία. Τα λέμε. Αυτό με τις προκαταβολές για να ρυθμίσουν οι εταιρείες διαχείρισης αυτό που αγόρασαν τα δάνεια κοψοχρονιάς, με συγχωρείτε γιατί αυτό έχει γίνει. Λοιπόν, κάπου δεν πρέπει να μπει ένα φρένο. Πώς μπορεί να μπει, να ρωτήσω κάτι, κυρία Νούκα, εσείς ποια είναι η γνώμη σας, πώς μπορεί να μπει ένα φρένο, δηλαδή να μπουν περισσότεροι κανόνες, περισσότερες δικλείδες ασφαλείας για τον άνθρωπο που χάνει το σπίτι του. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση, να έρθει κάτι σαν νομοθετική ρύθμιση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Βεβαίως να έρθει νομοθετική ρύθμιση και να υπάρχουν κυρώσεις. Μόνο τις κυρώσεις φοβούνται. Τι άλλο να φοβηθούν, τον δανειολήπτη που δεν έχει καμιά διαπραγματευτική ισχύ και ο άνθρωπος πασχίζει να κάνει μια ρύθμιση? Αν έχετε παρατηρήσει, έχει τώρα αρκετό χρονικό διάστημα που σταμάτησε και η καραμέλα, συσσαγωγικά πάντα, του στρατηγικού κακοπληρωτή. Τι να πούν μετά από 10 χρόνια, στρατηγικοί κακοπληρωτές? Να πω κάτι γιατί πολύ απλό. Γιατί με αυτή την καραμέλα πολλές καλές προτάσεις έπεσαν στις καλένες. Η νομοθετική λοιπόν ρύθμιση, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που πρέπει να έρθει στη χώρα, είναι να μπει ένα πλαφόν κέρδους σε ακριβώς, αυτούς αυτό που αγόρασαν τα δάνεια και βγάζουν απιστεύτου κέρδους. Ένα λεπτάκι, Σπύρο, ένα λεπτό να τελειώσω. Όπως πλαφόν μπήκε στα ενίκια, όπως πλαφόν πιθανά στην πορεία να μπει και στην ηλεκτρική ενέργεια, γιατί πριν το θέσατε το θέμα, άλλο μεγάλο ζήτημα, αλλά να μην το ανοίξουμε. Λοιπόν, ένα πλαφόν, δηλαδή έρχεται κάποιος, αγοράζει ένα δάνειο των 100.000 ευρώ, 25 ζητάει από τον δανειολήπτη τις 100 συντόκους και ζητάει προκαταβολή μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έδωσε για να αγοράσει το δάνειο. Και εμείς καθόμαστε στην Ελλάδα και λέμε τι ωραία, ωραία. Θυμίζουμε ότι τα ΦΑΝ πήραν τα δάνεια ακόμα και στο 10% του αξίας. Εδώ 8% έχουμε ακούσει και παρακάτω, Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος. Βασίλη, κυρίες και κύριοι, συζητάμε για τα βενζινάδικα, ότι βάλαμε και τους κυνηγάμε τώρα για τα σέντς που έχουν βάλει παραπάνω στο καύσιμο και να ελέγξουμε, λέει, με τι πουλούσαν την προηγούμενη χρονιά και πώς πηγαίνανε και τι κάνανε, τι εσχροκέρια γίνεται. Είναι δυνατόν, τώρα εδώ μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για δάνεια τα οποία, όπως είπε πολύ σωστά η Αριάδνη Νούκα, η οποία παρακολουθεί το θέμα αυτό πάρα πολύ κοντά ως δικηγόρος. Λοιπόν, να έχουν πάρει δάνεια με ψίχουλα και να σου ζητάνε τώρα περιουσίες πίσω. Είναι δυνατόν? Αυτό θα πρέπει κάτι να γίνει εκεί πέρα. Ένα πλαφόν οπωσδήποτε. Και όχι μόνο του δανειολήπτη και του εγγυητή. Γιατί πλέον τα κίνητα μπορεί να ανεβαίνει η αξία τους στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά δεν έχουν την αξία του 7, του 8, του 9. Έχουν πολύ μικρότερη. Έτσι. Με αποτέλεσμα στον πληστηριασμό. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση που σας λέω και με τα λόγου γνώσεως σας τα λέω. Πρέπει ο Γεωργιάδης, ως Υπουργείο Οικονομικών να το δει αυτό. Είναι τεράστιο, είναι τεράστιο. Πάμε τις εκλογές. Δεν θα φτάσει τα λεφτά αυτό. Και θα πάει να πάρει και το σπίτι του εγγύτη. Και αν έχω μισό λεπτό θέλω ακόμα. Ναι, δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση? Αυτή είναι παλιά ιστορία. Ξαναέπεσε η ισοτιμία. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστούσε, πήρε 100, προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ, πήρε 100 χιλιάρικα, πληρώνει ο άνθρωπος, χρωστάει 200 και προχθές που έπεσε η ισοτιμία, χρωστάει 230 και κρύβονται όλοι πίσω από μία απόφαση του Αρείου Πάγου που σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είχε μη ορθές αποδοχές με την ερμηνευτική προσέγγιση, έτσι. Δηλαδή, να το πω σωστά νομικά, να μην παρεξηγηθώ και από τον νομικό κόσμο, ότι η ερμηνευτική προσέγγιση που έκανε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν συνάδει με την ερμηνευτική προσέγγιση συγγνώμη, που έκανε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι όπως περίπου 70.000, αν δεν κάνω στην Ελλάδα. Υπήρχε η προπαγάνδα ότι λειτουργούν κατά των δανειολεπτών του ευρώ. Είναι νομίζω 70.000, κύριε Νούκα, οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου στην Ελλάδα.
Και αυτό που. Γιατί το έχουμε κάνει, όσοι ασχολούνται με το οικονομικό ρεπορτάζ, πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει για αυτούς τους δανειολήπτες, που έχουν πληρώσει και έχουν πληρώσει ένα μεγάλο μέρος του αρχικού δανείου, αλλά στο τέλος της ημέρας χρωστούν πολύ μεγαλύτερο ποσό από το αρχικό δάνειο. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί δεν έχει γίνει τίποτα. Και τους λένε, κάνετε κάτι και για εμάς. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει όλο αυτό το θέμα πλέον ανοιχτό. Με το Λευκό Φράγκο. Είναι θέμα. Πάρα πολλά μηνύματα. Συγγνώμη, πάρα πολλά μηνύματα για τον κύριο Τσάπαλο. Ναι, και εγώ έχω για τον κύριο Τσάπαλο. Αν έχουμε ολοκληρώσει. Ναι, κυρία Ανιλοπέδη. Το θέμα των δανείων σε Ελβετικό Φράγκο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσει, να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι όπως όλοι οι Ευρωπαίοι δανειολήπτες. Είδατε στη Γαλλία. Καταδικάστηκαν στο ποινικό στη Γαλλία. Τι συζητάμε, γιατί γνώριζαν που θα πάει ισοτιμία. Αυτό είπαν τα γαλλικά δικαστήρια. Ναι. Γιατί είχαν κάνει προσομοιώσεις και το βλέπανε που θα πάει ισοτιμία και δίναν τα δάνεια. Και φυσικά προσομοιώσεις δεν γίνανε μόνο στη Γαλλία. Λοιπόν, ελπίζουμε τώρα να τα δούμε όλα αυτά και να τα σχολιάζουμε. Ναι, Σπυρό, για το... Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία συγκλίνουν στο εξής. Είναι αιτήσεις που γίνανε το 20, που γίνανε το 21. Και δεν έχουν βγει ακόμα αποφάσεις. Συνταξιοδότηση. Και μάλιστα μου λένε εδώ τηλεθεατές ότι είναι αιτήσεις με ένα ταμείο. Όχι με διαδοχική ασφάλιση. Με ΤΕΒΕ και δεν χρωστάμε, λέει κιόλας. Εγώ ζήτησα να στείλω το ΝΑΜΚΑ τώρα εδώ οι τηλεθεατές αυτοί για να μπορέσουμε να τους δώσουμε μια απάντηση έστω και εκτός. Θα σας πω και μια πρώτη απάντηση. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί, 16, 17, 18 και 19, έχουν μηδενιστεί. Έχουν δοθεί όλες οι. Ωραία, μέχρι το 19. Το 20 εκκρεμεί ένα 2,5%. Και το 21 εκκρεμεί ένα περίπου 15%. Άρα είναι η άτυχη του 2,5%. Λογικά είναι στις τελευταίες περιπτώσεις, αυτές που τις 60.000 που σας προανέφερα. Πρέπει όμως να τονίσουμε κάτι για αυτές τις 60.000. Υπάρχουν μέσα σε αυτές τις 60.000 ένα στόκ περίπου 20.000 περιπτώσεων, οι οποίες θα βγουν απορριπτικές. Δηλαδή δεν θα πάρουν οι άνθρωποι σύνταξη, όχι με υπαιτιότητα του φορέα, αλλά με υπαιτιότητα των ασφαλισμένων. Και τι εννοώ. Υπάρχουν περίπου 11.000 περιπτώσεις, οι οποίοι δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Δηλαδή κάναν αίτηση, αλλά δεν έχουν ούτε το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται, ούτε έχουν τα ελάχιστα όρια συνταξιοδότησης. Τώρα μπορεί να τον έχουν όμως. Όχι, με βάση το τώρα. Με βάση το τώρα μιλάω. Δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη σύνταξη. Κάνουν τους υπολογισμούς δηλαδή. Κάναν την αίτησή τους και δυστυχώς ή κάτι αμέλησαν ή κάποιος εργατολόγος στον οποίο με εμπιστεύτηκαν δεν έκανε σωστά την αίτηση ενδεχομένως. Η δεύτερη κατηγορία είναι περίπου 6.000 πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ιατρική γνωμάτευση και περιμένουν ή να περάσουν επιτροπή ή δεν έχουν υποβάλει καν αίτηση για να περάσουν από ΚΕΠΑ. Η τρίτη κατηγορία είναι κάποιες γύρω στις 1.000 περιπτώσεις με δικαστικές εκκρεμότητες με τον ΕΦΚΑ και υπάρχουν και περίπου 2.000 περιπτώσεις όπου είναι ασφαλισμένοι που έχουν χρέη που δεν έχουν διευθετήσει. Είναι σύνολο περίπου 20.000 αυτές τις περιπτώσεις που δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημά τους μέχρι τέλος Αυγούστου και θα απορριφθούν. Άρα θα πρέπει να κάνουν εκ νέου αίτηση συνταξιοδότησης εφόσον πληρούν τα κριτήρια. Τα απορριπτικά θα τα πάρουν. Θα τα πάρουν τα απορριπτικά κανονικά. Και σε σχέση με τα εφάπαξ που μου είπατε, για να κλείσουμε και αυτό. Εκεί έχουμε όντως μια πολύ μεγάλη πρόοδο και μέχρι το τέλος του έτους είμαστε πεπισμένοι ότι θα τα μηδενίσουμε τα εκκρεμή εφάπαξ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5.500 μόνο, η δημόσιο-ιδιωτικό τομέα. Γιατί ακούω επίσης πάρα πολλά μεγάλα νούμερα, κυρίως από την αντιπολίτευση, για 40, 50, 60.000 εκκρεμή εφάπαξ. Δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα. Οι εκκρεμότητες είναι 5.500 εφάπαξ και αυτά θα δοθούν επίσης μέσα από επόμενους μήνες. Έχουν μπλοκάρει υποθέσεις. Όχι, καμία. Αθυστερούν. Δεν έχουν μπλοκάρει. Αντιθέτως, τρέχει πολύ γρηγορότερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από ότι πριν από 2, 2,5 ή 3 χρόνια. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε τελειώσει και με τα εφάπαξ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Νούκα. Να είστε καλά. Αν δεν έχετε πάει διακοπές, να ξεκουραστείτε και εσείς, κυρία Νούκα. Ευχαριστούμε πολύ και τον Όμηρο του Τζάμπαλο. Εγώ ευχαριστώ. Προσπαθούμε. Καλημέρα. Ο Όμηρος θα πάει διακοπές. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θα πάτε? Την Παρασκευή, ελπίζω. Καλό είναι. Σύντομα, είστε σύντομος εσείς. Με το καλό. Λοιπόν, με το καλό. Και το Σπύρο, ευχαριστούμε το Φρεμεντιτή για όλη αυτή την ανάλυση που κάναμε. Νομίζω ήταν πολύ χρηστικά όσα είπαμε. Γιατί είναι και για θέματα που απασχολούν. Βέβαια, τόσο κόσμο. Πολύ κόσμο. Και είναι πολύ θετικό το ότι επιταχύνεται αυτή η διαδικασία με τις συντάξεις. Πρέπει να δούμε όμως τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς που πάει να γίνει τσουνάμι, όπως αντιληφθήκαμε όλοι εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο τσουνάμι, σε ένα τσουνάμι ειδήσεων. Από την Έλβη Μιχαηλίδου για την αθλητική καλώς επικαιρότητα. Καλώς είμαι ένα τσουνάμι. Καλώς την ίδια. Λέω εντάξει. Όχι. Είπαμε. Χυμαρόδες. Είσαι χυμαρόδες. Λοιπόν, καλημέρα. Ξεκινάμε με ευχάριστα νέα γιατί ήρθε το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας από το παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Κάλι της Κολομβίας. Είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών. Μας έρχεται από την Αρετή Φιλιππίδου, κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο. Τέλος, ναι, σαν να περπατούσε. Και αυτό έκανε και αυτό είναι ταλέντο τώρα, έτσι. Είναι ταλέντο.
Είναι η τρίτη φορά μέσα σε μία χρονιά που σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ στην ηλικιακή κατηγορία αυτή. Είναι απίστευτο, είναι σίγουρα θα μας απασχολήσει. Είναι απίστευτο. Στα 100 μέτρα, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό, να περπατάς στα 100 μέτρα στο τέλος. Σκέψου, πήγε περπατώντας και έκανε 9.91. 9.91, ναι. Εμείς και να τρέχουμε στο τελευταίο εκατοστό. Κοίτα, εμείς θα κάνουμε την εκκίνηση 9.91. Δεν το προσπαθεί καθόλου. Είναι αυτό που λένε ότι του βγαίνει μόνο του. Αυτό ήταν. Ότι όταν το ρώτησαν γιατί σταμάτησες, μπορούσες να κάνεις ακόμα μεγαλύτερο, είπε ότι έχω ακόμα πολύ καιρό μπροστά μου και δεν με πείραξε αυτό. Ήθελα να απολαύσω τον αγώνα. Και αυτό είναι και το νόημα του αθλητισμού, νομίζω, να απολαμβάνει και ο αθλητής. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα είναι η μέρα ευρωπαϊκών διοργανώσεων με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον και οι τρεις εκπρόσωποι μας αγωνίζονται. Στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Σλόβαν Μπρατισλάβας για το Europa League. Θέλει να βάλει τα θεμέλια για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ντεμπούτο στον πάγκο των Ερυθρολεύκων θα κάνει ο Κάρλος Κορμπεράν, ο νέος προπονητής της ομάδας, ο οποίος χθες παρουσιάστηκε και επίσημα. Στα αγωνιστικά, Μανολάς Βαρσάλικο αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, με τον Έλληνα αμυντικό πιθανότητα να μην προλαβαίνει να δώσει το παρόν. Ο Κροάτης Μπακ από την άλλη κάνει προσπάθεια να αγωνιστεί σήμερα. Θα δούμε αν θα δώσει, αν θα αγωνιστεί. Εδώ βλέπουμε πλάνα από την παρουσίαση του Κορμπεράν. Τώρα, πάμε στον Παναθηναϊκό, γιατί νωρίτερα στις 8 στην Πράγα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Σλάβια στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το Conference League. Την ομάδα μάλιστα συνόδεψε στην Πράγα και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε και τετ-α-τετ με τον προπονητή της ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στο αγωνιστικό σκέλος να σας πω ότι το Τριφύλι δεν θα έχει τους Σέγκεφελτ και Αλεξανδρόπουλο, οι οποίοι αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ίωση. Και στις 8, την ίδια ώρα δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, ο Άρης δίνει την μάχη του στο Τελ Αβίβ κόντρα στην Μακάμπη. Ο Χερμάν Μπούργος έδωσε το σύνθημα της νίκης και της πρόκρισης στη συνέντευξη τύπου τη χρεσινή. Να ευχηθούμε σε όλες μας τις ομάδες καλή επιτυχία. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς, τους χρειάζεται η Ελλάδα για να μην έχει και περαιτέρω προβλήματα στη συνέχεια, γιατί κάπως έτσι έχουμε φτάσει να δίνουμε αγώνες από αρχές Ιουλίου. Ναι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα, χθες είχαμε το παιχνίδι της Μακάμπη Χάιφα με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Είπαμε χθες ότι είναι η ομάδα που θα αποκλειστεί ακριβώς με τον Ολυμπιακό. Ήταν καταιγιστική η Ισραηλίνη για άλλη μια φορά, άλλη μια τεσσάρα. Αυτή τη φορά κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Οπότε έκαναν αποφασιστικό βήμα να πάνε στο Champions League. Κάπως έτσι φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα τους αποφύγει. Δεν θα ξανασυναντηθούν με τον Ολυμπιακό ή Μακάμπι Χάιφα. Όπως όλα δείχνουν, ο Απόλλωνας έχει ένα τεράστιο έργο για ανατροπή. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να το κάνει. Παρ' όλα αυτά, ποδόσφαιρο είναι αυτό, όλα είναι ανοιχτά. Όπως όλα δείχνουν, οι Κύπροι θα βρεθούν στο δρόμο του Ολυμπιακού εάν αποκλείσει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, γιατί δυστυχώς ο τραυματισμός του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ ήταν ένα τεράστιο σοκ για την εθνική εφήβο. Και θα κλείσουμε με Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος σήμερα ενσωματώνεται στην εθνική ομάδα και θα δούμε ένα πολύ ωραίο τατουάζ που χτύπησε ένας θαυμαστής του Greek Freak στη Μελβούρνη. Ο τατουάρτης που το φιλοτέχνησε λέγεται Chris Sankey. Είναι στη γάμπα αυτό το τατουάζ και βλέπουμε με φοβερή λεπτομέρεια να απεικονίζεται ο Έλληνας superstar να φοράει τη φανέλα των Milwaukee Bucks και να προσπαθεί να καρφώσει, να ετοιμάζεται να καρφώσει. Είναι σαν άνθρωπος που έχω 10 τατουάζ, είναι. Θα πονάει πολύ αυτό, έχει πολύ χρώμα, αλλά αξίζει τον κόπο. Πάντω είναι και πολύ χαρακτηριστικό του Αντετοκούμπο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ πάντω, επειδή δεν είμαι ο άνθρωπο των τατουάζ, παρόλα αυτά αυτό είναι τέχνη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά τέχνη. Γιατί βλέπουμε τι λεπτομέρεια έχει αποτυπωθεί. Ή σαν φωτογραφία είναι. Σαν ένα πρόμαυρη μαύρη φωτογραφία. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένα και σώμα το κάνει ούτω ή άλλω. Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε εμείς πριν πάμε μάλλον στο διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε λίγο τους διαγωνισμούς μας. Διότι μπορείτε να κερδίσετε πολλά και ωραία δώρα. Λοιπόν, για διακοπές το πρώτο δώρο, ένα τριήμερο στο Κοζαδίνο Σάρτ Σουίτς, μοναδικό συγκρότημα σουητών στην Κύθνο, με κύρια χαρακτηριστικά την πέτρα, την ψάθα και το ξύλο, ένας ξεχωριστός χώρος αναζωογόνησης και ηρεμίας, σε απόσταση αναπνοής από την πανέμορφη χώρα της Κύθνου. Όλα τα αντικείμενα έχουν την υπογραφή του ιδιοκτήτη Γιάννη Κοζαδίνου, ο οποίος είναι ξυλουργός και έχει φτιάξει τα πάντα με το χέρι. Θα πάτε εκεί με το πλοίο Διονύσιος Ολωμός της Ζαν ντε Φέρις, που αποχωρεί κάθε μέρα από τον Πειραιά. Ή μπορείτε να διεκδικήσετε. Για να το διεκδικήσετε, τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας ή στέλνετε SMS open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Και μπορείτε να διεκδικήσετε και το ποσό 208, την έκδοση Like, 1200 ευρώ νοικιακών με 75 άλογα, η αξία του αυτοκίνητου είναι 15.000 ευρώ.
700 ευρώ. Είναι το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020, το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2020. Από το πρόσφατο λανσάρισμα έχει αποσπάσει 24 διεθνή βραβεία και έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση. 5,3 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Μπορείτε λοιπόν να διεκδικήσετε και το Peugeot 208 την έκδοση Like, παίρνοντας τηλέφωνο από σταθερό κινητό στο 14999. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας ή με ένα SMS γράφετε Open, αφήνετε κενό, έπειτα το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 14999. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε δρυμύτεροι, όπως λένε, διότι θέλουμε να σας δώσουμε και κάποιες χρηστικές συμβουλές και συστάσεις. Όλοι, νομίζω, ενδιαφερόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση της ζωής μας γι' αυτό. Για το όταν θα φύγουμε διακοπές και πάμε οδικώς κάπου, τι θα πρέπει να ελέγξουμε πριν στο αυτοκίνητό μας, να είμαστε σίγουροι, να είμαστε ασφαλείς, ότι θα πάμε σόι και αυλαβείς, θα φτάσουμε και θα περάσουμε και καλά στη διαδρομή. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε πάλι κοντά μας, Βασίλη, τη συνάδελφό μας, την Ελευθερία Τσιπυράκη, η οποία είναι σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα και πάλι, Ελευθερία. Καλημέρα, καλημέρα. Όσοι λοιπόν καλημέρα. Θέλουν να πάνε να συναντήσουν τα χταπόδια που έλεγε ο Βασίλης στην αρχή της εκπομπής. Είναι ένα μέρος. Και δεν θέλουν μέρος, να χρησιμοποιήσουν μου. Το αεροπλάνο ή το πλοίο. Ένα μέρος από τις διακοπές μας είναι αυτό. Μαζί σου. Και με το πλοίο, εσύ, Ελευθερία, τα λοιπόν. Κουκλοϊκά είναι στο Θεό. Δεν ξέρω τι να προτείνει. Η βενζίνη είναι χαμηλά. Η βενζίνη, ναι, εντάξει. Ναι. Και η βενζίνη είναι. Κάπου πρέπει να φύγουμε όμως. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν θέλουν να είναι σίγουροι ότι θα πραγματοποιήσουν ένα ασφαλές ταξίδι και ιδιαίτερα όταν έχουμε να διανύσουμε μεγάλες αποστάσεις, λοιπόν, έχουμε δύο εναλλακτικές. Ή να κάνουμε τον έλεγχο μόνοι μας, ναι. Είτε να κάνουμε τον έλεγχο σε ένα συνεργείο. Εμείς θα σας δείξουμε τι εντάξει, πρέπει να προσέξει το μόνοι μας θα πρέπει να γνωρίζουμε. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Το μόνοι μας θα πρέπει να γνωρίζουμε. Εντάξει, αν βάλεις εμένα, ας πούμε, και τη Στέλλα να κάνουμε τον έλεγχο. Ελευθερία, λάστιχο ξέρεις να αλλάζεις. Λάστιχο ξέρεις να αλλάζεις. Ναι, έχω μάθει. Κι εγώ. Κι όμως. Έμαθα. Ορίστε. Πολύ points. Πώς το λέμε στην Eurovision, two points. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Όθωνα Βάγκερ, τον οποίο έχουμε σήμερα, μας φιλοξενεί στο συνεργείο του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να μας δείξει τι ακριβώς πρέπει να προσέξουμε, τον έλεγχο σημείων που λένε, που πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι καλημέρα δεν θα δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα στη διαδρομή. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Λοιπόν, αυτό που μπορεί να δει ένας ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, πριν ξεκινήσει για ένα ταξίδι, πρέπει να γνωρίζει να κοιτάει τα λάδια του αυτοκινήτου, τραβώντας αυτόν εδώ το δείχτη. Να κοιτάει, να έχει αντιψυκτικό μέσα στο ψυγείο. Να έχουμε νερό για τους καθαριστήρες. Βέβαια, να κοιτάμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Να κοιτάμε τα φώτα, αν είμαστε εντάξει από φώτα, να ανάβουν όλα. Και τα υπόλοιπα πράγματα πρέπει να είναι... Τελέχονται στο συνεργείο, το οποίο τσεκάρουμε, όπως θα δείτε εδώ από κάτω, έχουμε ένα μάξι, ένα όχημα, τα ψαλίδια να είναι σε καλή κατάσταση, να μην έχουν μπόσικα, τα ακρόμπαρα, οι φούσκες, να μην έχουμε κάποια διαρροή λαδιού που να είναι επικίνδυνη για το ταξίδι μας, η εξάτμισή μας να είναι στηριγμένη, να είναι όλα σωστά. Να ρωτήσω κάτι, τα ψαλίδια, ας πούμε, αν χαλάσουν, τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε? Μπορεί να μας φύγει ο τροχός και να σκοτωθούμε. Δεν το θέλουμε αυτό σίγουρα. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό πάμε στο συνεργείο πριν για έναν έλεγχο. Οπότε, ναι, γιατί αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας σπίτι του. Είπατε την εξάτμιση. Δεν μπορεί να σηκώσει εύκολα. Μπορεί, πρέπει να έχει μόνο ανυψωτικό. Ναι, ναι, προφανώς. Αυτά που μπορεί να δει μόνος του είναι τα από πάνω. Ακριβώς. Το πιο σύνηθες πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει κάποιος στον δρόμο, από αυτά που σας έχουν πει και οι πελάτες σας, έτσι, όταν πραγματοποιούν ένα μεγάλο ταξίδι, ποιο είναι? Το πρόβλημα λόγω του καλοκαιριού της θερμοκρασίας. Που το αμάξι πρέπει να το έχουμε τσεκάρει για τη σωστή ψήξη, να μην σηκώνει η θερμοκρασία. Έρχονται τελευταία στιγμή να κάνουν τον έλεγχο ή ας πούμε έχουν προνοήσει να έρθουν κάποιες μέρες πιο πριν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν το όποιο πρόβλημα δημιουργηθεί και να έχουν χρόνο να αποκαταστήσουν την πλάτη? Ναι, υπάρχουν πελάτες που το έχουν προνοήσει. Αλλά υπάρχουν και πελάτες που είναι της τελευταίας στιγμής. Οι περισσότεροι είμαστε της τελευταίας στιγμής. Εντάξει, ως Έλληνες το, οποίο... το έχουμε ως, ναι, ναι. Ως Έλληνες, ναι, ως σύμβολο αυτό. Αλλά επειδή βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, πάρα πολλά αυτοκίνητα να μένουν στο δρόμο. Το παρατηρούμε αυτό και εδώ στην Αθήνα. Παρατηρείται γενικά.
Φαίνεται ότι και λόγω φυσικά της ακρίβειας δεν μπορούν ενδεχομένως όλοι να έχουν την τέλεια συντήρηση στο αυτοκίνητό τους. Το περισσότερο είναι το θέμα της ακρίβειας. Ναι. Δεν έχει ο καθένας να συντηρήσει σωστά το όχημά του. Εσάς σας ζητούν να κάνετε τα βασικά, τα πολύ βασικά. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Σας ζητούν να κάνετε τα πολύ βασικά. Οι περισσότεροι, τα περισσότερα βασικά. Τα οποία ποια είναι, κύριε Βάγκερ? Να αλλάξω λάδια, να δω τα νερά να είναι σωστά, μην έχει κάποια διαρροή και να ανέλεγχω τα φρένα. Άρα πάνε στο μίνιμουμ του κόστους. Ναι, αυτό τώρα δεν ξέρω βέβαια αν είναι και 100% ασφαλές. Είναι, αν κάνουμε μόνο τα βασικά και αφήνουμε λίγο κάποια... Όχι, βέβαια όταν δεν είναι κάτι ασφαλές, συμβουλεύω, καλό είναι να μην φύγουν με αυτό το όχημα ή να βρουν κάποιο μεταφορικό μέσο. Πάντως εσείς αντιλαμβάνεστε βλέποντας κάποια από τα οχήματα ότι δεν κάνουν τακτικό σέρβις, γι' αυτό και μπορεί να έχουν και διάφορα άλλα θέματα. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή ζητάνε το πιο φθηνό κοστολόγιο για να αμάξει. Το πιο φθηνό. Να μπορούν να το κινήσουν, να... Βλέπετε ότι οι περισσότεροι μένουν και από βενζίνα στο δρόμο. Εντάξει, το λαμπάκι είναι σχεδόν μόνιμα ανοιχτό για τους περισσότερους. Ναι, ακριβώς. Που και αυτό δημιουργεί θέμα στο αυτοκίνητο. Γιατί δημιουργεί θέμα στο αυτοκίνητο λαμπάκι. Όταν δεν έχει βενζίνη μέσα είναι στο όριο. Όταν το πας δηλαδή μονίμως στο όριο, μπορεί να σου δημιουργήσει θέμα, Όταν δεν το γεμίζεις. Θα τραβήξεις σκουπίδια και θα κάψεις και την τρόμπα βενζίνας πολύ πιο εύκολα. Αυτό το παρατηρείτε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα? Συγγνώμη, Ελευθερία. Ναι, τον τελευταίο χρόνο ναι. Μάλιστα. Έρχονται αμάξια για να τα βγάλω δοκιμή και εμένα από βενζίνα. Α, εντάξει. Ναι. Ελευθερία, κάτι θες να ρωτήσεις και σε διάκοψα. Ναι, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι πάρα πολλοί αναζητούν καλύτερη τιμή στη βενζίνη και κάποιες φορές θα πάνε σε ένα πρατήριο το οποίο θα συναντήσουν όντως καλύτερη τιμή σε σχέση με τα υπόλοιπα πρατήρια. Όμως δεν είναι σίγουρο ότι η βενζίνη αυτή θα είναι καλής ποιότητας και δεν θα είναι κοινοθευμένη. Πόσες περιπτώσεις έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα με ένα τέτοιο πρόβλημα? Έχουν έρθει πολλές περιπτώσεις, το οποίο με το που βάλουν βενζίνα μένει τα μάξι, γιατί είναι πολύ... δεν είναι σωστή βενζίνα. Πώς μπορούμε, Ελευθερία, να ρωτήσουμε πώς μπορούμε να έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση στο ταξίδι μας? Να οδηγάμε με την πιο μεγάλη σχέση κυβωτίου ταχύτητας και πιο χαμηλές στροφές. Αν να πάμε σχετικά αργά... Το φορτίο που έχει κάποιος. Ναι. Δηλαδή βάζουμε μια πέμπτη ή μια έκτη και πάμε με πιο χαμηλές στροφές, με τη ροπή του αυτοκινήτου. Εντάξει, γιατί το θέμα είναι και το... Επειδή είναι καλοκαίρι, κλιματισμό θα βάλουμε, air condition θα βάλουμε στο αυτοκίνητο, που αυτό βεβαίως, εννοείται. Αν όμως ανοίξει και παράθυρα και πάλι. Ναι, και προσοχή στα air condition να αλλάζουν περισσότερο τα φίλτρα καμπίνας με τους ιούς που γίνονται. Αυτό κάθε πότε χρειάζεται να το αλλάζουμε? Κάθε σέρβις. Σε κάθε σέρβις. Στο ετήσιο δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και τον κύριο Βάγκερ για τις πολύ καλές συμβουλές που μας έδωσε εδώ, να ξέρουμε τι γίνεται πριν φύγουμε. Καλημέρα. Λοιπόν, ελπίζω και η Ελευθερία να πάρει κάποιες γνώσεις παραπάνω μια σκηνική. Ναι, σιγά σιγά, εντάξει. Αν οδηγείς, δηλαδή, εντάξει, γιατί υπάρχει αυτό με τις γυναίκες ότι λίγο δεν είναι πολύ, ξέρω εγώ, καλές σε αυτό το θέμα. Αν οδηγείς, σιγά σιγά μαθαίνεις κάποια πράγματα. Να, και εγώ και η Ελευθερία, είδες, το λάστιχο μάθαμε να το αλλάζουμε. Διότι μας έτυχε. Δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα δεξιοτήτων, λοιπόν. Φυσικά, γι' αυτό είπα το μη το λες. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε να αναλύσουμε και να συζητήσουμε θέματα τα οποία είναι στο επίκεντρο αυτής της παγκόσμιας κρίσης την οποία έχουμε. Διότι είναι σε εξέλιξη και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έχουμε λοιπόν μαζί μας και τον κύριο... Χρήστο Ελευθεριάδη. Είναι καθηγητής πυρηνικής φυσικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ελευθεριάδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Το πρωινό. Καλημέρα. Χθες είχαμε λίγο κάποιες ανησυχητικές δηλώσεις από το Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την κατάσταση του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια. Προειδοποίησε δηλαδή ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και απίφθινε έκκληση μάλιστα και στη Ρωσία και στην Ουκρανία να επιτρέψουν άμεσα σε ειδικούς να επισκεφθούν το συγκρότημα προκειμένου να αποφευθεί ένα πυρηνικό ατύχημα. Ποια είναι η εικόνα εκεί, ποια είναι η κατάσταση και πόσο σοβαρή μπορεί να είναι αυτή η εξέλιξη?
Αυτή η ανακοίνωση, διερμηνεύοντας τουλάχιστον την ανακοίνωση που είδα από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, πραγματικά προύει έναν κόδωνα κινδύνου. Και ο λόγος είναι ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την κατάσταση στο εργοστάσιο του Ζαπορίζιο, το οποίο ως γνωστόν είναι υπό ρώσικο έλεγχο. Βέβαια είναι κοντά στο μέτωπο των επιχειρήσεων, θα έλεγα, δηλαδή ένα θύλακα, θα έλεγα, στον οποίο έχουν έλεγχο οι Ρώσοι για να φτάσουν και να έχουν τον έλεγχο του σταθμού αυτού. Άρα είναι, ας το πω, εκεί που μπορεί να γίνονται ακόμα και τώρα μάχες. Βέβαια δεν έχει ακούσει κάτι τέτοιο το τελευταίο διάστημα. Έχει νομίζω μερικούς μήνες που ξέσπασε μια φωτιά από κάποιο βομβαρδισμό που έγινε στην περιοχή. Ελέγχθηκε και αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν κατά το Μάρτιο. Ναι. Κάπου εκεί, Λάθος, το Μάρτιο. Ακριβώς το Μάρτιο έγινε αυτό το γεγονός. Υπάρχει έλεγχος. Τον κόδωνα του κινδύνου θα έλεγα ότι έκρουσε ο κύριος Γκρόση στην περίπτωση αυτή, διότι αυτές οι καταστάσεις δεν γίνεται να μην είναι υπό συχνό και ενδελεχή έλεγχο από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτό το εργοστάσιο λειτουργεί από τους 6 αντιδραστήρες που φάνηκαν και κάποια στιγμή στην εικόνα που δείξατε. Αυτή τη στιγμή είναι σε λειτουργία οι 2. Οι άλλοι δεν λειτουργούν, λειτουργούν οι 2 από αυτούς. Γενικά στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή λειτουργούν λογικά 9 αντιδραστήρες λειτουργούν από τους 15 που είναι, ας πούμε, κατασκευασμένοι. Οι άλλοι δεν είναι σε λειτουργία. Και ειδικά στη Ζαπορίζια, που ο έλεγχος είναι από Ρώσους, αλλά λειτουργεί από τους Ουκρανούς χειριστές το εργοστάσιο, η κατάσταση όπως καταλαβαίνετε είναι τεταμένη. Είναι πάντως το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, έτσι. Ναι, γιατί 6 αντιδραστήρες από 1 γιγαβάτ ο καθένας μας κάνει 6 γιγαβάτ. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όλη η Ελλάδα τραβάει 6 γιγαβάτ περίπου σαν μέση τιμή. Δηλαδή αυτό το εργοστάσιο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μόνο του όλη την Ελλάδα, όχι βέβαια στις περιόδες, σε στιγμές ας πούμε, που ανάβουμε όλοι τα κλιματιστικά, αλλά σαν μέση κατανάλωση η Ελλάδα τραβάει περίπου 6 γιγαβάτ. 6 γιγαβάτ έχει αυτό το εργοστάσιο. Θα μπορούσε μόνο αυτό να λειτουργήσει όλη την Ελλάδα δηλαδή. Έχει και γραμμές ας πούμε υψηλής τάσεως. Εκεί πέρα οι γραμμές υψηλής τάσης, ξέρετε, είναι πιο μεγάλη στάση. Στην Ελλάδα έχουμε 400 γραμμές. 400 δηλαδή, 400.000 βόλτ είναι οι μεγάλες γραμμές μας υψηλής τάσης. Εκεί είναι 750.000 και εκεί έχουν κάποιο πρόβλημα κάποια γραμμή ακόμα, αλλά είναι λειτουργία όλες. Άρα τώρα, κύριε Ελευθερίαδη, η επισφάλεια ποια είναι τώρα εκεί? Μη γίνει λόγω του πολέμου, λόγω της αναταραχής, κάποιο λάθος, κάποιο συμβάν και προκαλέσει εκεί ανάφλεξη? Αυτή είναι η επισφάλεια, η ανησυχία αυτή τη στιγμή? Εν μέρη σωστά το περιγράφετε. Ναι, αυτή είναι η ανησυχία. Είναι το γεγονός ότι οι συνθήκες λειτουργίας προφανώς δεν είναι ιδανικές. Δηλαδή, τίθεται και θέμα, ας το πούμε, διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, συντηρήσεων, της πιέσεως υπό την οποία λειτουργούν το εργοστάσιο οι Ουκρανοί χειριστές, ας το πούμε, γιατί όταν είσαι πάνω από το κεφάλι. Άρα τα πρωτόκολλα ασφαλείας μπορεί να μην είναι αυτά που πρέπει, κύριε Ελευθεριάδη? Ναι, σίγουρα δεν είναι, αν με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, διότι δεν τήρηται πρωτόκολλα ασφαλείας όταν ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν έχει έλεγχο στην περιοχή. Και άρα αυτό μπορεί να δημιουργήσει και κίνδυνο. Να δημιουργήσει κίνδυνο, ναι, σίγουρα. Και να πω και κάτι ακόμα, ναι. Γιατί θα ήθελα να το παρατηρήσω. Διαβάζοντας τα ελληνικά μέσα την ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, διαπιστώνω διαφορές σε σχέση με αυτά που βλέπω από το BBC. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, πώς να το πω, υποτιμούν την ευθύνη και της ουκρανικής πλευράς. Ναι. Στα ελληνικά μέσα. Αν προσέξει κάποιος και δει τι γράφει το BBC σε σχέση με ό,τι γράφουν τα ελληνικά μέσα, υπάρχουν λεπτές διαφορές που για αυτόν που καταλαβαίνει το αντικείμενο βλέπει ότι υπάρχει μια παραλλαγή. Προφανώς τώρα εσείς... Και το με ενόχλησε πάρα πολύ ο κοινωνικός. Εσείς προφανώς έχετε και την εμπειρία, έχετε και τις γνώσεις και κάθε τι το οποίο αναφέρετε το αποκωδικοποιείτε με βάση και αυτά τα οποία γνωρίζετε. Και τις πληροφορίες που έχετε, αλλά και τις γνώσεις που διαθέτετε. Και τα αξιολογείτε πολύ διαφορετικά και είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε και εσείς και αναφέρετε και σωστά και ορθά το αναφέρετε. Απλά γιατί όταν ακούμε για πυρηνικά,
εμείς που δεν γνωρίζουμε αυτό τον τομέα, κατευθείαν πηγαίνει το μυαλό μας αυτό που έχει γίνει και στο παρελθόν. Στο Τσέρνομπιλ κυρίως. Και υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία από όλους μας. Κοιτάξτε, είναι πολύ λογική ανησυχία και ο λόγος είναι ο εξής, ότι το λάθος σε έναν πυρηνικό σταθμό, έτσι το βαρύ λάθος, εν πάση περιπτώσει, έτσι, έχει φοβερές συνέπειες, όπως αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που, άμα γίνει κάτι σε έναν σταθμό, ας το πούμε, θερμικό, θα σταματήσει να λειτουργεί, θα φύγει λίγο παραπάνω, ας πούμε, στάχτη, ξέρω εγώ, από την καμινάδα, αν μιλώντας για το λιγνίτη κτλ. Είναι ένα πρόβλημα σίγουρα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα προκύψει σε ένα πυρηνικό σταθμό. Το τι έγινε στο Τσερνόμπιλ πια το ξέρουμε όλοι πλέον. Δεν είναι θέμα μόνο πυρηνικών φυσικών. Και επειδή είναι κάποιες δεκαετίες μετά, έχουμε δει και τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, ο κόσμος έχει δηλαδή πάρει την εμπειρία και πρόσφατα και πιο πρόσφατα τη Φουκουσίμα, αν θέλετε. Όπου υπήρξε το δεύτερο, ας το πούμε, σημαντικότητα, ας πούμε, σοβαρότητα. Πυρηνικό ατύχημα στον κόσμο. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν όλη αυτή η ιστορία που έγινε στη Φουκουσίμα, εν πάση περιπτώσει. Ο κόσμος λοιπόν πολύ δικαιολογημένα ανησυχεί τώρα. Να πω βέβαια ότι για τους αντιδραστήρες που είναι σε λειτουργία στην Ουκρανία, όχι μόνο στη Ζαπορίζια και στους τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς, όλοι οι αντιδραστήρες είναι τεχνολογία ZVR. Αυτοί οι αντιδραστήρες είναι αρκετά πιο ασφαλείς, θα έλεγα, από την προηγούμενη γενιά που ήταν σε λειτουργία στο Τσερνόμπιλ. Δηλαδή, τα ανθρώπινα λάθη που γίνανε στο Τσερνόμπιλ, εάν γινόντουσαν στη Ζαπορίζια, δεν θα είχαμε πυρηνικό ατύχημα. Άρα λέτε εκείνα ότι τα λάθη που κάνανε στο Τσερνόμπιλ συνέβαλαν. Μπορεί να είναι πιο ασφαλή πλέον τα πράγματα, ναι. Αλλά αν μας λέτε ότι δεν ακολουθούνται και πιστά τα πρωτόκολλα, διότι είναι μια περίεργη κατάσταση, είπαμε, ελέγχεται από τους Ρώσους, αλλά τρέχει το εργοστάσιο από τους Ουκρανούς επιστήμονες. Έτσι. Αυτό όμως είναι που δημιουργεί την μεγάλη ανησυχία. Δημιουργεί, ναι, και θα έλεγα ότι η πολύ προσεκτική Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, που είναι, θα έλεγα, ότι πιο αξιόπιστο υπάρχει στις ειδήσεις σχετικά με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, έτσι, όταν κρούει με τέτοιο τρόπο τον κόδωνα του κινδύνου, αν θέλετε, ανάβει και σε μένα ένα κόκκινο λαμπάκι. Δεν χρησιμοποιεί τέτοια φρασεολογία η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Συνήθως είναι μετρημένη. Είναι μετρημένη. Προφανώς λοιπόν, αυτό που λέει η κυρία Ελευθεριάδη είναι ότι αυτό που διακυβεύεται εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι δεν χωράει κανένα λάθος, να γίνει κανένα λάθος, κανένα ατύχημα. Προφανώς δεν χωράει λάθος. Δεν παίζεις με πυρηνικούς σταθμούς, θέλει σοβαρότητα. Και αυτή η σοβαρότητα υπάρχει και δεν υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και πολύ καλά κάνει, αν με ρωτάτε, διότι δεν νοείται να μην έχει τον έλεγχο, να μην μπορεί να παρακολουθήσει η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας τι γίνεται στον πυρηνικό σταθμό. Και θα θέλω να το ξαναπώ ότι αν διαβάσετε το BBC θα δείτε ότι η ευθύνη είναι και στις δύο πλευρές. Ναι. Δεν είναι απλά οι Ρώσοι δεν αφήνουν. Έτσι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και αυτό το διαβάζετε στην ανακοίνωση της Διεθνής Επιτροπής. Αν τη διαβάζετε από το BBC, αν τη διαβάζετε από τα ελληνικά μέσα, το νόημα είναι λίγο διαφορετικό. Με ενόχλησε πάρα πολύ, σας το λέω. Και ναι. Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να το προφανώς, πω αυτό στον κόσμο. Γιατί όταν υπάρχουν, ξέρετε κύριε Ελευθεριάδη, δεν είμαστε όλοι γνώστες στα πάντα. Ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι δηλαδή, που πρέπει να διαχειριζόμαστε την κάθε είδηση, δεν είμαστε γνώστες. Εσείς φτιάχνετε τέτοια πολλαπλότητα τη βίζα που πρέπει να δείξετε στον κόσμο και να εξηγήσετε. Ποιο έπρεπε να είσαστε η απόλυτη Λεωνάρδο Νταβίντσι, ας πούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά και η δικιά σας επιστήμη, τα πυρηνικά, δεν είναι κάτι εύκολο. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θέλω να πω δηλαδή. Έχουμε γίνει οικονομολόγοι από τα μνημόνια. Έχουμε γίνει γιατροί από τους κορονοϊούς. Τώρα να γίνουμε και πυρηνικοί επιστήμονες. Κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα αλλάζουμε και ειδικότητα. Κύριε Ελευθεριάδη, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται. Αυτό είναι τη διάθεσή σας πάντως, εντάξει. Ναι, όχι. Είναι πραγματικά χρήσιμες οι σκέψεις σας και οι αναλύσεις σας. Διότι όταν μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο αυτό, σου εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν χτυπάνε ένα μεγάλο καμπανάκι για πυρηνικά σε μια περιοχή που είναι εμπόλεμη, που έχουν αναφερθεί ακόμα και το θέμα των πυρηνικών όπλων, για παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι άμα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα, και όλοι χαμένοι θα είμαστε. Ναι, ότι δεν μπορούν να υπάρχουν νικητές σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Το είπε πριν από λίγες μέρες. Γιατί είναι σαφές. Αυτό το λένε όλοι δηλαδή και το καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν υπάρχουν νικητές σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Πραγματικά είναι
παρανοϊκό, το έχω πει και άλλες φορές. Ελπίζω ότι κανείς δεν θα πατήσει το κουμπί κατά τα γνωστά. Μακάρι, αυτό μακάρι. Αυτά είναι δηλαδή πράγματα που ξεφεύγουν πια έτσι, από την σημερινή εποχή να συζητάμε για πυρηνικά όπλα. Και δυστυχώς θα πω ότι μπαίνουμε σε έναν κόσμο που είναι όλο και πιο πυρηνικός και μιλάω και με έλεγχο και από δυνάμεις που δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, αξιόπιστες κτλ. Δίπλα μας η Τουρκία κατασκευάζει πυρηνικούς σταθμούς. Ναι. Και αν με ρωτάτε, οι προθέσεις της άρχουσας τάξης εκεί πέρα δεν θεωρώ ότι είναι τόσο ευγενείς. Να το πω πολύ απλά. Ναι, θέλουν σοφροσύνη τα πυρηνικά. Θέλουν σοφροσύνη τα πυρηνικά. Έτσι, θέλουν άλλη διαχείριση. Κύριε Ελευθεριάδη, θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ελευθεριάδη. Να είστε καλά. Χρήσιμες οι πληροφορίες που μας μεταφέρετε. Πολύ χρήσιμες. Λοιπόν, πάμε στους διαγωνισμούς μας, να δούμε τι δίνουμε σήμερα τα δώρα μας. Ένα τριήμερο λοιπόν στο Κοζαδίνος Art Suite, σε ένα μοναδικό συγκρότημα σουιτών στην Κύθνο, με κύρια χαρακτηριστικά την πέτρα, την ψάθα και το ξύλο, ένας ξεχωριστός χώρος αναζωογόνησης, τον βλέπουμε εδώ, ηρεμίας, σε απόσταση αναπνοής από την πανέμορφη χώρα της Κύθνου. Όλα τα αντικείμενα έχουν την υπογραφή του ιδιοκτήτη Γιάννη Κοζαδίνου, ο οποίος είναι ξυλουργός και έχει φτιάξει τα πάντα με το χέρι του. Θα ταξιδέψετε εκεί με το πλοίο Ζάντε Φέρης, με το πλοίο Διονύσιος Ζολωμός της Ζάντε Φέρης, που αναχωρεί καθημερινά από τον Πειραιά. Πώς θα το αποκτήσετε αυτό? Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Ή στέλνετε SMS open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Και διεκδικείτε και το ποσό 208, την έκδοση Like, 1200 κεβικά με 75 άλογα, αξίας 15.700 ευρώ. Έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις, είναι το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2020. Πολύ χαμηλή κατανάλωση, 5,3 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα και από το πρόσφατο λανσάρισμα έχει αποσπάσει 24 διεθνή βραβεία. Το διεκδίκητε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή παίρνετε τηλέφωνο από σταθερό κινητό στο 14999, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας ή μπορείτε να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα, γράφετε open, αφήνετε κενό, έπειτα το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 14999. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε μια πολύ πρωτότυπη πρωτοβουλία εκεί κάποιων κατοίκων. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τη συνάδελφο τη Μαρία Ζαφυρίου, διότι η Μαρία στήσανε καρέκλες κουζίνας από τα σπίτια του σε στάση λεωφορείου ή κάτι και εκεί. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Να σας πω ότι είναι πρωτοβουλία ουσιαστικά ενός ανθρώπου, του ΔΕΛΤΑΙΠΣΙΛΟΝ. Του Ύψιλον Δέλτα, όχι με συγχωρείτε, Ήτα Δέλτα, θα το βρω στο τέλος. Μία δωρεά του Ήτα Δέλτα, όπως μπορείτε να διαβάσετε στην καρέκλα, ο οποίος σκέφτηκε αυτό ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θέσεις, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάθισμα στην στάση, να φέρει από το σπίτι του δύο ξύλινες, να τις τοποθετήσει με tie wraps και να γράψει με ένα μαρκαδόρο δωρεά Ήτα Δέλτα για υπερήλικες και εργαζόμενους. Ουσιαστικά λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία αφορά ανθρώπους που έχουν κάποιο κινητικό πρόβλημα, κάποια ανάγκη να καθίσουν για να περιμένουν το λεωφορείο που αρκετές φορές η αλήθεια είναι αργή. Σε μερικές γραμμές μάλιστα το 20 λεπτό είναι σχεδόν δεδομένο. Από τη στιγμή που αυτές οι στάσεις είναι μικρές και δεν προβλέπονται καθίσματα, δεν προβλέπονται θέσεις, ένας κύριος έφερε αυτές τις δύο καρέκλες. Εντάξει τώρα Μαρία, και όντως, να πούμε την αλήθεια. Εδώ οι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν. Να πούμε την αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο να περιμένεις πόση ώρα, ακόμα και 10 λεπτά και μέσα στη ζέστη και όλα τώρα που είναι καλοκαίρι. Άμα δεν έχεις κάπου να κάτσεις, και άνθρωποι και μεγαλύτερης ηλικίας, οι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, δυσκολεύονται πολύ. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος αυτός πήρε την πρωτοβουλία. Εντάξει, αν μου επιτρέπει τη έκφραση λίγο. Του τρόλαρε λίγο και με το όπως έγραψε πάνω στις καρέκλες. Ότι είναι δωρεά, έτσι. Ναι, ένας άνθρωπος από το σπίτι του έφερε δύο καρέκλες. Προφανώς δεν τις χρησιμοποιεί. Έχει ουσία αυτό που έκανε. Ναι.
είναι δωρεά του κυρίου αυτού. Ρώτησα τους καταστηματάρχες ποιος κύριος ήρθε και τις έβαλε αυτές τις καρέκλες. Μου είπαν ένας κύριος, ο οποίος δεν είναι εδώ στη γειτονιά, δεν μπορέσαμε δυστυχώς να τον βρούμε. Ωστόσο, είναι μία λύση, επαναλαμβάνω, για αυτές τις μικρές τάσεις που προβλέπουν οι εθνικές προδιαγραφές. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ενδεχομένως εδώ πέρα θα μπορούσε να τοποθετηθεί μία μεγαλύτερη στάση με κάθισμα. Είναι καλό θα είναι να το δει, νομίζω, και το Υπουργείο αυτό, το αρμόδιο Υπουργείο. Μήπως μπορέσει και κάνει κάτι καλύτερο. Ο Δήμος. Είναι σε πολύ σύγχναστο σημείο αυτό, Μαρία, της Θεσσαλονίκης. Θα δείτε τώρα, είναι η οδός Λαγκαδά. Έχουμε συχνή κίνηση λεωφορείων. Επαναλαμβάνω κάποιες γραμμές, ας πούμε αυτή του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που δεν είναι συχνή. Είναι μεγάλος δρόμος, βλέπουμε. Ανά μία ώρα, ανά τρία τέταρτα, κεντρικότατος δρόμος, το Βαρδάρι. Και αρκετός ο κόσμος φυσικά που περιμένει αυτές τις πολλές γραμμές στέκεται, όπως βλέπετε εδώ πέρα, στα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί για την απαγόρευση της στάθμευσης. Οι συνθήκες δεν είναι έτσι οι καλύτερες, θα πρέπει να σας πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι, επειδή μίλησα και με τον ΟΑΣΤ, μου είπαν ότι η αρμόδιοι είναι η δήμη για την τοποθέτηση των στάσεων. Μίλησα στη συνέχεια και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, μου είπε αν πρέπει να τοποθετηθεί κάθισμα λόγω του φάρδους του πεζοδρομίου. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν θέλετε να δείξει και ο Δημήτρης Αλεξάκης, το φάρδος του πεζοδρομίου είναι αρκετά μεγάλο και μπορεί να προχωρήσει κάποιο καροτσάκι, κάποιος άνθρωπος που έχει. Εντάξει, τώρα μην μπλέξουμε με τις αρμοδιότητες. Θα σας κάνουν κάτι, μιας και είναι κεντρικός δρόμος. Θα σας πω. Και βλέπω και κόσμο εκεί να περιμένει. Ας γίνει κάτι σε αυτό, διότι είναι. Ναι, θα γίνει. Ναι. Πρέπει να σου πω βασικά. Ωραία, αυτό το μήνυμα να κλείσουμε, ωραία, να γίνει κάτι. Εντάξει, γιατί είπαμε, η ιδιωτική πρωτοβουλία καλή είναι, αλλά όπου χρειάζεται και το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση, καλό είναι να συμβάλλει. Και πρωτότυπη συγκεκριμένα. Και πρωτότυπη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ο κύριος αυτός, ο Ήτα Δέλτα, αν το θυμάμαι καλά. Θέλει να μείνει ανώνυμος στην ιστορία. Ήτα Δέλτα. Μόνο με τα αρχικά. Ναι, αλλά το καταφέρνει. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει. Αν μπουν εκεί πέρα καθίσματα, το καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο και μπράβο του. Λοιπόν, και από αυτά τα έτσι λίγο πιο ελαφρά, πάμε στα λίγο πιο βαριά, στην επικαιρότητα. Γιατί τρέχει πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, και είναι και επικαιρότητα και από το διεθνή χώρο. Έχουμε την ιστορία με την Κίνα και την Ταϊβάν. Η Κίνα σήμερα ετοιμάζεται να ξεκινήσει ασκήσεις, στρατιωτικές ασκήσεις. Και μάλιστα υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία για αυτά τα κινέζικα γυμνάσια με αληθινά πυρά που θα ξεκινήσουν σήμερα γύρω από την Ταϊβάν. Έχουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη από χτες, μετά την επίσκεψη της κυρίας Πελόζη. Έμεινε λίγο, αλλά άφησε πολλά απόνερα αυτή η ιστορία ούτως ή άλλως. Και έχουμε βεβαίως τα ελληνοτουρκικά μας, τα οποία σε καθημερινή βάση έχουν εξελίξεις. Αλλά έχουμε, Βασίλη, και το θέμα το οικονομικό, του φυσικού αερίου, το ενεργειακό, με την τουρμπίνα αυτή η ιστορία από τον Καναδά. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, τον διεθνολόγο. Καλημέρα, κύριε Ευτυχίδη. Καλημέρα, κύριε Τσεκούρα. Καλημέρα, κυρία Παπαμιχαήλ. Καλή σας ημέρα. Τον κύριο Νίκο Σπανό, είναι υποναύαρχος αναποστρατεία και διεθνής πραγματογνώμονας. Και φυσικά τους καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα σας και εμένα από την όμορφη Λέρο. Πολύ ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Και το Θανάση Αυγερινό, τον πολύ καλό συνάδελφο. Καλημέρα, Θανάση. Καλή σας ημέρα από τη Μόσχα. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα το ενεργειακό, αν μου επιτρέπετε, διότι είδαμε χθες και τον Όλαφ Σόλτ στη Γερμανία να πηγαίνει να επιθεωρεί αυτή την περιβόητη τουρμπίνα, η οποία πήγε για συντήρηση στον Καναδά, επέστρεψε και είναι η τουρμπίνα η οποία κανονικά θα ενεργοποιούσε πλήρως και τον αγωγό Nord Stream 1, ο οποίος μεταφέρει το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη. Και λέει, και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ευτυχίδη, για ένα σχόλιο, γιατί ο Όλαφ Σόλτ είναι εδώ, εγώ βλέπω ότι είναι έτοιμη, άρα λοιπόν ας ξεκινήσει κανονικά αέριο φυσικού αερίου, ώστε να λήξει τροποντινά και αυτό το θέμα το ενεργειακό. Ναι, ουσιαστικά χθες ο καγκελάριος Σόλτς τρόλαρε την Gazprom, η οποία είχε βγάλει μία ανακοίνωση νωρίτερα που έλεγε ότι η επιστροφή της τουρμπίνας στη Ρωσία είναι αδύνατη λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί προς τη Ρωσία. Μετά από αυτό ο κύριος Σόλτς επισκέφθηκε τη Siemens, είναι η εταιρεία που έχει κατασκευάσει αυτή την τουρμπίνα, φωτογραφήθηκε μπροστά της, και έκανε τη δήλωση ότι εμείς περιμένουμε από την Gazprom με τη ρωσική πλευρά να ζητήσει πίσω την τουρμπίνα. Είναι μια διαδικασία που προχωράει αργά. Αυτή τη στιγμή ο αγωγός, ο Nord Stream 1,
τροφοδοτείται μόλις με το 20% της δυναμικότητάς του και καταλαβαίνουμε ότι αυτό για την, για τη Γερμανία αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ναι, είναι για αυτό που λέμε για τον βαρύ, για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται και που κάνουν και σχέδια και στην Ευρώπη κιόλας περικοπών στην ενέργεια. Δηλαδή βλέπουμε Γερμανία που λέει ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο η σύσταση είναι να μειωθούν 15% το κομμάτι της ενέργειας, η κατανάλωση δηλαδή. Υπάρχει μια αναστάτωση και στην Ευρώπη, κύριε Ευτυχίδη, με αυτό το θέμα, το ενεργειακό εννοώ. Λοιπόν, μάλλον δεν έχουμε καλή επιστροφή, δεν μας ακούει πολύ καλά ο κύριος Ευτυχίδης. Να πάμε και στο Θανάση, γιατί άπτεται άμεσα το θέμα. Να δούμε τι λέει και η Ρωσία γι' αυτό. Η Μόσχα επιμένει στη δική της άποψη ότι καταρχάς αυτή η συγκεκριμένη τουρμπίνα έχει παραδοθεί για επισκευές, αν δεν κάνω λάθος, το Μάιο. Έχουμε φτάσει Αύγουστο δηλαδή και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και η Μόσχα επιμένει, το λένε δηλαδή και οι εξωματούχοι της Γκασπρόμ, αλλά και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα συνοδευτικά έγγραφα του συγκεκριμένου εξαρτήματος του αγωγού, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο το καθεστώς της. Αυτό δηλαδή επανέλαβε και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στον Γκέρχαρτ Στρέντερ, τον πρώην καγκελάριο, ο οποίος είχε άλλη μια συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη σε μια έμεση τέτοια, να την πούμε, άτυπη μεσολαβητική πρωτοβουλία. Η Μόσχα λοιπόν επιμένει ότι τα συνοδευτικά έγγραφα που θα πρέπει να έρθουν μαζί με την τουρμπίνα πίσω στην Gazprom και στον αγωγό Nord Stream 1 θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρο το καθεστώς της, ότι εξαιρείται δηλαδή από τις κυρώσεις, ναι. Αλλά και να είναι σαφές το ποιες τεχνικές εργασίες συντήρησης έχουν γίνει. Προφανώς η Gazprom έχει βρει κάποια παραθυράκια τέτοια στην σύμβαση που έχει υπογράψει με την εταιρεία Siemens και επιμένει ότι και από τεχνική άποψη οι εργασίες που έχουν γίνει, η συντήρηση δηλαδή, είναι ασαφής και δεν συνοδεύεται με σχετικά τεχνικά έγγραφα. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι ένα είδος καψονιού, δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά. Διατηρούνται και οι τιμές στα ύψη με αυτόν τον τρόπο, όμως, Θανάση. Δηλαδή, το φυσικό αέριο είναι πάνω από τα 200 ευρώ το μεγαβατόρο. Όσο δηλαδή κρατά αυτή η διαφωνία των δύο πλευρών για τη λειτουργία του αγωγού και τη ροή του φυσικού αερίου και οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Αυτό δεν το έχει κρύψει ούτε μία φορά σχεδόν ο επικεφαλής της Gazprom, ο κύριος Μίλλερ, ο οποίος είπε ότι με τις αποφάσεις τους οι Ευρωπαίοι προκαλούν την αύξηση των τιμών, η οποία δεν είναι καθόλου δυσάρεστη για την ίδια την Gazprom. Αντιθέτως, δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρακτικά, η ρωσική εταιρεία πουλάει λιγότερο φυσικό αέριο σε καλύτερη τιμή, έχει δηλαδή περισσότερα έσοδα. Μάλιστα. Εν τέλει. Πάντως, η μεγάλη συζήτηση που γίνεται και φαίνεται πως εκεί θα υπάρξει ακόμη αρκετό τέτοιο brand affair από τις δύο πλευρές, είναι σε σχέση με την τύχη του Nord Stream 2. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια από Ρώσους αναλυτές, ενεργειακούς αναλυτές, αλλά και συζήτηση που έγινε μεταξύ του Σρέντερ και του Πούτιν. Ο κύριος Σρέντερ επανέφερε την πρόταση λέγοντας ότι ένας άμεσος τρόπος αντιμετώπισης της πίεσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, της έλλειψης δηλαδή φυσικού αερίου στην Ευρώπη και της ανόδου των τιμών θα ήταν η λειτουργία του Nord Stream 2, ο οποίος είναι απολύτως έτοιμος από τεχνική άποψη. Θυμίζουμε ότι η μη λειτουργία του έγινε για ξεκάθαρο πολιτικούς λόγους. Η Μόσχα λέει, και προφανώς θα επαναφέρει αυτή την πρόταση όσο ο αγωγός αυτός είναι έτοιμος, ότι είναι θέμα πλέον που επαφίεται στις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε ένα πρώτο σχολιασμό, θα ήθελα και από τους τρεις σας, για αυτή την ένταση που έχει δημιουργηθεί τώρα μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, μετά την επίσκεψη της κυρίας Πελόζη στην Ταϊβάν. Έχουν ξεκινήσει κινέζικα γυμνάσια με αληθινά πυρά σήμερα γύρω από το νησί. Υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, γιατί αυτό το διπλωματικό ταξίδι φαίνεται ότι έχει προκαλέσει μεγάλη φουρτούνα. Κύριε Σπανέ, θέλετε να σχολιάσουμε κάτι? Τι περιμένουμε τώρα από αυτή την ιστορία? Περιμένουμε κορύφωση της έντασης ή αποκλιμάκωση κάποια στιγμή? Κοιτάξτε, δεν είναι βέβαια αυτό που γίνεται, δεν είναι καθόλου, θα έλεγα, καλό για την παγκόσμια
έτσι θα έλεγα, αγορά και οικονομία σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ήδη με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα ταξίδι το οποίο, ένα σύντομο ταξίδι στο οποίο δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση. Βέβαια, η Αμερική έχει το δικό της τρόπο διπλωματίας στο να ασκεί κάποια πράγματα τα οποία εμείς φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε βάθος. Ωστόσο, εγώ πιστεύω το ότι η παρουσία της Αμερικής και με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί στην παρούσα φάση στην περιοχή, θεωρώ ότι δεν θα λήξει και δεν θα λήξει σύντομα. Τώρα, από εκεί και πέρα, να δούμε βέβαια κατά πόσο η ίδια η Κίνα θα σηκώσει το ανάστημά της για να μπορέσει να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες οι οποίες ουσιαστικά δεν θα είναι. Κύριε Σπανέ, γράφει σήμερα το διεθνές δίκτυο Bloomberg. Γράφει σήμερα ότι η Κίνα, ο Xi Jinping, δεν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια κίνηση αντίστοιχη, μάλλον να προχωρήσει σε μια κίνηση που μπορεί να έχει να κάνει ακόμα και με το αυτό που έχουν γίνει και στην Ουκρανία, δηλαδή αυτό που έκανε ο Ρώσος πρόεδρος. Αυτό αναφέρει το Bloomberg σήμερα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε και εσείς αυτό. Σας το είπα και εγώ, αυτή τη σκέψη είχα κάνει. Σας είπα ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστεύω, η Κίνα να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση αντίστοιχη της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Σταθμίζει πάρα πολλά πράγματα, βέβαια είναι μια μεγάλη δύναμη, όπως ξέρετε, και η Κίνα. Έχει και αυτή έχει μεγάλη οικονομία, έχει απλωθεί παντού, αλλά όπως ξέρετε ο μεγάλος εχθρός και για τη Δύση, για την Αμερική, είναι και η Κίνα. Κάποιο σκοπό έχουν όλα αυτά. Βέβαια, θεωρώ όμως ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει αίσιο τέλος. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι κάπως σύντομο. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια ένταση σε έναν βαθμό που δεν θα υπάρξει, θα έλεγα, θα υπάρξει μεγάλη έξαρση έτσι ώστε να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Πιστεύω θα είναι πιο ήπιο σε σχέση με αυτά που δημιουργούνται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Για να μας πει και ο κύριος Ευτυχίτης τι λέει, αν είναι και θέμα γοήτρου τώρα πλέον αυτό το παιχνίδι και μεταξύ των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων, έτσι. Ναι, η Κίνα είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στην πρόκληση που έχει δεχθεί. Με την επίσκεψή της η κυρία Πελόζη παραβίασε την αρχή που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην εξωτερική τους πολιτική, την αρχή της ενιαίας Κίνας. Η κυρία Πελόζη δεν είναι καθόλου τυχαίο πρόσωπο, είναι η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επομένως, είναι λογικό η Κίνα να είναι ενοχλημένη. Δεν πιστεύω ότι θα πάει σε ακραία μέτρα. Η κατάσταση θα οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση, βέβαια μετά από μια περίοδο αποκλεισμού, αλλά και κυρώσεων προς την Ταϊβάν, οι οποίες έχουν ήδη να ισχύουν από χθες. Δηλαδή απαγορεύεται η εισαγωγή προϊόντων από την Ταϊβάν στην υπηρετική Κίνα και από την άλλη έχει αποκλειστεί η κύρια ανίσωση Ταϊβάν, γιατί ξέρετε είναι και μια σειρά από πολύ μικρά νησιά, και αρχίσαν σήμερα και ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Δεν πιστεύω ότι η Κίνα επιδιώκει την κλιμάκωση και φυσικά σε αυτό έχει τεράστια σημασία και οι οικονομικές σχέσεις που διατηρεί η Κίνα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ άλλων. Θανάση, εσύ τι λες? Και με τη Ρωσία έχει πολύ καλές σχέσεις, Θανάση. Έχει αναπτύξει η Κίνα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τις έχει εντείνει δηλαδή, τις έχει ενισχύσει. Τι λένε στη Ρωσία για αυτό το θέμα? Επισήμως στη Ρωσία εκφράστηκε πλήρης αλληλεγγύη στην άποψη της Κίνας και στο πόσο λογικές και νόμιμες είναι οι αντιδράσεις της. Αυτό εκφράστηκε σε όλους τους τόνους από το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στην Ασία. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα βρίσκεται στην Καμπότζη σε επίσημη επίσκεψη. Είπε και η Μαρία Ζαχάροβα με αντίστοιχες διατυπώσεις ότι όλα αυτά οι δραστηριότητες δηλαδή των Αμερικανών είναι μια προκλητική επιθετική δραστηριότητα η οποία φέρνει συγκρούσεις και πολέμους στους λαούς και ότι οι Αμερικανοί δεν επιλύουν εδώ και πολλές δεκαετίες κανένα διεθνές πρόβλημα αλλά δημιουργούν μόνο καινούργια. Αυτό βέβαια νομίζω πως είναι άλλη μία τέτοια φάση των Ρώσο-Κινέζικων σχέσεων οι οποίες αναγκαστικά πλέον από την πίεση δηλαδή που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες
αναπτύσσονται ακόμη περισσότερο και σίγουρα οι δύο ηγεσίες έχουν κάθε λόγο να σκέφτονται πώς θα συντονίσουν περαιτέρω τις είναι κινήσεις ένα θέμα τους, τώρα που έτσι, απασχολεί... έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές αυτές. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλές χώρες, απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Το παρακολουθούν πολύ στενά το θέμα της Κίνας και της Ταϊβάν. Δεν είναι καινούριο, να θυμίσουμε. Όχι, απλώς τώρα θέμα, υπήρξε μια αιστεία ανασωπήρωση της σύγκρουσης λόγω της επίσκεψης της κυρίας Πελόζη. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο ελληνοτουρκικό, διότι είμαστε τώρα στη φάση που ζεσταίνει μηχανές αυτό το γεωτρύπανο εκεί που, στην Ανατολική Μεσόγειο που θα βγει σε λίγες μέρες. Ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Δημιουργεί έτσι και μια ρητορική πάλι από πλευράς Τουρκίας, η οποία κλιμακώνεται τις τελευταίες ημέρες. Να ξεκινήσω με το σχόλιο του κυρίου Ευτυχίδη, να μας πει αν αυτή η ιστορία με το γεωτρύπανο, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε πού θα πάει, πότε ακριβώς, ποια μέρα θα βγει, πού θα πάει. Δηλαδή υπάρχει και ένας μύθος τώρα γύρω από όλο αυτό, πού ξέρουμε θα πάει και τι θα κάνει. Ξέρουμε μια ημερομηνία, την 9η Αυγούστου, που ενδεχομένως να ανακοινώσει και ο Ερντογάν. Το πού ακριβώς θα κινηθεί και λένε τότε ίσως να βγει. Ίσως τότε. Λέω αν είναι και ένα πολιτικό παιχνίδι αυτό τώρα, αυτή η ιστορία με το γεωτρύπανο, έτσι, στο πλαίσιο αυτής της τακτικής και πολιτικής της Τουρκίας. Κοιτάξτε, η Τουρκία από τη στιγμή που αγόρασε το γεωτρύπανο, το πήρε για να το χρησιμοποιήσει. Δεν το πήρε φυσικά για να το έχει σε κάποια από τα λιμάνια της. Και μάλιστα η στόχευση ήταν και πάλι σε εισαγωγικά η λεγόμενη από αυτούς γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, έχουν επιλέξει ήδη 6 περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τις έρευνες του και μάλιστα χωρίς να έχουν αποφασίσει ακόμη σε ποια, γιατί η απόφαση ανήκει, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, στον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν. Στις 9 Αυγούστου αναμένουμε επομένως την έξοδο. Είναι κινήσεις που απευθύνονται τόσο προς τη διεθνή κοινότητα, η Άγκυρα αισθάνεται απομονωμένη και είναι απομονωμένη, αλλά είναι και κινήσεις που απευθύνονται προς το εσωτερικό εν ώψη και των επερχόμενων τουρκικών εκλογών. Τα ζητήματα που θέτει μόνιμα αυτή τη στιγμή και η μόνιμη φόβη της Άγκυρας δεν έχουν να κάνουν τόσο με εμάς, όσο περισσότερο με την Αμερική, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι αισθάνονται απομονωμένοι, θέλουν να δείξουν ότι υπάρχουν, αξιοποιούν στο μέγιστο. Εντάξει, όμως κύριε Ευτυχίδη, να το πούμε και διαφορετικά, αυτό που πλασάρει η Τουρκία και διαφημίζει, είναι ότι εγώ έβαλα δύο χώρες στο τραπέζι. Μπράβο. Και υπήρξε μια συμφωνία, για παράδειγμα, για τα σιτηρά, που λύγει τον παγκόσμιο συναγερμό για επισιτιστική κρίση. Αισθάνονται δηλαδή και από την πλευρά της Τουρκίας ότι είναι στη διεθνής κακέρα. Είναι ένα σημαντικό μέλος αυτής της κακέρας. Είναι δύο οι πλευρές που μπορούμε να δούμε το θέμα. Στο τουρκικό τύπο το θέμα της συμφωνίας για τα σιτηρά, της εξόδου του πρώτου πλοίου, κρατιέται μόνιμα στις πρώτες σελίδες. Είναι πραγματικά μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό στην Τουρκία. Αλλά οι Τούρκοι περιχωράν και παρακάτω και αναλύουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ναι, λένε, ας πούμε, οι Αμερικανοί μας συνεχάρισαν για την συμφωνία που πετύχαμε για την εξαγωγή των σιτηρών, αλλά την ίδια μέρα ενέκριναν κάποια εκατομμύρια δολαρίων βοήθεια προς το UPG, τις λαϊκές δυνάμεις αυτοάμυνας των Κούρδων στη Βόρεια Συρία. Αυτό δείχνει δηλαδή μια υποτίμηση γενικότερη της Τουρκίας. Ναι. Απευθύνονται λοιπόν με τέτοιες κινήσεις στο να τονίσουν την παρουσία τους, να τονίσουν ίσως κάποια δικαιώματα που σαφέστατα δεν έχουν. Μάλιστα. Και να προσπαθήσουν να βάλουν νέα θέματα στο τραπέζι. Η Ελλάδα ανταποκρίνεται συγκροτημένα και ενωμένα απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις και πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση, με δεδομένο ότι πιθανότατα ίσως το γεωτρύπανο να κινηθεί όχι σε ελληνικά υδάτα, αλλά προς την Κύπρο. Κάποιοι επιμένουν ότι η πιθανότερη περιοχή όπου θα ασκήσει δραστηριότητες τους είναι το οικόπεδο 6. Ναι. Και να πάμε και θα δούμε βέβαια τις εξελίξεις. Ναι. Και να πάμε και στον κύριο Σπανό να μας κάνει ένα σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε, η σκέψη δική μου είναι εξής, ότι φαίνεται πλέον ξεκάθαρα η Τουρκία ότι κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στη χώρα μας και όπως ακούσαμε και από τους υπουργούς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να φτάνουν να μιλούν ακόμη για τον ελληνικό επεκτακτισμό εναντίον της Τουρκίας. Αφού ακόμα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Ακάρ, έδειξε
αν θυμάστε, ακόμα και χάρτες που να αποδεικνύουν τις μεταβολές του ελληνικού κράτους σε βάρος, εννοείται, της θεωρητικά κατά τον ΑΚΑ της Τουρκίας, στην εξέλιξη των χρόνων από το 1830 και μετά, που είναι ένα νέο αφήγημα, πιστεύω, που στηρίζει η Τουρκία και προσπαθεί να χτίσει και να διεθνοποιήσει απέναντι στη χώρα μας. Αυτά δυστυχώς, σε πρώτη φάση, αποτελούν μια, θα έλεγα, επιθετική στρατηγική στο δόγμα πάντα της γαλάζιας πατρίδας, η οποία παγιώνεται και υιοθετείται απόλυτα και από την τουρκική αντιπολίτευση, η οποία, όπως γνωρίζετε, εμφανίζεται με πιο προωθημένες εθνικιστικές στάσεις σε σχέση με την κυβέρνηση Ερντογάν. Τώρα, μεγάλο πρόβλημα σίγουρα είναι ότι ό,τι λέει η Τουρκία συνήθως το υλοποιεί. Εν μέσω θερινής περίοδου έχουμε ένα γεωτρύπανο, το Αμπτούλ Χαμίντ Χάν, το 7ης γενιάς από ό,τι γνωρίζω, το οποίο αναμένεται να αποπλέψει με προορισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει διαφημίσει πάρα πολύ η Τουρκία, και δεν νομίζω να μην το κάνει, δηλαδή σε 9 Αυγούστου για την Ανατολική Μεσόγειο βέβαια. Το ακριβές σημείο αυτό θα το καθορίσει ο κύριος Ερντογάν. Πάντως, ας μην μας φανεί και περίεργο ότι μπορεί να το δούμε, να μην έχουμε έτσι ψευδεθείς, μπορεί να το δούμε και λίγο συντομότερα. Ωστόσο όμως, αυτό που ισχύει είναι ότι ένα γεωτρύπανο, για να μπορεί να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες εργασίες, ναι, πρέπει να κινηθεί πάντα σε περιοχές που ήδη έχει πραγματοποιήσει έρευνες προηγουμένως, ένα ερευνητικό σεισμογραφικό του σκάφος. Και πιστεύω ότι αυτό θα ακολουθήσει. Κύριε Σπανέ, ισχύσει αυτό που είπε και ο κύριος Ευτυχίδης, δηλαδή να πάει στο οικόπεδο 6 της Κύπρου, που αν δεν κάνω λάθος, ένα κομμάτι αυτού του οικοπέδου πιάνει μέσα το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μπορεί να πράξει λοιπόν να το πάει εκεί το γεωτρύπανο, ώστε να παγιοποιήσει αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν ξέρω φυσικά και ποια θάση θα είναι και μετακιστάσει ακόμα και του Ισραήλ ή άλλων. Ναι. Εγώ θα σας πω το σκεπτικό μου και σίγουρα κάποια από αυτά θα υλοποιηθούν. Δεν το συζητάμε, γιατί η Τουρκία δεν το βγάζει έτσι το γεωτρύπανο απλώς για να κάνει βόλτες. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι όπως και στο παρελθόν θα κινηθεί ή δυτικά του νησιού, σε πρώτη φάση μιλάω, mm-hmm, που η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι περιοχές αυτές θα ανήκουν στη δική της υφαλοκρηπίδα, είτε νότια της Κύπρου, όπως για παράδειγμα όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Διεθνολόγο στο 6 ή στο 4 οικόπεδο, ή στην περιοχή ανάμεσα σε Τουρκία και Κύπρο σαν πρώτη φάση. Όμως, το δυσμενές για μένα σενάριο είναι να ακολουθήσει, ας μην ξεχνάμε, τις έρευνες όπως τις καθόρισε τότε το Ρουτς Ρέις επιτρίμηνο το 2020. Δηλαδή να κινηθεί στις περιοχές που σίγουρα θα δημιουργήσουν κρίση, κοντά στο Καστελόριζο, στην Κάρπαθο, στη Ρόδο, αν θυμάστε, και στην Κρήτη. Σε μια βέβαια προπαγάνδα νομιμοποίησης πάντα της γαλάζιας πατρίδας. Ναι. Και βέβαια δημιουργώντας πάντα νέα τετελεσμένα που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τώρα, ένα σενάριο. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Σπανέ. Το οποίο θα είναι το χειρότερο για μας, καθώς θα απειλήσει και θα φέρει για μια ακόμη φορά σε πολύ δύσκολη θέση τη χώρα μας απέναντι στην Τουρκία, είναι ότι εφόσον έρθει προς την πλευρά του τουρκολιβικού συμφώνου, δηλαδή κοντά στην Κρήτη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει, όπως καταλαβαίνετε, ένα μικρό βήμα προς ένα θερμό επεισόδιο. Και αυτό βέβαια είναι το πιο δύσκολο σενάριο το οποίο μπορεί να έχουμε στην παρούσα φάση για να έχουμε μια ένταση στην περιοχή όπως είχαμε και το 2020. Γι' αυτό και πρέπει η χώρα μας να προχωρήσει, να καθορίσει τις κόκκινες γραμμές, θα έλεγα, στην παρούσα φάση, να διεθνοποιήσει το θέμα αυτό, με σκοπό μπας και υπάρχει μια εγρήγορση από όλες αυτές τις δυνάμεις, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, πώς θα σταματήσουμε αυτό τον αναθεωρητισμό, αυτόν τον τρόπο λειτουργίας με τον οποίο λειτουργεί κάθε φορά η Τουρκία, πάντα παράνομα ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η θέση μου στις κινήσεις της Τουρκίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και τους τρεις, και τον κύριο Σπανό και τον κύριο Ευτυχίδη και τον Θανάση Αυγερινό. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θέλω να πω και κάτι άλλο, μια και βρίσκομαι στη Λέρο. Πολύ σύντομα, κύριε Σπανέ, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Ότι επειδή τα θέματα έρευνας και διάσωσης είναι και αυτά πολύ σοβαρά απέναντι στη χώρα μας, διότι με τον τρόπο αυτό η Τουρκία γκριζάρει πολλές περιοχές και όπως ξέρετε, ο καινούριος χάρτης είναι που αφορά την έρευνα και διάσωση είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. Και καλύπτει και το ΦΑΕ Αθηνών. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στα θέματα αυτά και από το λιμενικό σώμα λόγω της ιδιότητάς μου. Το επιχειρησιακά το λιμενικό σώμα
κοντά εδώ ανατολικά λειτουργεί πραγματικά με κανόνες οι οποίες αποτρέπουν κάθε είδους παράνομης εισόδου. Λειτουργούν πάντα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται πάρα πολλά πράγματα και θέλω να τα βάλω λίγο στη θέση τους. Και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Σε δύσκολες συνθήκες, να το ξέρετε. Σε δύσκολες συνθήκες, αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν και κυρίως το ελληνοτουρκικό νομίζω θα μας απασχολήσει πολύ τις επόμενες ημέρες. Και έχει να κάνει πολύ το momentum, έτσι, αυτό το οποίο αναλύσανε και οι καλεσμένοι μας. Το γιατί επιλέγει τώρα ο Ταγί Περντογάν να βγάλει αυτό το γεωτρύπανο στην Ανατολική Μεσόγειο για την απομόνωση της Τουρκίας και αυτά που μας έλεγε ο κύριος Ευτυχίδης. Λοιπόν, πάμε στους διαγωνισμούς μας, πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε για εσάς ένα τριήμερο στο Κοζαδίνος Art Suites, ένα μοναδικό συγκρότημα σουητών στην Κύθνο, με κύρια χαρακτηριστικά την πέτρα, την ψάθα και το ξύλο, ένας ξεχωριστός χώρος αναζωογόνησης και ηρεμίας σε απόσταση αναπνοής από την πανέμορφη χώρα της Κύθνου. Όλα τα αντικείμενα έχουν την υπογραφή του ιδιοκτήτη Γιάννη Κοζαδίνου, ο οποίος είναι ξυλουργός και έχει φτιάξει τα πάντα με το χέρι του. Θα ταξιδέψετε εκεί με το πλοίο Διονύσιος Σολωμός της Αντεφέρης, που αναχωρεί καθημερινά από τον Πειραιά. Για να το διεκδικήσετε αυτό το ωραίο ταξίδι, μπορείτε να τηλεφωνήσετε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήστε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας ή στείλτε γραπτό μήνυμα open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Και αν δεν είστε των νησιών, αλλά είστε της Υπηρετικής Ελλάδας, μπορείτε να πάτε με αυτοκίνητο διεκδικώντας το Peugeot 208, την έκδοση Like, 1200 κυβικά, 75 άλογα, αξίας 15.700 ευρώ. Είναι το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020, το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2020. Από το πρόσφατο λανσάρισμα έχει αποσπάσει 24 διεθνή βραβεία και έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,3 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Το διεκδικείτε με ένα τηλέφωνο από σταθερό ή κινητό στο 14999. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας ή με ένα SMS γράφετε open, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 14999. Λοιπόν. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε τώρα με το πολιτικό μας πάνελ, μια πολιτική συζήτηση, διότι προμηνύεται και ένας δύσκολος χειμώνας, όπως έχουμε δει και στην ακρίβεια και στην ενέργεια. Έχουμε και πολλές εξελίξεις σε διάφορα πεδία και επίπεδα και έχουμε και μια πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με αφορμή την απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους καλεσμένους μας εδώ. Να ξεκινήσω από τον κύριο Δημήτρη Μάντζη, ο οποίος είναι στο στούντιο, είναι εκπρόσωπος τύπου του κινήματος ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Καλημέρα. Να προηγείτε το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Καλημέρα. Ναι, όπως αποφάσισε το συνέδριό μας. ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής. Επίσης έχουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγκούνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Και τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα της ακρίβειας και της ενέργειας. Να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι σήμερα η ρυθμιστική αρχή ενέργειας θα βγάλει στα μανταλάκια τα ονόματα των παρόχων που έχουν προχωρήσει σε παράνομες διαφημιστικές πρακτικές, διότι μπήκε το πλαφόν μεν για τις πάγιες χρεώσεις, αλλά ανέβασαν στη συνέχεια την τιμή της κιλοβατόρας και ανακοινώθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης η κρατική επιδότηση για να μειωθούν οι λογαριασμοί, αλλά φαίνεται ότι εδώ κάποιες εταιρείες παρουσιάζουν τις κρατικές επιδοτήσεις ως δικές τους εκπτώσεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο απλά το αναφέρω, διότι θα το δούμε και κατά τη σημερινή ημέρα. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από τον κύριο Καραγκούνη, διότι κύριε Καραγκούνη βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία και στον κόσμο, διότι η ενέργεια, οι λογαριασμοί ρεύματος που μας έχουν έρθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματικά καίγανε. Την ίδια ώρα έχουμε και την ακρίβεια, περιμένουμε νέες αυξήσεις και στα τρόφιμα. Όλο αυτό το πακέτο, πώς θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση? Μαθαίνουμε για ένα πακέτο που θα χτίζεται για την ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο που το επισημαίνετε όλα αυτά. Τα χρήματα τα οποία έχει δώσει η κυβέρνηση και τα οποία πρόκειται να δώσει σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά. Και το καταλαβαίνουμε διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος αυτό το ζήτημα του πληθωρισμού αλλά κυρίως της ακρίβειας και στο ρεύμα και στα καύσιμα.
Σωστά επισημάνεται, το Υπουργείο Οικονομικών έχει κάποια πολύ σημαντικά όπλα για να αντιμετωπίσει αυτές τις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων μηνών, τόσο στον έτοιμο της ακρίβειας, όσο βέβαια και στο μέτωπο των δημοσιονομικών αναγκών και των δυνατοτήτων. Περαιτέρω, θα έλεγα, στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ξέρετε ότι διαθέτουμε ένα μαξιλάρι, ένα δημοσιονομικό μαξιλάρι που αγγίζει τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ και μπορούμε ανάλογα με τις ανάγκες να το χρησιμοποιήσουμε με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, με τις ανάγκες δηλαδή και την κούρα που θα αντιμετωπίσουμε και θα παρουσιαστούν στο επόμενο διάστημα. Δεύτερον, φαίνεται ότι τα έσοδα του τουρισμού, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα ξεπεράσουν κατά πολύ τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει. Πράγμα το οποίο είναι επίσης σημαντικό και θα μας βοηθήσει στις όποιες αναταράξεις θα έχουμε στο ζήτημα της ακρίβειας. Επίσης, φαίνεται ότι τα έσοδα γενικά πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και σίγουρα θα διαμορφωθεί ένα, αυτό επιτρέψτε μου να πω, ένα υπερπλεώνασμα. Άρα πάμε και για μια νέα επιταγή ακρίβειας, κύριε Καραγκούνη. Θα σας πω. Πράγμα το οποίο, να ξέρει ο κόσμος, θα επιστραφεί ατόφιο πίσω από τους φορολογουμένους, ώστε να στηριχθεί το εισόδημα των ευάλωτων και μικρομεσαίων. Και εγώ θα έλεγα, μιας και η σύνδεση γίνεται και με μένα από την Λοκαρνανία, θα έλεγα στήριξη των αγροτών, κύριε Τσεκούρα, οι οποίοι περνάνε πραγματικά εξαιρετικά πιεστικές καταστάσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να εκβεβαιωθούν οι προβλέψεις που φαίνεται το ΑΕΠ θα είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό, θα επανέλθουμε σε επίπεδα προηγουμένων ετών, καλών εποχών. Όλο αυτό θα μας δώσει τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίξουμε από το Σεπτέμβρη και μετά πολύ σημαντικά κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά κυρίως και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και λέτε, κύριε Καραγκούνη, ότι θα είναι επαρκές αυτό, διότι υπάρχει παράλληλα, υπάρχει αυτή η πρόθεση, όπως την περιγράφετε, προφανώς του κυβερνητικού επιτελείου να ενισχύσει τις τσέπες των πολιτών. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε και ένα τεράστιο τσουνάμι εσκροκέρδειας το τελευταίο διάστημα και ακρίβειας τόσο στα σούπερ μάρκετ. Τώρα το βλέπουμε με τα τιμολόγια της ενέργειας και με κάποιους που προσπαθούν να εσκροκερδούν πάνω στις πλάτες των καταναλωτών. Σε αυτό δεν πρέπει να μπει με κάποιο τρόπο ένα φρένο? Κοιτάξτε, όπως έχει πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι έλεγχοι θα συνεχίσουν με πολύ έντονο τρόπο. Αναφέρατε νωρίτερα για τους παρόχους, αλλά βεβαίως και για την ακρίβεια και την εσκροκέρδεια, συγγνώμη, στο ράφι. Και εκεί θα πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι αυτοί, να συνεχίσετε αγώνες. Θεωρώ λοιπόν ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα έχουμε θα είναι σημαντικά για να στηρίξουμε, όπως είπα και πριν, τις επιχειρήσεις και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Και θα αφήσω έτσι με μία αίρεση το τι θα αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό δεν το έχουμε βάλει καθόλου στην εξίσωση. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αποφασίσουν το πώς θα στηρίξουν τους πολίτες. Εάν έρθει αυτή η βοήθεια και όταν θα έρθει αυτή η βοήθεια, που πιστεύω το Σεπτέμβρη θα μπει πολύ σημαντικά στο τραπέζι για όλες τις χώρες, νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια να στηρίξουμε τους πολίτες. Να πάμε και στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Η βοήθεια που έχει δώσει η κυβέρνηση μέχρι τώρα αναλογικά στην Ευρώπη είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Παπαμιχαήλη, κύριε Τσεκούρα, περιγράφουν μια κατάσταση η οποία δεν ανταποκρίνεται, βρίσκεται στον αντίποδο αυτού που βιώνει στην καθημερινότητά του Έλληνας πολίτης. Και ενώ μας πάνε από μήνα σε μήνα, τώρα θα κάνουμε αυτό, μετά θα κάνουμε εκείνο, περάσανε 12 μήνες για να μην κάνουν τα αυτονόητα. Και έχουμε εν όψη τον Αύγουστο που ήδη τρέχει με υπερδιπλάσιες τιμές στα σταθερά τιμολόγια. Θυμίζω απλά ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η τιμή της κιλοβατέρας ήταν στο 0,09 και εδώ μιλάμε για τη ΔΕΗ, αυτό που ανακοίνωσε είναι στο 0,486. Καλά, δεν είναι ίδιες συνθήκες όμως, κύριε Τριανταφυλλίδη, τότε στο ρεύμα με τώρα. Κυρία Παπαμιχαήλ, δεν υπήρχε πόλεμος ούτε τον Ιούλιο του 2021, ούτε τον Αύγουστο, γιατί η Νέα Δημοκρατία για όλα τα θέματα, ξέρετε, τα διαχέει. Για όλα αυτά το global, ο πλανήτης, η Ευρώπη, οι άλλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, που για τίποτα δεν φταίει
η λαοπρόβλητη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Για αυτά δηλαδή που κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αρνείται να κάνει η ίδια και που προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά που προτείνουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι θα κάναμε εμείς, γιατί ο πολίτης που βιώνει την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια, που αντιλαμβάνεται ότι οι πέντε ολιγάρχες το κλέβουν ταυτόχρονα με τρεις τρόπους. Το κλέβουν με την εσχροκέρδεια και το τεράστιο χάσμα που χωρίζει αυτό που εισάγει σαν φυσικό αέριο σε σχέση με αυτό που πληρώνει, ότι χέρια έχουν μπει στις τσέπες τους, τους αφαιρούν τα χρήματα από εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Τι θα κάνατε λοιπόν, κύριε Δαδαφυλλίδη, για να πάμε και στον κύριο Μάντζιο? Στους ολιγάρχες, δηλαδή, και εσχροκερδούν και επιδοτούνται από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, δεν φτάνει που τα παίρνουν άμεσα από τον Έλληνα πολίτη, τα παίρνουν και μέσω του προϋπολογισμού, μέσα από τις επιδοτήσεις. Άρα λοιπόν, εσείς τι προτείνετε? Αν μου επιτρέπετε, και δεν φορολογούνται για τα υπερκέρδη. Αν λοιπόν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον, δεν θα κλείναμε άρον-άρον τους λιγνίτες για να κάνουμε τα επενδυτικά χατήρια των ολιγαρχών σε βάρος ενεργειακής ασφάλειας, ναι. Και τώρα τρέχουν άρον-άρον να ξαναανοίξουν τα εργοστάσια του λιγνίτη, μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν, γιατί δέσμευσαν τη χώρα στην οδό του φυσικού αερίου που διαμορφώνει την τιμή της κιλοβατόρα στην ενέργεια. Δεύτερον, δεν θα παραδίναμε τη ΔΕΗ στην κερδοσκοπία όταν η κρίση χτυπούσε ήδη την πόρτα της χώρας. Θα κάναμε αυτό που κάνει ο κύριος Μακρόν, ο οποίος δεν είναι αριστερός ηγέτης, ο οποίος κρατικοποίησε και το υπόλοιπο 15-17% της γαλλικής ΔΕΗ, ακριβώς για να υπάρχει ο έλεγχος των τιμών. Και το τρίτο βέβαια, και το θυμίζω γιατί έρχεται η έκθεση, δεν θα πετούσαμε σε ροζ συννεφάκια αυτοθαυμασμού, όπως ο κύριος Μητσοτάκης στην προηγούμενη ΔΕΘ. Και απέξτε σε αυτό αγκαλό το βίντεο τι έλεγε για την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είναι μόνο λίγα ευρώ η αύξηση στους λογαριασμούς και ότι θα ξεφύγει η χώρα από την μέγενη της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ούτε λόγος φυσικά για πλαφόν στην Λιανική και στην Χοδρική. Κύριε Τρεβαδλίδη, σε σχέση με πέρυσι, από το Δεκέμβρη μας είχαν έρθει οι μεγάλες τιμές. Το Σεπτέμβριο δεν είχε προλάβει, δεν είχε ξεσπάσει καν ο πόλεμος, κύριε Τρεβαδλίδη. Αλλά επειδή είπατε για το πλαφόν. Επειδή είπατε για το πλαφόν, που κάνετε μια καλή πάσα. Καταλαβαίνουμε το πώς το λέτε. Να πάμε στον κύριο Μάντζο. Αν θέλετε να ολοκληρώσω με μία φράση, να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Ο συγκεκριμένος δρόμος οδηγεί και στην φορολόγηση των υπερκερδών. Στην αρχή λέγανε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Μάλιστα. Το Μάρτιο ανακοίνωσε ότι θα τα φορολογήσει 90% κ. Μητσοτάκης. 6 μήνες περάσανε, είδατε εσείς φορολόγηση των υπερκερδών όπως τις έκανε ο Ντράγκη στην Ιταλία? Πάμε και στον κύριο Μάντζο. Πάμε και στον κύριο Μάντζο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Μας είπατε τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας το είπατε αυτό. Πάμε και στον κύριο Μάντζο λοιπόν για να δούμε και τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζο, και εσείς έχετε μιλήσει για το πλαφόν στην Λιανική. Ναι, βεβαίως. Να πούμε από θέση αρχής ότι η κρίση ακρίβειας και ειδικά στον τομέα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σοβαρή και έχει κυκλικά χαρακτηριστικά. Δυστυχώς, όσο καλά και να πάει ο τουρισμός, όσο θετικές και να είναι οι ενδείξεις της ελληνικής οικονομίας τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, δεν θα λυθεί ως διαμαγείας η κρίση ακρίβειας και η κρίση ενέργειας, διότι είναι δύο διεθνείς κρίσεις που έρχονται όμως και επικάθονται στις στρεβλώσεις της εθνικής αγοράς. Στην ενέργεια είναι χαρακτηριστικό ότι με διαχρονική ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων και ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Νέας Δημοκρατίας, οι δομές όπως το χρηματιστήριο ενέργειας ή οι επιλογές όπως η βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς δίκαιη μετάβαση και χωρίς επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οδήγησαν σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει τη χώρα μας χωρίς ενεργειακή πηξίδα μέσα σε μια διεθνή τρικυμία. Είναι σαφές ότι υπάρχει και συνθήκη εσχροκέρδειας στη χώρα μας. Και είναι πολύ θετικό ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάνει επιτέλους ελέγχους και επισημαίνει αυτές τις στρεβλές πρακτικές στον τομέα, στη σχετική αγορά της ενέργειας. Μου θυμίζει αυτό όμως, κύριε Τσεκούρα, που αναφέρεται για τη ΡΑΕ και την γνωστή ιστορία με τα υπερκέρδη. Διότι πάλι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ήταν εκείνη η οποία μέσα στη Βουλή μας είπε πόσα ήταν τα υπερκέρδη κατά τη γνώμη της, 930 εκατομμύρια ευρώ. Αν προσθέσουμε δε και τα υπερκέρδη των εταιριών φυσικού αερίου ή πετρελαίου και το αναπτύξουμε και στους μήνες που έχουν διατρέξει ήδη, είναι κοντά στα 2 δις. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού το έδαφος για την κυβέρνηση να προχωρήσει επιτέλους τη φορολόγηση, την οποία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, ύποπτα,
γιατί δεν έχει καταλήξει το Υπουργείο Οικονομικών στη φορολογική βάση. Λέει 90% μεν, που είναι ένα σοβαρός φορολογικός τελεστής, αλλά σε μια πολύ μικρή φορολογική βάση. Προσπαθεί να την ψαλιδίσει βάζοντας εκπτώσεις εκεί που δεν χρειάζονται. Κλείνω και με το θέμα της ακρίβειας στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό. Δεν είναι μόνο η ενέργεια, δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Οικογένειες και νοικοκυριά μαζί με τις επιχειρήσεις δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Τι λέμε εμείς, μαζί με το πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ναι, που είπατε και πολύ σωστά επαναφέρατε, από το Γενάρη, Φλεβάρι το ζητάμε, η οποία είναι μια δομική, δίκαιη λύση που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντάξει στην εργαλειοθήκη της, που τι σημαίνει ουσιαστικά, θα οδηγούσε σε δίκαιη κατανομή του βάρους ανάμεσα στον καταναλωτή, στο κράτος και στις εταιρείες που επιτέλους θα πρέπει να πάρουν ένα βασικό. Λέτε. Για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά θα πρέπει να επαναφέρουμε την πρότασή μας για τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας από το ιδιαίτερα υψηλό, αδικαιολόγητα υψηλό συντελεστή, που είναι ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έναν χαμηλότερο συντελεστή, ώστε εδώ και τώρα να σταματήσει το φαινόμενο της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας ταυτόχρονα του κράτους εις βάρος των πολιτών. Άκουσα τον κύριο Καραγκούνη να μιλάει για υπερπλεονάσματα, τα οποία θα δώσουν, αν θέλετε, το περιθώριο στο κράτος να επιστρέψει κάποιες παροχές, κάποια βοήθεια εν είδη παροχών, εν είδη επιδομάτων, ναι, στην αγορά. Εμείς έχουμε μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη τελείως αρχιτεκτονική, οικονομική και κοινωνική. Εμείς λέμε, αντί να φτιάχνεις τεχνητά υπερπλεονάσματα μέσα από τον κόπο και τον πόνο των πολιτών, πήγαινε τώρα ως κράτος, ως πολιτεία, να ανακουφίσεις μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές στα είναι βασικά καταναλωτικά αγαθά. ΦΠΑ... Αυτό είναι κοινωνικό κράτος και αυτό είναι ένα σύγχρονο κράτος που στέκεται δίπλα στον πολίτη. Το θέμα του ΦΠΑ το ακούμε τώρα 9 μήνες. Αν να μειωθεί. Μα ξέρετε, αλλά λόγω του δημοσιονομικού κόστου. Κύριε Τσεκούρα, αν μου επιτρέπετε. Πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Σε αυτά που λέει ο κύριος Μάντζος. Όχι, όχι από πηγή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Διαβάζω εδώ τον κύριο Χατζηδοδοσίου από το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας. Ναι. Στην ερώτηση αν ο κόσμος νιώθει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης πιάνουν τόπο, τον βοηθάνε. Ένα ποσοστό 84,3%, δηλαδή 8 στους 10 πολίτες λένε ότι είναι από μηδαμινή έως μικρή. Κάνει και ο κύριος Καραγκούνης ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για να ολοκληρώσουμε. Εγώ θα έλεγα στον κύριο Τεντακουλίδη να μην ασχοληθεί και πάρα πολύ με τις δημοσκοπήσεις και με την αξιολογήση των κομμάτων, γιατί εκεί νομίζω θα είναι οδυνηρή εικόνα που πρέπει να έχει αποκομίσει. Πάμε σε εκλογές να δούμε πόσο οδυνηρή. Γιατί πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες είστε η μοναδική αντιπολίτευση που αντί να αυξάνει τα ποσοστά θα μειώνεται. Οπότε αυτό πρέπει να σας προβληματίσει. Καλά, εγώ, κύριε Τσεκούρα και κύριε Παμιχαήλ, πραγματικά αφορώ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, αφορώ. Ο Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που αυξάνει ποσοστά. Λοιπόν, πάντως. Δεν πειράζει, Τριανταφυλλίδη. Ναι, κύριε Καραγκούνη, ολοκληρώστε γιατί. Θέλω να πω το εξή. Αφορώ πραγματικά με τα επιχειρήματα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα άκουσα και τον κύριο Τριανταφυλλίδη να ξυπουλκεί εναντίον τη κυβέρνηση, ειδικά στα οικονομικά ζητήματα. Τη στιγμή που θα το θυμίσω, σε συνθήκες σχετικής ομαλότητας, που ήταν τα προηγούμενα χρόνια όταν κυβερνήσαν τουλάχιστον από το 2018 και μετά. Ποια είναι ομαλότητα, σε κατακριουργήσει... Κύριε Τριανταφυλλίδη, να ολοκληρώσει και τους γιατί... και τους φορολογουμένους. Είχατε κατακριουργήσει και τους ασφαλισμένους και τους φορολογουμένους και αυτό κάναμε το 19 μέχρι σήμερα, να παίρνουμε και να άρουμε τα βάρη που μας είχατε κληρονομήσει. Έχουμε δώσει, κύριε Τσεκούρα, δεύτερη παρατήρηση. Κύριε Τριανταφυλλίδη, επειδή... Επειδή υπάρχει ένταση μεταξύ σας, αλλά υπάρχει ένταση από το ακουστικό σε εμάς, για να πάμε σε διάλειμμα. Βοηθήστε μας. Γνωρίζετε τη δουλειά μας πολύ καλά. Ναι, κύριε Καραγκούνη. Ακούστηκε το ζήτημα των υπερεσόδων. Πράγμα το οποίο επίσης θα επιστραφεί και είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχουμε φορολογήσει με 90% τα υπερέσοδα. Θα μπει και ο Μάιος μέσα από τη ΡΑΕ. Και θα μπει και ο Μάιος, κύριε Μάτζιο, μέσα από το. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει ανακοινωθεί και θα δοθούν τα χρήματα πίσω. Η φορολόγηση πότε θα γίνει, κύριε Καραγκούνη, μια και τώρα και δύο. Άκουσα για τη Γαλλία. Μα προφανώς η Γαλλία. Ακούστε λίγο. Κρατικοποίησε τη ΔΕΗ προφανώς γιατί θέλει να. Μην μπούμε στο κομμάτι τη Γαλλία, κύριε Καραγκούνη. Γιατί θέλει να πάει στι εναλλακτικέ και κυρίως στα πυρηνικά. Και κυρίως στα πυρηνικά, είπαμε για τα υπερέσοδα. Θα φορολογηθούν. Θα μπει και ο Μάιος και τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν πίσω. Το έχουμε νομοθετήσει. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, εμεί θα συνεχίσουμε. Για τα μάτια του κόσμου. Ακούστε λίγο. Υπάρχει ο μηχανισμός και έτσι δίδαξαν προσαρμογή που θα καταργηθεί.
και του μηχανισμού κοντραφορική που θα δώσουμε. Κύριε Καραγκούνη, αυτό κύριε Τραδαφίλη. Αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι αυτό, ότι τα κρίματα τα οποία έχουμε, έχουμε διασφαλίσει θα είναι αρκετά για να στηρίξουμε πρώτα απ' όλα τους ευάλωτους. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Κύριε Τραδαφίλη. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κύριε Καραγκούνη. Κύριε Τραδαφίλη. Ακόμα σας θυμάται ο κόσμος ότι κάνετε. Δουλεύετε ψηλό γαζί τον κόσμο. Μην κάνετε, θα υπερφορολογήσετε, θα κάνετε. Σας ζητώ την κατανόησή σας να έχουμε έτσι, γιατί δεν έχουμε και αφήστε να μειώσουμε περαιτέρω τον έλεγχο που μας είχατε πάρει. Κύριε Καραγκούνη, τρία χρόνια περάσαμε. Κύριε Καραγκούνη, κύριε Τριανταφυλλίδη, επειδή είστε και από Skype, είναι πολύ δύσκολη και η επικοινωνία, το αντιλαμβάνεστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και τον κύριο Καραγκούνη και τον κύριο Τριανταφυλλίδη και τον κύριο Μάντζο που ήταν εδώ. Ήταν πιο ήσυχο ο κύριο Μάντζο εδώ στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι το στούντιο, είναι πιο εύκολη διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους, να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε λοιπόν. Πάμε να θυμίσουμε και τους διαγωνισμούς μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ταξίδι που δίνουμε στην Κύθνο. Ένα τριήμερο στο Κοζαδίνο Art Suite, σε ένα μοναδικό συγκρότημα σουητών στην Κύθνο, με κύρια χαρακτηριστικά την πέτρα, την ψάθα και το ξύλο. Ένας ξεχωριστός χώρος αναζωογόνησης και ηρεμίας σε απόσταση αναπνοής από την πανέμορφη χώρα της Κύθνου. Για να πάτε σε αυτό, θα ταξιδέψετε με το πλοίο Διονύσιο Σολομός της Ζάντε Φέρης, που αναχωρεί καθημερινά από τον Πειραιά. Το διεκδικείτε πολύ εύκολα. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας ή με γραπτό μήνυμα στο open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Διεκδικείτε και το πεζο 208, την έκδοση Like, 1200 κυβικά, 75 άλογα αξίας 15.700 ευρώ. Έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις. Είναι το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2020. Με πολύ χαμηλή κατανάλωση, 5,3 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Το διεκδικείτε τηλεφωνώντας από σταθερό κινητό στο 14999. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή SMS open και ονοματεπώνυμο στο 14999. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, ώρα Ελλάδος, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε κυρίες και κύριοι, και θα συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα των ημερών, για αυτή τη μακάβρια λίστα με τις γυναικοκτονίες που δυστυχώς έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Έχουμε κοντά μας στο στούντιο την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, για να το συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Απόδοχη της πρόσκλησης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, προσπαθούμε και με τους ειδικούς και με τους καλεσμένους μας, προσπαθούμε έτσι λίγο να διερευνήσουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί συμβαίνει τόσο συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εσείς έχετε κάποια απάντηση σε αυτό? Το πρώτο πράγμα που έκανα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε διακυβέρνηση και τότε ως Γενική Γραμματέα ήταν αυτό, να ακούσω τους ειδικούς. Υπάρχουν στελέχοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που είναι μέσα στα συμβουλευτικά κέντρα, οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με τα θέματα αυτά. Και δίνουν κάποιες κατευθύνσεις για να διαμορφωθούν οι πολιτικές. Οι ψυχολόγοι λοιπόν και οι κοινωνικοί λειτουργοί μας είχαν πει από την πρώτη στιγμή όταν ξεκίνησε το lockdown, ναι, ότι θα έχουμε μια έξαρση του φαινομένου της ενδοικογενειακής βίας. Γιατί αυτό? Διότι σε περιόδους που υπάρχει περιορισμός λόγω διακοπών, είτε καλοκαιρινών είτε εορταστικών, και περνάει ένα ζευγάρι που ήδη έχει προβλήματα, περνάει πολύ χρόνο μεταξύ του, εκεί εντείνεται η βία. Το ίδιο ακριβώς γι' αυτό και τότε, αν είχαμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη καμπάνια, μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ότι υπάρχει ένα δίκτυο δομών στήριξης των γυναικών αυτών θυμάτων βίας. Υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, είναι 44, και εκεί τι γίνεται? Εκεί προσφέρουμε και στήριξη ψυχολογική στις γυναίκες, γιατί χρειάζεται και αυτή η ψυχολογική ενδυνάμωση για μια γυναίκα που είναι θύμα, και πολλές από αυτές είναι και για πάρα πολλά χρόνια θύμα βίας, είτε ψυχολογικής είτε σωματικής. Κοινωνική, νομική στήριξη, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σε συνεργασία με τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους, προσφέρουμε και δικηγόρο στις γυναίκες αυτές όπου χρειάζεται. Και βέβαια και νομική συμβουλευτική μέσα, να τις πούν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Όλο αυτό το πλαίσιο, κυρία Σιρεγγέλα, όμως δουλεύει όπως πρέπει? Τι ρωτώ με αυτό, ότι δηλαδή ακόμα περιπτώσεις γυναικών που έχουν καταγγείλει, έχουν προχωρήσει σε καταγγελία για ενδοικογενειακή βία, αλλά στην πορεία μαθαίνουμε ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και έχουν χαθεί και ζωές. Άρα, αν αυτό λειτουργεί. Για να λειτουργήσει κάτι, θα πρέπει να είναι το πλαίσιο να είναι ολοκληρωμένο. Ναι.
Και να σας πω τι. Υπάρχουν τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας της αστυνομίας. Εκεί μπορούμε, έχουμε πει ότι αν απειλείται η σωματική ακυρότητα, δεν θα πάει στο συμβουλευτικό κέντρο να πάρει ψυχολογική στήριξη. Σαφώς θα πρέπει να πάει να καταγγείλει. Ταυτόχρονα, το συμβουλευτικό κέντρο εκεί θα μπορέσει να βοηθήσει στο αν να δεχτεί η γυναίκα αυτή ψυχολογική ενδυνάμωση, να δεχτεί μια νομική συμβουλευτική και στήριξη ώστε να προχωρήσει. Και εκεί δεν ζητάμε, εισοδηματικά κριτήρια, ποια είναι η φορολογική σας δήλωση. Είναι δωρεαν αυτό για όλες τις γυναίκες. Δεν είναι θέμα εισοδήματος. Δεν είναι προνοιακό με την έννοια ότι είναι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η βία δεν έχει περιορισμούς ταξικούς, οικονομικούς. Και πλέον έχουμε και εργασιακή στήριξη. Η εργασιακή στήριξη έχει να κάνει σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΕΔ. Ναι. Πλέον προσφέρουμε και σε αυτές τις γυναίκες, προσπαθούμε να τους βρούμε και εργασία. Γιατί έχουμε δει τα στοιχεία που έχουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών αυτών είναι άνεργες. Είναι ο φόβος επόμενης ημέρας. Και είναι ο φόβος επόμενης ημέρας. Πολύ περισσότερο δε όταν έχουν ανήλικα παιδιά. Και φυσικά οι ξενώνες φιλοξενίας. Έχουμε 19 ξενώνες σε όλη την Ελλάδα, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί οι γυναίκες μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους. Ναι. Όσο... Είναι στελεχωμένα αυτά τα κέντρα. Είναι στελεχωμένα. Γιατί ακούμε ότι, ας πούμε, στην περίπτωση της Ζακύνθου, της άτυχης 40χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, είχε καταγγείλει το γεγονός στην αστυνομία. Μετά όμως δεν υπήρξαν κοινωνικές δομές στο νησί για να μπορέσει να αποταθεί κάπου αλλού. Στη Ζακύνθο υπάρχει συμβουλευτικό κέντρο. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν άκουσα για την περίπτωση αυτή την θλιβερή της γυναικοκτονίας ήταν να ρωτήσω αν η γυναίκα αυτή είχε απευθυνθεί στο συμβουλευτικό κέντρο. Ναι. Δυστυχώς δεν είχε απευθυνθεί στο συμβουλευτικό κέντρο. Μέχρι στιγμής έχουμε δεχτεί σχεδόν 44.000 γυναίκες από όσο χρονικό διάστημα λειτουργούν τα συμβουλευτικά κέντρα. Από αυτές τις 44.000 γυναίκες δεν είχαμε περίπτωση. Από πότε λειτουργούν? Είχε μπει σε πρόγραμμα 7-13 του ΕΣΠΑ. Ναι. Έχουν αρχίσει και λειτουργούν από το 11 συμβουλευτικά κέντρα. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά. Ανοίξαν, εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν αντιπρόεδρος του ΚΕΘΗ, τότε ανοίξαμε αρκετά συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Άρα σχεδόν μέσα σε 10 χρόνια μας είπατε ότι είναι 40.000. Είναι 44.000 γυναίκες. Σχεδόν 44.000 γυναίκες, 44 συμβουλευτικά κέντρα και πάνω από 3.500 γυναίκες είναι σε ξενώνες, έχουν φιλοξενηθεί. Στους ξενώνες φιλοξενίας, αυτούς 19 ξενώνες φιλοξενίας. Ταυτόχρονα υπάρχει και η γραμμή 15.900, η οποία είναι 24 ώρες λειτουργίας. Για να πεις είναι ψυχολογική στήριξη και ταυτόχρονα δίνουν είναι και συμβουλευτική στήριξη και στα τρίτα πρόσωπα. Δηλαδή, αν γνωρίζει κάποιος, στα παιδιά. Στο οικογενειακό περιβάλλον το ευρύτερο της γυναίκας. Όποιος μπορεί να βοηθήσει ενδεχομένως. Στο γείτονα, στη γειτόνισσα, στο φίλο, στη φίλη. Όλοι αυτοί και όλοι θα πρέπει μαζί να βοηθούν. Ναι. Και βλέπουμε πλέον ότι αν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα θετικό στην όλη υπόθεση, ότι η κοινωνία είναι πιο ευαισθητοποιημένη. Πλέον ενδιαφερόμαστε τι γίνεται στο διπλανό σπίτι. Ενώ παλιότερα μπορεί να λέγαμε ότι όταν θα κλείνει η πόρτα του σπιτιού σου, μην μπλέκεις, είναι ιδιωτική υπόθεση. Η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Αν θέλουμε, αν ακούσουμε ότι κάτι γίνεται, αν πέσει στην αντίληψή μας, όχι μόνο για τις γυναίκες και για τα παιδιά, για οποιαδήποτε μορφή βία, για τους μεγαλύτερους ηλικία. Να μην αδιαφορούμε. Σωστό. Και σαφώς από εμάς, από την πολιτεία, έχει και αρχίσει σιγά σιγά και διαμορφώνεται ένα πλαίσιο συγκεκριμένο που να αφορά όλο το έτσι, οριζόντια, όλα τα υπουργεία. Προχωρήσαμε στην αύξηση των ποινών για τα εγκλήματα. Λοιπόν, επειδή λέτε για τις ποινές, ναι. Έχει ανοίξει μια συζήτηση η κυρία Σιρεγγέλα και μάλιστα χτες είχαμε εδώ και εκπρόσωπο από το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει, έχει καταθέσει ήδη σχετική πρόταση στη Βουλή. Να ενταχθεί στον ποινικό κώδικα, ακριβώς επειδή έχει ειδικό βάρος η γυναικοκτονία, ο όρος γυναικοκτονία, έτσι. Γιατί πια έχει γίνει μάστιγα. Το σκέφτεται πια η κυβέρνηση αυτό μετά από τόσα αλλεπάλληλα περιστατικά? Για μένα το πιο σημαντικό στην όλη περίπτωση, επειδή όταν προχωρήσαμε στην αύξηση των ποινών, πλέον η ανθρωποκτονία, όποια μορφή και αν έχει, είναι γυναικοκτονία, είναι παιδοκτονία, είναι τριγωνία, τιμωρείται με το μέγιστο των ποινών, που είναι ισόβια. Σε κάθε περίπτωση, εκεί που πρέπει να δώσουμε για μένα το μεγαλύτερο βάρος, είναι στην πρόληψη του φαινομένου. Στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που πρέπει να γίνονται. Το αν θα περάσει, σαφώς είναι συμβολικό, αλλά δεν θα αποτρέψει τις δολοφονίες επειδή θα περάσει σε έναν ποινικό κώδικα. Όταν μάλιστα ήδη προβλέπεται η ανώτατη των ποινών. Σαφώς
είναι ένας όρος που είναι αναγνωρισμένος. Παγκοσμίως. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι και από εμάς αναγνωρισμένος. Εμείς μαζεύουμε για τις γυναικοκτονίες στοιχεία για το πόσες γίνονται κάθε χρόνο από το 2010. Είναι αναγνωρισμένος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αναγνωρισμένος κοινωνιολογικά και από εμάς. Δεν ανήκει σε κάποια παράταξη όρος γυναικοκτονία. Σε καμία περίπτωση. Τι είναι οι γυναικοκτονίες, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, γιατί πολλές φορές υπάρχει έτσι και μια. Θα το συζητούσατε τώρα σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Εγώ αυτό που θα. Ήδη έχουμε βγει και έχουμε πει ότι ετοιμάζεται νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία θα μετέχουμε και εμείς ως Υπουργείο, για να αλλάξει ο νόμος 3500, οι απαραίτητες αλλαγές που χρειάζονται, που ήταν του 2006, που είναι για την ενδοοικογενειακή βία, και εκεί θα μπουν όλες στο τραπέζι. Και θα συζητήσουμε και με τους οδικούς τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Μην όμως βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το δάσος και αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει είναι δράσεις ενημέρωση, πρόληψη, τι μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Εμείς οι ίδιοι οι γονείς πρώτα-πρώτα πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι είναι ίσα, ότι το ένα φύλο πρέπει να σέβεται το άλλο. Αυτά που έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα στα σχολεία που, για τη σεξουαλική αγωγή. Για τον σεβασμό στην ισότητα, για τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, να μαθαίνουν τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Όλα αυτά τα προγράμματα που γίνονται πλέον με δράση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στον κόσμο, να καταγγέλουν, να μιλούν, να μην σιωπούν, να βοηθούν τις γυναίκες που είναι θύματα βίας ή τα παιδιά ενδεχομένως. Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο που έχει έτσι αυξηθεί, γιατί τώρα μάλλον έχει γίνει πιο ορατό. Το φαινόμενο αυτό. Εκεί είναι το θέμα. Και να καθίσουμε όλα τα κόμματα, όλες οι παρατάξεις και να είμαστε ενωμένοι στα θέματα αυτά. Εκεί νομίζω δεν υπάρχουν. Μην καθόμαστε τώρα και. Γιατί... Αυτό ακριβώς. Όταν χάνετε μια ζωή, δεν υπάρχουν. Γιατί και εγώ, αν θέλω να κάνω αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, θα πω ότι ωραία. Δεν γίνονται μόνο τώρα. Γινόντουσαν και στο παρελθόν γυναικοκτονίες. Τι κάνατε. Δεν θέλω να δεν πω σε τέτοιες λογικές. Δεν έχει νόημα αυτή. Δεν έχει κάποιο νόημα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και μία γυναικοκτονία να ήταν, επειδή είναι έγκλημα που μπορεί να εξαλειφθεί κάποια στιγμή, γιατί είναι έγκλημα που γίνεται, όχι δεν είναι ένα έγκλημα που γίνεται λόγω παραβατικότητας, είναι ένα έγκλημα που γίνεται λόγω ότι ο άνθρωπος που το κάνει το έγκλημα αυτό πιστεύει ότι η γυναίκα είναι κατώτερη του, ότι είναι κτήμα του. Είναι ναι. Τα παλιά εγκλήματα τιμής και τα εγκλήματα πάθους. Εδώ είναι ένα θέμα πώς μεγαλώνουμε είναι τα παιδιά μας. Αυτό έτσι, ακριβώς. Πώς μεγαλώνουμε εκεί τα πρέπει να δώσουμε στις νέες γενιές και σαφώς και στο κομμάτι της αντιμετώπισης με την αύξηση των ποινών, αλλά και στο κομμάτι της πρόληψης. Όλοι μαζί, να καθίσουμε όλες και όλοι μαζί κάτω και να βγάλουμε άκρη και συμπεράσματα και να προχωρήσουμε. Να καταλάβουμε ότι δεν είναι μαγιά να σηκώνουμε χέρι. Πρώτον αυτό. Έτσι, και να αποκτήσουμε παιδεία. Παιδεία για το πώς συμπεριφερόμαστε και στον άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Διότι είναι δίπλα μας ένας άνθρωπος για να προχωρήσουμε τη ζωή μας μαζί. Δεν είναι κτήμα μας. Δεν σταματά να έχει δικαιώματα, δεν σταματά να έχει και τη δική του τη ζωή και την προσωπικότητα. Δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Κυρία Σιρεγγέλα, θέλετε να μας ξαναπείτε το τηλέφωνο, αυτό το τετραψήφιο. Το πενταψήφιο είναι 15900. Είναι 24 ώρες λειτουργίας, ψυχολόγη και κοινωνική λειτουργία. Σαφώς, αν απειλεί τη σωματική ακαιρεότητα, θα πρέπει να καλέσουν το 100. Και εκεί, αν πάρουν και στο 15900 ή στο womensos.gr, που μπορούν να βρουν ποιο είναι το πλησιέστερο συμβουλευτικό κέντρο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν. Και πραγματικά εκεί υπάρχουν οι κατάλληλοι, τα εξειδικευμένα στελέχη για να βοηθήσουν. Σαφώς είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το βήμα, να βγεις από τον κύκλο της βίας, αλλά είμαστε εδώ για να στηρίξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην έχουμε ξανά τέτοιες ειδήσεις. Ελπίζουμε να μην έχουμε ξανά. Γιατί είναι μαζεμένες πολλές αυτές οι υποθέσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό μας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Να είστε καλά, κυρία Σιρεγγέλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Λοιπόν, πραγματικά ευχόμαστε να μπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο και από την πλευρά της πολιτείας να στηρίξει τις γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Λοιπόν, πάμε να αποφορτιστούμε λίγο. Πάμε να ταξιδέψουμε λίγο, γιατί είναι καλοκαίρι. Πάμε στην πανέμορφη Αστυπάλαια, η πεταλούδα του Αιγαίου, έτσι τη λένε. Λοιπόν, καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας, τον κύριο Νίκο Κομνηναία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας από την Αστυπάλεια. Να είμαστε καλά. Ένα ωραίο Αύγουστο, γλυκή, χωρίς θέματα πολλά. Τουλάχιστον, όπως είπατε και εσείς, να περάσουμε αυτές τις μέρες του καλοκαιριού με ένα τέτοιο τρόπο που να γυρίσουμε πίσω ο καθένας στα σπίτια του επάνω στην Αθήνα και τουλάχιστον να έχουμε φορτίσει τις μπαταρίες μας με ωραίες εικόνες, με ωραίες αναμνήσεις
με στιγμές τέτοιες που να μας κάνουν να περάσουμε από το χειμώνα που όλοι λέτε ότι θα έχει δυσκολίες. Εμείς είμαστε στην αστυπάλια εδώ πέρα για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε αυτές τις στιγμές Δήμαρχε, και να μπορέσετε τελικά Δήμαρχε, να γυρίσετε πίσω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ζηλεύω το φόντο που είναι πίσω σας. Εντάξει, είναι λάδι θάλασσα, λαδιά απόλυτη. Ο σκηνοθέτης μας ζητάει να του κλείσουμε το δωμάτιο που είναι πίσω σας. Και ο αρχισυντάκτης μας. Να είναι καλά τα παιδιά. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα. Ίσως μπορούμε να έχουμε μερικά στούντιος ελεύθερα. Ίσως με μεγάλη επιφύλαξη το λέω αυτό. Εάν μπορέσετε να έχετε λίγες μέρες άδεια, να έρθετε κοντά μας να τις περάσετε. Δεν βγαίνουμε ακόμα σε άδεια. Αργούμε λίγο, αλλά εντάξει. Να πούμε ότι σας καλέσαμε. Εκτός ότι θέλαμε να δούμε την πανέμορφη εικόνα αυτή από το νησί αυτό, σας καλέσαμε και για το γεγονός ότι η Αστυπάλαια βγήκε πρώτη σε ψηφοφορία αναγνωστών στη Λα Ρεπούμπλικα. Πρώτο νησί, πρώτο νησί, πιο δημοφιλές ελληνικό νησί. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Και η δημοφιλία του νησιού οφείλεται βέβαια όχι μόνο στο ότι εμείς έχουμε αρκετούς Ιταλούς τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι στην Αστυπάλαια όλα αυτά τα χρόνια εδώ. Μην ξεχνάτε ότι ανήκουμε στα Δωδεκάνησα και υπήρχε παράδοση επισκεψιμότητας από την Ιταλία προς τα Δωδεκάνησα. Αλλά η Αστυπάλαια έχει πια χαράξει έναν τέτοιο δρόμο, ο οποίος αναγνωρίζεται πάρα πολύ, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Και αυτός ο δρόμος είναι εκείνος που συνδυάζεται με το παραδοσιακό περιβάλλον το δικό μας, με τις όμορφες ακρογιαλιές, με μια φύση η οποία είναι παρθένα και αμόλυντη. Και αυτό ακριβώς το γεγονός ότι συνδυάζει πια αυτά τα δύο πράγματα είναι εκείνα που την κάνουν να θεωρείται και να είναι ένα μοναδικό προορισμός. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αντίληψη που δημιουργούμε εμείς στην Αστυπάλεια εδώ, ότι αυτός ο πλανήτης μπορεί να είναι βιώσιμος, που είναι ένας πλανήτης στον οποίο μπορούν να ζουν οι άνθρωποι με αρμονία και με ομορφιά και με σεβασμό ο ένας προς τον άλλον, αλλά και προς το περιβάλλον. Αυτό είναι το μονοπάτι το οποίο έχει πάρει ο Δήμος Αστυπάλειας. Γι' αυτό και ακριβώς οι πρώτες μας δράσεις έχουν να κάνουν με την ηλεκτροκίνηση και με την ηλεκτροπαραγωγή, με εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Και προχωράμε και στις επόμενες δράσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη φροντίδα αυτού του περιβάλλοντος, επανάχρηση του νερού, του βιολογικού καθαρισμού, πλήρης ανακύκλωση των απορριμμάτων κλπ. Κλπ. Ώστε να δείξουμε ένα μοντέλο. Είναι σημαντικές οι δράσεις. Είναι σημαντικές οι δράσεις που έχετε αναλάβει. Θέλω να σας, δεν μπορώ όμως να μην σας ρωτήσουμε για τον τουρισμό, για τη φετινή τουριστική σεζόν. Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπει η Αστυπάλαια. Γιατί λέμε συνεχώς ότι μπορεί να πιάσουμε ακόμα και τα επίπεδα του 19, το έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Ναι. Θα το πετύχουμε αυτό. Τι σημάδια γραφής δίνει η Αστυπάλαια. Θα σας πω, το καλοκαίρι του 21 για μας ήταν καλύτερο από το καλοκαίρι του 20. Και ήταν καλύτερο από το καλοκαίρι του 19. Άρα το 21 πέρυσι εμείς είχαμε περάσει το 19. Α, μάλιστα. Εκείνο το οποίο φέτος είδαμε μέχρι και τον Ιούνιο, ότι ήμασταν πιο αυξημένοι σε κίνηση. Δηλαδή, τέλος Ιουνίου είχαμε 1.000 επιβάτες περισσότερους, 1.000 αφήξεις περισσότερες στην Αστυπάλεια από ό,τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω ότι ο Ιούλιος είναι αυτός ο οποίος δεν ήταν τόσο ικανοποιητικός όσο θέλαμε όλοι να είναι. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι ο κόσμος, ο δικός μας, γιατί εμείς μην ξεχνάτε ότι έχουμε 65% του κόσμου μας είναι περίπου, το ποσοστό αυτό είναι περίπου, είναι Έλληνες τουρίστες. Δεν είναι από το εξωτερικό. Άρα αυτό σημαίνει ότι εμείς είμαστε να σας πούμε τι γίνεται και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τον ελληνικό τουρισμό. Ο κόσμος είναι πιο διστακτικός, έχει περιορίσει τη διάρκεια διαμονής του και μάλιστα έχει, αν θέλετε, περιορίσει και τη μετάβασή του σε μακρινότερους προορισμούς λόγω ακριβώς των αυξημένων κόστων είναι πολύ που υπάρχουν. Ακριβά. Είναι ακριβά. Ακριβώς, για μια οικογένεια. Έτσι, ναι. Τον Αύγουστο όμως οι κρατήσεις δεν είναι αρκετές. Όχι, είναι πολύ καλές. Είναι πολύ, πολύ καλές. Έχουμε πληρότητα σχεδόν 100%. Γι' αυτό σας το προηγούμενο ζήτημα αν υπάρχουν κάποια στούντιο στα πορεία θα μπορέσουν να σας φιλοξενήσουν. Αλλά και τον Ιούλιο ήταν πολύ καλές. Δεν θέλω να πω αυτό. Απλώς δεν είδα αυτή την τόση πίεση. Θα έπρεπε να δω πίεση δηλαδή όσον αφορά τις αφήξεις, την οποία την είδα διότι ακριβώς πιστεύω ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επιφυλακτικότητα τα όσα πρόκειται να επακολουθήσουν και κρατάει στην τσέπη του ίσως κάποια χρήματα για να δει πώς θα μπορέσει να τη βγάλει το χειμώνα. Χρήματα που είχε μαζέψει φυσικά το περσινό χειμώνα για να κάνει διακοπές. Και δυστυχώς με όλες αυτές τις καταστάσεις, τις αυξήσεις στα ενίκια, στα εισιτήρια, στο ρεύμα, ακόμα αν θέλετε και στα εστιατόρια και στα τρόφιμα και όλα αυτά, φαίνεται ότι εκεί ο κόσμος έχει δυσκολευτεί. Μιλάω πάντα για τους Έλληνες, έτσι. Ναι, επειδή έχετε τον εγχώριο τουρισμό πιο πολύ εκεί, αν έχετε τα στοιχεία, μια τάξη μεγέθους θέλουμε. Πόσες μέρες, για παράδειγμα, μένανε πέρυσι ή το 19, πόσες μέρες φαίνεται ότι μένουν φέτος οι επισκέπτες της Αστυπάλαιας. Να δούμε πόσο έχει περιπιστεί. Ναι. Οι μέρες μπορεί να είναι περίπου ίδιες ή μέσα στο πενθήμερο, στο εξαήμερο, να είναι ας πούμε 5 μέρες να έχουν γίνει 4.
Εκείνο που φαίνεται ότι υποφέρουν περισσότερο είναι καταστήματα εστίασης, όπου μάλλον ο κάθε ένας επισκέπτης προσπαθεί να κάνει κάτι στο διαμέρισμά του, στο σπίτι του, ας το πούμε έτσι, που νοικιάζει, ούτως ώστε να περιορίσει ένα γεύμα ή έναν καφέ, ούτως ώστε να μπορέσει να κρατήσει χρήματα για να μπορέσει να περάσει την υπόλοιπη ημέρα του. Ναι. Κάπως έτσι το άρα το θέμα δεν είναι στα καταλήμματα και στα ξενοδοχεία. Το θέμα περισσότερο είναι στα καταστήματα, στα μαγαζιά εστίασης. Έτσι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό οφείλεται φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι εύλογο. Εσείς παρακολουθείτε τις τιμές πώς έχουν αυξηθεί και στα καφέ και στα εστιατόρια. Κάνετε ρεπορτάζ συνεχώς επάνω στην Αθήνα. Το ζούμε, Δημαρχέ, γιατί εμείς δεν βγαίνουμε όσο μπορούμε κι εμείς. Οπότε προτιμάει κανείς να έρθει, να πάρει κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ, να μαγειρέψει, ας πούμε, για μεσημέρι μια οικογένεια και να βγει μόνο μία φορά την ημέρα για φαγητό έξω. Πολύ σωστά το είπατε. Εγώ μίλησα ακριβώς αυτό, ήθελα να πω. Πολύ ωραία το επισημάνατε. Μιλώντας εγώ με το σούπερ μάρκετ στην Αστυπάλαια. Πώς πάει, ρε παιδιά, η κατανάλωση εδώ, τι γίνεται? Δήμαρχε, η κατανάλωση είναι πολύ πιο αυξημένη από ό,τι ήταν πέρυσι. Βέβαια, το πολύ πιο αυξημένη σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερος ο τζίρος λόγω και της αύξησης των τιμών. Αλλά μου είπαν ότι και σε επίπεδο ποσοτήτων είναι αυξημένη, έτσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι πράγματι γίνεται αυτό το οποίο παρατηρήσατε και εντοπίσατε. Αυτό είναι το γεγονός. Αυτό είναι το θέμα, ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να ξεκουραστεί ούτε στις διακοπές της τελικά. Έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω τώρα αυτό. Θα πάμε να μαγειρεύουμε και στο νησί, δεν μας φτάνει η Αθήνα. Λοιπόν, εντάξει, ας περιορίσουμε τις μέρες, ξέρω εγώ, να κάνουμε κάτι άλλο. Καταπληκτική παρατήρηση, έτσι είναι. Σκοπός είναι να γίνουν διακοπές και τελικά το ζευγάρι, η οικογένεια να μπορέσει να έρθει πιο κοντά, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις καθημερινότητας, οι οποίες μπορεί να τον κάνουν να απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον. Ο αρχισυντάκτης μας πάντως λέει να βάζουμε το σύζυγο να μαγειρεύει. Και αυτό είναι μια λύση. Είναι μια λύση. Γιατί όχι. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε και για την εικόνα που μας δώσατε. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν, υπόλοιπο σεζόν να σας ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα την έχουμε. Εσείς με υγεία να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή αγάπη στο νησί μας όταν έρθετε. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Μακάρι, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και πάλι τα δώρα μας. Ένα τριήμερο στο Κοζαδίνος Art Suite, ένα μοναδικό συγκρότημα σουιτών στην Κύθνο, με κύρια χαρακτηριστικά την πέτρα, την ψάθα και το ξύλο. Ένας ξεχωριστός χώρος αναζωογόνησης και ηρεμίας σε απόσταση αναπνοής από την πανέμορφη χώρα της Κύθνου. Όλα τα αντικείμενα έχουν την υπογραφή του ιδιοκτήτη Γιάννη Κοζαδίνου, ο οποίος είναι ξυλουργός και έχει φτιάξει τα πάντα με το χέρι του. Θα ταξιδέψετε με το πλοίο Διονύσιος Σολωμός της Άντε Φέρης, που αναχωρεί καθημερινά από τον Πειραιά. Για να το διεκδικήσετε, τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας ή ο άλλος τρόπος με γραπτό μήνυμα, open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Μπορείτε να διεκδικήσετε και το πεζό 208, την έκδοση Like, 1200 κυβικών, με 75 άλογα, αξίας 15.700 ευρώ. Έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις, είναι το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2020. Από το πρόσφατο λανσάρισμά του έχει αποσπάσει 24 διεθνή βραβεία με πολύ χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,3 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Το διεκδικείτε με ένα τηλέφωνο από σταθερό κινητό στο 14999. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας ή με ένα SMS γράφετε open κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 14999. Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Θα σας χαιρετήσουμε με ένα έτσι πολύ αισιόδοξο θέμα. Είχε συγκινήσει όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα σκυλάκι το οποίο είχε βρεθεί στα Καμένα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της Πεντέλης. Είχε τραύματα το καημένο το σκυλάκι. Φαίνεται όμως ότι τώρα είναι πολύ καλύτερα. Βλέπουμε την κατάσταση που ήταν. Πάμε να δούμε. Πάμε με την Ελευθερία Σπυράκη θα συνδεθούμε, που έχει κοντά της την κτηνίατρο, την κυρία Ειρήνη Μαυράκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στις δυο σας. Έχω τον κτηνίατρο, τον κύριο Μαυράκη. Συγγνώμη. Είχαμε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, πειράζει. Καλημέρα σας, λοιπόν. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον Ρεξ, ο οποίος βέβαια βλέπετε ότι έχει επανακτήσει τις δυνάμεις του, έχει πολύ όρεξη για φαγητό. Βέβαια, να πούμε ότι όλα αυτά έγιναν χάρη του γιατρού μας εδώ, του κ. Ματαλή, αλλά και της Ειρήνης Μαυράκη, οι οποίοι είναι δύο άνθρωποι
που βρίσκονται πάντα στο πλευρό όλων των ζώων που έχουν ανάγκη. Είτε αυτό λέγεται μάτι, είτε αυτό λέγεται ντράφι, πεντέλη, περιοχές που δυστυχώς επλήγησαν από τις τελευταίες φωτιές. Το ζωάκι αυτό, επειδή έχουμε ασχοληθεί ξανά μέσω της εκπομπής μας με την περίπτωσή του, βρέθηκε στα Καμένα. Βρέθηκε με αρκετά εγκάβματα σε πολύ άσχημη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Το είχε εγκαταλείψει ο ιδιοκτήτης του, δυστυχώς, την ώρα της φωτιάς. Ο οποίος, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εμφανίστηκε πριν από κάποιες ημέρες. Όμως, να περάσουμε λίγο στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα το σκυλάκι αυτό, το οποίο είναι αρκετά ταλαιπωρημένο, όμως είναι πολύ καλύτερη η κλινική του κατάσταση, γιατρέ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Το σκυλάκι ήρθε εδώ μέσω της φιλοζωικής οργάνωσης Dog Voice πριν από περίπου 15 ημέρες, γύρω 25 Ιουλίου, με εκτεταμένα εγκάβματα, το παρέλαβε εδώ ο συνάδελφός μου αριστερά, η κυρία Γκερδιδάνη. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, περίπου 50% είχε σοβαρά εγκάβματα, φοβόμασταν ακόμη και για την όρασή του, γιατί είχε εκτεταμένα εγκάβματα και στο κεφάλι. Με επικεφαλή στην κυρία Μαυράκη και τη χειρουργική μονάδα έχει υποστεί, αφού σταθεροποιήθηκε πρώτα, δύο χειρουργικούς καθαρισμούς και τώρα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Τρώει πια, είναι φιλικό, παίζει, είναι εξαιρετικά δραστήριο. Έχουν μείνει, λίγα, έχουν μείνει κάποια σημάδια στο πρόσωπό του, Ελευθερία. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Αυτά τώρα, μην τα βλέπετε όλα στα σημάδια. Ναι. Βεβαίως, μεγάλο μέρος από αυτά. Αυτά δεν είναι όλα σημάδια. Έχει υποστεί χειρουργικό καθαρισμό, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ξυριστεί όλο το ζώο, έτσι, για να μπορέσει να γίνεται περιποίηση καθημερινή και δύο και τρεις φορές την ημέρα με ειδικό τρόπο που έχει να λάβει τις οδηγίες. Και από τον τρόπο που σας συμπεριφέρετε τώρα, βλέπω πόσο πραγματικά σας έχει αγαπήσει το σκυλάκι, του έχετε προσφέρει απίστευτη περίθαλψη και φροντίδα. Εγώ είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης αυτό το κομμάτι εδώ. Αλλά εδώ οι συνάδελφοι και νοσηλευτές και γιατροί είναι πάντα ευαισθητοποιημένοι εδώ και χρόνια μετά την πολύ κακή μας κακή και καλή ταυτόχρονα εμπειρία μας από το μάτι, γιατί ήμασταν πολύ κοντά τότε. Ναι. Και εντάξει, έχουν εξαιρετική φροντίδα πάνω στο κομμάτι αυτό για το φίλο μας εδώ, ο οποίος πιστεύουμε ότι σε 10-15 μέρες θα μπορεί να βρει ένα σπίτι, να φιλοξενηθεί και να ολοκληρώσει την αγωγή. Θα δοθεί σε υιοθεσία, πρέπει να πούμε. Δεν θα επιστραφεί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας λένε και οι γιατροί στον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς, νομίζω, τον βλέπετε εδώ την κατάσταση του ζώου πια είναι. Δεν είναι δικές μας αποφάσεις αυτές. Αυτές οι φιλοζωικοί, σε σχέση με συνεργασία με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη,